Πλάκος με τα αστεία που σκάβω από παιδί. Η τέλεια ληστεία που έχω σκαρφιστεί. Με σφίγγισα παπούτσι, ντόπιο και μπαλωμένο. Στο χείλος του ζαλόγου το τέλος περιμένω. Θέλω να πέσω μέσα σε χάχανα και γέλια να πνίγω. Να γίνω πριγκιπέσα της μάνας μου τα ρούχα να φορώ. Να χαθώ. Με δώρο μια κιθάρα, ασπίδα του μπαμπά, που πήραμε δεκάρι στα μαθηματικά. Τα πρώτα τραγουδάκια με στίχους τολμηρούς με διώχνουν από κύκλους αντιστασιακούς. Είπα θα πέσω μέσα σε χαχανά και γέλια να πνιγώ. Να γίνω πριγκιπέσα της μάνας μου τα ρούχα να φορώ. Να χαθώ. Υπόγειο μαγαζί βουλιάζει και με παίρνει και μένανε μαζί. Βουτάω το μαύρο χιούμορ σε εγχρωμιωπή και δάχτυλο κυρίου μου γνέφει σιωπή. Κι αυτό θα πέσω μέσα σε χάχανα και γέλια να πνίγω. Να γίνω πριγκιπέσα της μάνας μου τα ρούχα να φορώ. Να χαθώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθαμε. Καλώς ήρθαμε, καλώς σας βρήκαμε. Μικρές διακοπές, δεύτερη εκπομπή. Δεύτερη εκπομπή. Είμαι ο Βίρονας Θεοδωρόπουλος και... Είμαι ο Μιχάλης Μαθιουδάκης. Ελπίζουμε αυτή τη φορά χωρίς βουητό. Φτιάξαμε τα πάντα. Μπήκαμε στη διαδικασία να γίνουμε σούπερ επαγγελματίες. Και έτσι έχουμε δέσει το μικρόφωνο σε μια καρέκλα. Με ούτε καν γκάφερ. Είναι αυτή η ταινία για να κλείνει σκούτες. Πολύ καλή ταινία. Εξαιρετική ταινία. Δεν ξέρω ποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εγώ γύρισα πριν από 20 λεπτά από το μπάνιο στη θάλασσα. Μπράβο και με βρήκε σπίτι σου. Σε βρήκα σπίτι μου γιατί έχεις τα κλειδιά και μπήκες και τα έχεις στήσει όλα. Έχει φοβερή μέρα σήμερα, δεν κάνει τόση ζέστη. Όχι, είναι πάρα πολύ όμορφο εδώ. Στους κρέμαστους κήπους του Μιχάλη Μαθιουδάκη. Έτσι, στη βαθιά Κυψέλη, σύνορα Πατήσια. Να πούμε ότι αυτή είναι μια εκπομπή λόγου. Είμαστε δύο άνθρωποι. Είμαστε δύο κομικοί. Δουλειά μας είναι να είμαστε κομικοί. Και κάνουμε μια εκπομπή για να με αφορμή. Τη νέα ελληνική κωμωδία. Ή τέλος πάντων πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις επιρροές μας ή πράγματα τα οποία έχουν αφήσει το στίγμα τους στην ελληνική κωμωδία, πράγματα τα οποία μας επηρέασαν, δεν μας επηρέασαν, έχουν αφήσει το στίγμα τους. Μιλάμε για παλιούς και νεότερους performers, λίγα τραγούδια, τα σχολιάζουμε και όλο αυτό είναι πρώτον ατελές, δεύτερον έλλειπες. Τρίτον, υποκειμενικό. Ανοργάνωτο ήθελα να πω πρώτα και να καταλήξω στο βαθύτερο από όλα που είναι υποκειμενικό. Την αποψάρα μας λέμε οι άνθρωποι. Για τρεις ώρες. Για τρεις ώρες.
Έχουμε ετοιμάσει καλούδια αυτή τη φορά και είναι μια λέξη που πέθανε. Τα καλούδια δεν με έχεις προειδοποιήσει ότι θα χρησιμοποιήσει τη λέξη καλούδια. Να πω πριν επεκταθούμε στην λέξη καλούδια, να πω ότι όποιος θέλει να επικοινωνήσει με εμάς μπορεί στο chat του Samano Radio, στο samanoradio.gr chat. Έτσι. Θα ζητήσουμε κάποια στιγμή κάποιες γνώμες, απόψεις, τοποθετήσεις. Που έχει ενδιαφέρον να τις δούμε στο chat. Μας άρεσε την προηγούμενη φορά η αλληλεπίδραση με τον κόσμο. Μήπως μας καλάρεσε. Μας καλάρεσε και ως κομικοί έχουμε μάθει να το αρμέγουμε αυτό το πράγμα. Γιατί ο κόσμος, επειδή είναι και πολλοί κάποιες φορές, την προηγούμενη φορά ήταν, παράγει υλικό και σε βγάζει. Και εκτός ότι δημιουργείται μια σύνδεση με τον κόσμο, δηλαδή ξαφνικά βλέπεις διάφορους ανθρώπους. Αυτό το λες δεύτερο. Πρώτα σε ενδιαφέρει ότι δεν δουλεύεις. Παράγει υλικό, ναι, και κάθομαι εγώ, αράζω, δουλεύουν άλλοι για μένα και παίρνω εγώ τα εύσημα. Ξανά. Το είπαμε και στην προηγούμενη. Ο εργοσταρχιάρχης, λοιπόν. Οπότε καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε τώρα με κάτι διαφορετικό από την προηγούμενη φορά. Την προηγούμενη φορά είχαμε ξεκινήσει, πάντα θα ξεκινάμε με τον Πανούση, με τον Λάκκο με τα αστεία. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι έτσι έχει και ένα, όχι συμβολικό χαρακτήρα, έχει ένα ωραίο ποιητικό χαρακτήρα που περιγράφει εύστοχα την ψυχή αρκετών κομικών που έχω γνωρίσει. Και από αυτά που έχουμε καταλάβει και από αυτούς που δεν έχουμε γνωρίσει. Ναι, ο Λάκκος με τα αστεία που σκάβω από παιδί, τέλεια ληστεία που έχω σκαρφιστεί. Σατανικό. Είναι πάρα πολύ καλό. Σατανικό. Και με τι. Μαλβίνα. Πάρα πολύ ωραία. Μαλβίνα Καράλη. Καλά που διάβασα και τη δήλωση του Τσουράρη, βρε κουτά, και πήρα μια ανάσα. Εμείς τα Ελληνόπουλα, λέει, τα τελευταία 4.000 χρόνια, το έχει τσεκάρει, το έχει καρά τσεκάρει, ήμασταν υπερβολικοί στην ερωτική μας συνέβρεση, ακόμα κι αν κοπιάζαμε πάνω στην καριόλα, ξέρετε, δεν το ομολογούσαμε. Γι' αυτό συνεχίζει το Τσουράρη. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη φράση «κάνω έρωτα» που σημαίνει «καταβάλω κόπο και υδρώνω» και προέρχεται και από το «make love» και χρησιμοποιήστε αντί του «κάνω έρωτα» το ρήμα «πηδάω» που είναι ανάλευρος, αλταπιδουκλιάρικο και έχει μέσα του οτιδήποτε άλλο εκτός από κάματο. Διότι πολεμόχαρη φίλη μου, άμα σου κάνει συνειρμό το πίδημα με το άχθο αρούρης, θα σου φύγει ο βίτσιος. Κάματο στη δουλειά, κάματο στην καριόλα, τι είσαι βρεκουτός, θα χανοβίτης, καλός εργάτης του σεξ. Και τι είναι το πίδημα. Εκχερσός, εκχωματός, πέτα τα μπάζα και φύγα μετά από ένα οκτάωρο. Άστι που όπως έλεγε και το Κάρι Γκραντ, εγώ συμφωνώ απολύτως, οτιδήποτε κάνει κόπο και υδρώνει ή πρόκειται να υδρώσει, εμένα δεν με αφορά. Εμπρός λοιπόν, λεβέντη μου Ζουράρη, στο δρόμο που χάραξε η Μαλβίνα. Χρησιμοποίησε εγώ ποτέ τη φράση «κάνω έρωτα». Ή φυστικό να σας λέω, ή κουτουπώνω θα πω. Φέρε και το δικό σου, το πηδάω να έχω τρεις εναλλακτικές. Και το ξεσκίζω. Επίσης δεν μου κάνει άσχημο, ενώ πάλι εκείνο το του πετάω τα μάτια έξω δεν μου πάει καθόλου με το χαρακτήρα που έχω. Μαλβίνα Κάραλη. Ο Γκόλιθος. Πιθανότατα για το. Ο Γκόλιθος, εγώ άρχισα να την εκτιμάω από μία ηλικία και μετά. Δηλαδή όταν ήμουν πιτσιρικάς και ήταν το Μαλβίνα Hostess. Ναι. Κάπως ο λόγος της, επειδή έχει μια ιδιότυπη αργό, δεν ξέρω αν μιλάει καλιαρντά η γυναίκα, έχει όχι, όμως, καλιαρντά, δεν είναι καλιαρντά, έχει όμως, είχε κάποιες λέξεις. Μπορεί να έχει κάποιες λέξεις από καλιαρντά, δεν το έχω. Είχε ένα στυλ το οποίο δεν μου ήταν οικείο ως παιδί συνοικίας, μου ξένιζε κάτι, δηλαδή μ' άρεσε ο τσαμπουκάς της, μ' άρεσε η ετοιμότητά της. Αυτό το βλέμμα και αυτή η θεϊκή φάρσα με τον Μπονάτσο, θυμάμαι, που είχε κάνει τον αστυνομικό στα άλλα κόλπα που έκανε φάρσες σε ένα μαγαζί που τραγουδούσε. Ναι. Και μπήκανε ψεύτικοι αστυνομικοί με εισαγγελέα και η Μαλβίνα άρχισε να βαράει τον εισαγγελέα, του είπε εγώ σαν και σένα θέλω 10, σε πραγματική συνθήκη. Και άρχισε να παίζει μουσική και άνοιγε και άρχισε να χορεύει μέχρι να μπει ο Μπονάτσο, σε πάση περιπτώσει, και να καταλάβει ότι ήταν φάρσα. Αλλά είχε ένα φοβερό χαρακτήρα. Και ένα φοβερό τσαμπουκά και άρχισε να μ' αρέσει, αυτό ήθελα να πω, το ύφος της και το στυλ της, δηλαδή μετά τα 30 εγώ την εκτίμησα. Εγώ μεγαλώνοντας την άκουγες και εμένα πάντα με έλκυαν οι άνθρωποι που μιλάνε περίεργα. Σαν κάπως με τράβαγε, γιατί αυτός μιλάει έτσι περίεργα, γιατί αυτός χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο μεγαλώνοντας το έβλεπα χωρίς να ξέρω ακριβώς να το αναλύσω. Και τόσο το γιατί μου αρέσει, όσο και το γιατί είναι αστείο. Αλλά με έλκει, ας πούμε, η εκπομπή του Τζούμα που είχε κάνει με τις διαφημίσεις, που μίλαγε όπως μιλάει ο Κωνσταντίνος Τζούμας. Η εκπομπή για το σινεμά του Ηλία Φραγκούλη, που ήταν ένα εκπληκτικό ασκήσεις λόγου.
Και αντίστοιχα της Μαλβίνας. Για βαθύτερη κατανόηση και εγώ περίμενα να περάσουν, δηλαδή μετά τα 25 κάπως μπόρεσα να καταλάβω κάποια πράγματα. Γιατί δεν είναι ότι το βλέπεις και όλα σταθερά. Δηλαδή νομίζω η Μαλβίνα έκανε τηλεόραση και εμείς ήμασταν σχετικά, μας ενδιαφέραν άλλα πράγματα τότε. Ναι, ήταν εκείνη η εποχή, θυμάμαι, είχε στοχοποιήσει τον Πρωθυπουργό, τον Σιμίτη, που εντάξει εκτός από τα γραφικά για τις Αιγαίες είχε φτιάξει το ΙΕΚ Τάπερμαν. Ότι μάθετε το παιδί σας ελληνικά, γιατί έκανε σαρδάμ που δεν συγκρίνονται, ρε παιδί μου, με αυτά που κάνω εγώ που με πειράζεις. Έκανε σε δημόσιο λόγο τώρα ο Πρωθυπουργός της χώρας, σε 4 προτάσεις έχει κάνει 3 σαρδάμ. Αντί να πει τη λέξη μόνο, έλεγε μόσμο. Εντάξει, το μακέτο νομίζω ήταν το καλύτερο. Από τα κορυφαία σαρδάμ που έχουν μείνει. Το οποίο μπορείς να το κάνεις και για άλλαξη. Είναι ζακέτο, είναι ρακέτο, μπορείς να το κάνεις δηλαδή όλο το καλοκαίρι. Τον είχε γλεντήσει άσχημα και παρενθετικά, αφού μιλάμε για σαρδάμ, θέλω να πω, γιατί το έχω πει εσένα, το μεγαλύτερο σαρδάμ στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου. Καλά, είναι εκπληκτικό, ναι. Εντάξει, έχουν υποθεί πολλά, αλλά εγώ το έχω ακούσει από μία φίλη μου για τον Νικήτα Τσακύρογλου. Νομίζω ήταν στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, έπρεπε να πει την φράση «Επιτέλους κατευνάστηκαν οι φόβοι της συζύγου μου». Έπρεπε να πει αυτό. Και λέει «Επιτούλους, παθαίνει εγκεφαλικό, ψυχραιμία», και λέει μετά «Κατεσνάβησαν οι φόβοι της σούφου μου ταραφά». Άλλη μία. «Επιτούλους». Εκεί φαντάζομαι να είσαι ηθοποιός και να σου λέει αυτή την ατάκα και να τον βλέπεις, γιατί καταλαβαίνεις την αγωνία του να προσπαθεί να προλάβει τη γλώσσα του. Και λέει, επιτούλους, κατεσνάβησαν οι φόβοι που πατάει για λίγο. Και εκεί λες, το έχουμε, συνεχίζει κανονικά. Και λέει, η σούφου μου, που είναι μια λέξη... Εγκεφαλικό. Και ταραφά, έχει φύγει, έχει απογειωθεί στο άπειρο, γιατί καταρχάς συντακτικά δεν είχε άλλη λέξη. Έπρεπε να τελειώσει με συζύγου μου και υποθέτησε ότι το σούφου μου είναι το τελευταίο. Και είναι ανύπαρκτη λέξη και περιττή. Δηλαδή παίζει να μεράκλωσε. Δεν αντικατέστησε κάτι άλλο. Να είπε «Δε γαμιέται, ταραφά». Στο ταραφά ήταν ήδη, ψυχικά ήταν ήδη στο καμαρίνι και πήγαινε σπίτι. Τίποτα. Είχε πάρει τον Τζόνι και γκάζωνε. Εντάξει, και το επιτούλους. Θα αρκούσε το επιτούλους. Μέσα σε μια παράσταση. Επειδή είμαι ηθοποιός, δεν ξέρω αν το έχω πει. Ναι, βέβαια. Και παίζα στο θέατρο. Είναι κάτι που είπαμε θα επανέρχεται συνέχεια. Αλλά και στον Bios. Αν κάνει κάποιος σαρδάμ, ειδικά αν η σκηνή είναι, ας πούμε, πιο σοβαρή, πιο δραματική, και δεις για λίγο τον κοιτάξεις στα μάτια, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, μπορεί να αν πεις γελίο πράγμα και καταλάβεις ότι ο άλλος το έχει καταλάβει, είναι challenge, δηλαδή πρέπει να κρατηθείς, να μην γίνει ένας εμετός γέλιο όλο το πράγμα. Εγώ θα θεωρούσα ότι θα έπρεπε κανονικά στο θέατρο οι παλιοί να το κάνουν αυτό σε καψόνι στους καινούριους. Δηλαδή μόλις κάνει ο καινούριος, μόλις έχει βγει δραματική, ναι, νέο ταλέντο, έχουμε τον Μιχάλη το Μαθιουδάκη, ναι, εδώ θα παίξει με το σπουδαίο αυτό και να σκάσει να παίξει με τον καταληφό, να είσαι 24 χρονών, λόκο, να σκάσει ο καταληφός και στη τρίτη παράσταση να σε κοιτάξει να σου πει επιτούλους, ταραφά. Εντάξει. Για δει θα κάνεις. Εγώ, όταν πήγαινε να με πιάσει νευρικό γέλιο, δάγκωνα τη γλώσσα μου. Τη δάγκωνα τόσο πολύ ώστε να πονέσω και ο πόνος να ξεπεράσει την ανάγκη μου να γελάσω. Καταλαβαίνετε, κύριοι και κυρίες που ακούτε, αυτό είναι ένας σοβαρός, εκπαιδευμένος, επαγγελματίας ηθοποιός. Βεβαίως. Θέλω να βάλεις ένα μουσικό τραγούδι. Ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι από μουσική, θες να βάλω. Ναι. Ένα μουσικό τραγούδι. Θέλω να έχει μουσική. Και μετά, αν κάποιος έχει κάποιο ωραίο σαρδάμ να μας πει, θέλω να μιλήσουμε, μιλώντας για τους performer, θα κάνουμε και μια πολύ ωραία... θέλω να κάνουμε... πώς να το πω, ρε παιδί μου... μια περιγραφή όλων αυτών των σπιτιών που μεγαλώσαμε ως φοιτητές, που ήταν στο ιδανικό περιβάλλον για να γεννηθεί η πλάκα. Τα σπίτια, ας πούμε, που μεγαλώσαμε, που ήμασταν φοιτητές και εκεί πέρα περάσαμε άπειρα χρόνια,
ψάχνοντας να βρούμε το γέλιο. Και τον εαυτό μας. Και τον εαυτό μας. Τι ψάχνεις? Το τραγούδι το οποίο ζήτησες. Mm-hmm. Λοιπόν, θες να βάλω ένα τραγούδι και να κάνω μια μακροσκελή εισαγωγή για το τραγούδι ή απλά θες να βάλω ένα τραγούδι να παίξει? Θέλω μια μακροσκελή εισαγωγή. Θέλει μια μακροσκελή εισαγωγή. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα το τραγούδι το οποίο... Πρώτα θα το ακούσουμε, νομίζω, και μετά να μιλήσω. Άρα, όχι μακροσκελή εισαγωγή. Λοιπόν, Just a Hole από Dead Brothers. Is high enough out here. The rocks look hard, the air is clear. No one will miss me anyway. Remember all that we once had. Sometimes happy, sometimes sad. The sea will wash it all away. Standing at my grave, it's just a hole that someone made. I think of love, I think of you. Nobody knows it, nobody cares. I think of love. And I'll never show up. I think of love, I think of you.
πούμε ορισμένες καλησπέρες και να πούμε και μερικά σαρδάν τα οποία βρήκαμε εδώ στο chat και είχατε την καλοσύνη να μας τα στείλετε. Όπως κάποιους που είπαν τον μπαμπά του σοκοφλή, επειδή κάποιος πήγαινε να φάει σοκοφρέτα. Έχουμε κάποιους άλλους που τους βγαίνουν διάφορα πράγματα από τη μύτη, οπότε εκεί δεν ξέρω αν είναι σαρδάμι ή εμετός. Οπότε θα το αφήσουμε. Τώρα αυτό το τραγούδι το διάλεξα, το έμαθα πρώτη φορά από μία από τις λίστες στο... και μου έμεινε και μ' άρεσε και κάθισα και το έψαξα. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μπάντα από την Ελβετία. Στο δικό τους το βιογραφικό αναφέρουν ότι οι Dead Brothers είναι, περιγράφουν σε αυτούς τους σαν Death Swamp Blues. Πιθανότατα έτσι χαριτωμένα είναι Ελβετοί. Το όνομα Dead Brothers το έχουν πάρει από το δημοτικό τραγούδι του νεκρού αδελφού. Και περιγράφουν τους εαυτούς τους ως μια, ό,τι απέμεινε από μια συμφωνική ορχήστρα αφού τράκαρε το βαν τους. Έχουν μείνει κάτι, μια τούμπα, κάτι τρομπόνια, ένα μπάσο σαξόφωνο, ένα μεγάφωνο, ένα hi-hat, ένα ακορντεόν και διάφορα τέτοια. Είναι μεγάλη ηλικία, είναι πάνω από 50. Αν δεν κάνω λάθος, έχουν 4-5 δίσκους στο ενεργητικό τους. Έχουν έρθει 2 φορές στην Ελλάδα και τους είδα και τις 2 και είχαν ίσως... Ο performer είχε ίσως μία από τις καλύτερες πρώτες ατάκες που έχω δει ποτέ σε live. Τα live τους ξεκινάνε, αυτή φοράνε κάτι μάσκες και κάτι μεγάλες μύτες, έτσι, πολύ μυσταγωγικό και θεατρικό, και βγαίνουν μέσα από το κοινό παίζοντας τα χάλκινα όργανα που δεν χρειάζονται ενισχυτές και μικρόφωνα, και ανεβαίνουν στη σκηνή και είναι σβηστά τα φώτα και σιγά σιγά ανοίγει ένα φως και ανεβαίνει αυτός, έτσι, ένας μεστομένος αλπατσίνο τύπος γύρω στα 50 κάτι, έτσι, με πολύ διαπεραστικό βλέμμα, κρατάει το μικρόφωνο, κοιτάει όλο το κοινό, υπάρχει απόλυτη ησυχία και η πρώτη ατάκα που λέει είναι «Καλή τύχη». Και ήταν εκπληκτικά live, όσοι είχαν πάει, ήταν ένας στον Τιν Πανάλι, ένας στον Γκαγκάριν και φαντάζομαι θα είχαν μείνει αξέχαστα. Αυτό είναι λοιπόν το «Just a Hole». Πες που το βρήκες, γιατί εκείνη τη στιγμή έκανε διακοπή στο κασετόφωνο, είπες, σε λίστα στο κασετόφωνο. Σε λίστα στο κασετόφωνο. Μια χαρά. Να στείλουμε τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς στον Ηρακλή Τριανταφύλου από τα Γιάννενα. Βέβαια, στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Ηρακλή. Στον Γκέρβερο από την Κατερίνη. Εκεί επίσης στέλνουμε πάρα πολλούς. Στον Νίκο από την Αλεξανδρούπολη. Τέλεια. Στον Μάνθο από τα Χανιά. Πάρα πολύ ωραία. Στον Στέλιο Αρχοντάκη από τα Χανιά. Πάρα πολύ ωραία. Στα Χανιά θερίζουμε. Ναι. Στο Πευκόδασος από το Κιλκής. Αγαπημένο Πευκόδασος. Που είναι το χωριό μου. Στα ξαδέρφια σου που είναι στο... Σε όλα μου τα ξαδέρφια. Στη θεία σου την Ολυμπία. Στη θεία μου την Ολυμπία. Εσύ έχεις, εσύ δεν έχεις συγγενείς, όλοι στην Αθήνα είστε. Ναι. Δεν χαιρετώ κανέναν. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα προηγουμένως. Τώρα είμαι οργανωμένος. Έπαθα κι εγώ μίνι εγκεφαλικό. Με έχει απασχολήσει και στο παρελθόν. Αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένας περιβάλλοντας χώρος ο οποίος ευνοεί τη γέννηση της πλάκας και του χιούμορ, αν μπορούσαμε να πούμε αυθαίρετα, έτσι. Αυτός είναι τα φοιτητικά σπίτια. Δηλαδή που είσαι 19-20, έχεις καταλάβει ότι το μυαλό σου έχει αρχίσει να παίρνει στροφές. Όπως λες και εσύ, έχεις διαβάσει και 2 βιβλία και είσαι ο διανοούμενος. Και έχεις καταλάβει επίσης ότι το να κάνεις πλάκα και να προκαλείς πλάκα και να καταναλώνεις πλάκα είναι ένας τρόπος για να περνάει η μέρα. Είναι η διασκέδασή σου. Είναι η διασκέδασή σου, είναι η σύνδεσή σου με τους ανθρώπους. Δηλαδή κάνεις παρέα μέσα από τη... Δηλαδή στα 19 κάνεις παρέα μέσα από την πλάκα. Ο Χριστοφορίδης έλεγε ότι μετά τα 30 κάνεις παρέα μέσα από την κρίνια. Είσαι στην ουρά, η ΔΕΗ. Ωραία, πώς, τι ουρά είναι αυτή. Και κάνει, α, πώς είσαι 35, μια γαλά, θες να γίνουμε φίλοι. ναι, αυτά τα σπίτια, τα σπίτια κέντρων διερχομένων, ας πούμε, όπου συγκατοικούν 2 ή 3 άνθρωποι και δεν μένουν ποτέ και οι 3. Και μονίμως κάποιος φιλοξενείται και κάποιος περνάει και κάποιο πάρτι κανονίζεται κλπ. Ναι, είναι μια κοιτίδα χιούμορ. Και μια πάρα πολύ μεγάλη παγίδα. Γιατί πολλοί άνθρωποι μπήκαν 20 και βγήκαν 38 από εκεί πέρα. Ό,τι είναι ωραίο και σε τραβάει, πάρα πολύ εύκολα μπορεί να γίνει, ξέρεις, πολύ... Να σε βαλτώσει. Να σε βαλτώσει. Πριν από κάποια χρόνια, λοιπόν, είχα κάνει στο TEDx έναν... Μου είχαν καλέσει να μιλήσω. Ως ηθοποιός ή... Ως κωμικός. Και είχα συλλέξει κάποιες πληροφορίες γιατί ήθελα να μιλήσω γι' αυτό. Αλλά από αυτά, καταρχάς να το πω, έπαιζε φουλ λογοκρισία. Και μόνο, δηλαδή, σχεδόν με τραμπουκίσανε.
Κάτι και το λέω μόνο πλατφόρμα, μόνο πλατφόρμα ελεύθερης διακίνησης ιδεών. Δεν τους άρεσαν αυτά που έγραφα και με πήραν τηλέφωνο και μου λένε εμείς περιμέναμε ότι θα κάνεις παιχνίδια με το κοινό και αυτά, τι είναι αυτό το κείμενο. Ναι, 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 όχι, ήταν... Το λέω μετά από χρόνια, γιατί τότε δεν είπα τίποτα και τ' άφησα να... Αυτό, τώρα πια... Δεν σου στείλανε και φουσκωτούς. Όχι, δεν μου στείλανε και φουσκωτούς. Δεν ήρθε ο Μάκης Ψωμιάδης από το σπίτι να σου πει, Μιχάλη, δεν γίνεται ο θεσμός σε κάποιον που έχει καλέσει ως ομιλητή να του πει τι θα πει. Όχι, δεν το συζητάμε, ήταν απαράδεκτο. Εντάξει. Υπήρχαν λοιπόν κάποιες σημειώσεις. Είχα βρει και ένα φίλο μου και μια παρένθεση. Δεν ακουγόμαστε δυνατά. Άρα ίσως να μιλάμε λίγο πιο. Θα το δυναμώσω εγώ. Μην στεναχωριέστε. Λοιπόν, θα μας βάλω στο 8 και στο 8. Μια χαρά. Οκ, okay, δυναμώσαμε. Τέλεια. Ο φίλος που είπε ότι δεν ακουγόμαστε δυνατά τώρα μας ακούει. Θα μας πει. Τέλεια. Κάναμε μια λίστα για αυτά τα σπίτια. Και είχαμε γράψει πράγματα που πολύ λίγα μπήκανε. Και θέλω να σου διαβάζω μερικά. Θα σου διαβάζω. Και όπου πιστεύεις ότι έχεις κάτι να σχολιάσεις, feel free. Έχω υπάρξει σε τέτοιο σπίτι. Έχεις υπάρξει κι εσύ. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε. Ξέρεις, είναι διαλυμένες. Θέλω να πω, δεν υπάρχει ήρμος. Είναι διάφορα πράγματα που θυμάται ο καθένας από αυτή την εποχή. Είχαμε μακριά μαλλιά. Βούλωνε η μπανιέρα και όταν κάναμε μπάνιο το νερό άδειαζε μετά από 2 ώρες και έμενε στο σιφόνι αυτή η καφέ φουσκαλίτσα. Και έμενε και λίγο το χωματί γύρω-γύρω που σου έδειχνε ποια ήταν η στάθμη. Ναι, όταν ξεκίναγε, όταν βγήκες από τον ντους ήταν εκεί και μετά από 4 χρόνια κατέβηκε. Και με οξύ φεύγει μόνο, ακούω φόρτε. Όποτε έπαιζε κορίτσι ή γονείς και έτσι όποτε ήταν άρθει, σε 1/4 το έκανες καλύτερο από καινούριο. Δηλαδή ήταν αυτό το alert ότι έρχεται κάποιος επίσημος φορέας που είναι οι γονείς που αυτοί πληρώνουν. Ναι. Ή κορίτσι που δεν πρέπει να καταλάβει ότι είσαι βρωμιάρης, ας πούμε. Ή τέλος πάντων όχι αμέσως. Ναι. Ζημιές στο σπίτι DIY φτιάξιμο. Καλά, αυτό είναι τεράστιο. Είχα 2 φίλους οι οποίοι είχαν περάσει 1,5 χρόνο με μισό νηπτήρα. Τι εννοεί? Είχαν μισό νηπτήρα στο μπάνιο, ναι, και για 1,5 χρόνο πλέναν τα δόντια τους σκυμμένοι πάνω από την μπανιέρα. Συγκλονιστικό. Μπράβο. Ναι, ναι, όχι, αυτό ήταν ένα σπίτι όνειρο. Μπράβο. Έλεγαν, βαριόμασταν να πλύνουμε τις κατσαρόλες και έχουμε φτιάξει σάλτσα για μακαρόνια στο μπρίκι. Για μια εβδομάδα οι καφέδες μας είχαν γεύση που μαρώ. Τώρα ακούγομαι εγώ, λέει, σαν να κατάπια το μικρόφωνο. Συγγνώμη, χαμηλώσε το και πρέπει να κάνουμε εδώ και το mixing. Ωραία. Μίλησε για κάποιο πουμαρό. Ναι. Εμένα χαμήλωσε, εσύ είσαι κομπλέ. Ωραία. Για μίλα λίγο. Κομπλέ. Ερίκα Μπιντάλ, Ερίκα Μπαντού. Τέλεια. Ναι. Βαριόμασταν να πλύνουμε τα σκεύη, οπότε συνήθως κρατούσες το πιο πρακτικό κατσαρολάκι που ήταν για 1-2 άτομα. Τα υπόλοιπα παρέμεναν σταθερά άπλυτα στο νεροχύτη. Εκεί μαθαίνεις να μυρίσεις χαλασμένο μακαρόνι, το οποίο χαλάει δύσκολα. Τι εννοείς χαλασμένο μακαρόνι? Βρασμένο μακαρόνι το οποίο έμεινε θέλει περίπου νομίζω 2,5 μέρες. Καλοκαίρι μπορεί να είναι και στη 1,5. Εκτός ψυγείου, ε. Προφανώς, δηλαδή. τι ρωτάς. Λοιπόν, άμα μείνει εκεί γύρω στις 2,5-3 μέρες, μέχρι κάποιο σημείο είναι πολύ κομπλέ και μετά μέσα κάνει ένα κλακ και μυρίζει θάνατο. Ναι, ναι, ναι. Και μέχρι τότε δεν το πίστευες, γιατί είναι μακαρόνια. Έλα, μωρέ, δεν χαλάνε. Και το κάνεις αυτό 1, 2, 3 μέρες και μετά το μυρίζεις αυτό και το μαθαίνεις. Μια χαρά. Έχουμε μαζέψει τα πάντα από το δρόμο. Διαφημιστικό της Coca-Cola που γύρναγε. Ένα τεράστιο πλαστικό κλειδί. Μεταλλικό μασίφ κολονάκι από το δρόμο. Κόνο από το δρόμο. Καροτσάκι σούπερ μάρκετ. Πινακίδες. Ποτήρια από μπαρ που μας αρέσανε. Καλά, αυτό ακόμα το κάνω κι εγώ. Και τα σουβέρα από τα μπαρ. Ναι, 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 της μπύρας και εγώ που ήταν κάτι Dia Brau. Ναι, ότι κάπως ότι στα 19 νομίζω ότι έχεις ζήσει τόσο πολύ τη ζωή, έχεις δώσει πανελλήνιες και ξαφνικά αυτό ήταν και τελείωσε και ξαφνικά είσαι 60 χρονών που θες να ανοίξεις ένα μπαρ και αρχίζεις και μαζεύεις ένα-ένα ποτηράκι, ένα-ένα... Είσαι 60 χρονών hipster που το καθένα πρέπει να είναι μοναδικό, ας πούμε. Μπράβο, μπράβο, δεν έχει σετ. Για κάποιο λόγο δεν υπήρχαν σκουπίδια από φαΐ, γιατί όλα τρώγονται. Αυτό είναι αλήθεια. Θαραλέω. Όταν τελείωναν τα λεφτά, ψάχναμε για ψηλά. Και τρώγαμε μακαρόνια με κέτσαπ,
πουρέ με κέτσαπ, ψωμί με πελτέ και πιπέρι, αυτό το έχω φάει, είναι πολύ ωραίο. Λάδι, ξύδι, αλάτι, μπούκοβο, κρίσπις με μουστάρδα, πατάτες κρύες. Είναι ωραίο ότι άμα δεν έχεις τίποτα να φας, αλλά παίρνεις τα κρίσπις που κάνουν περίπου 3 ευρώ η μπουκιά. Ναι. Δηλαδή είναι τύπου το ούλτρα παξιμάδι από το χωριό, το οποίο είναι πιο φτηνό. Είναι τύπου κρίσπις, εντάξει, θέλω να πάρω και κάτι. Ήταν αυτά τα τρόφιμα που μένανε στο τέλος του μήνα. Αυτό θα είχε πολύ ενδιαφέρον να μας πει κάποιος τι έχει φάει. Εμείς, πώς να σου πω, όταν ερχόντουσαν τα λεφτά από τους γονείς. Δεν χρειάζεται καν να τους παροτρύνεις εδώ πέρα, γίνεται χαμός. Χαμός, πείτε μας τι έχετε φάει. Εμείς, πώς να σου πω, στο extreme, ας πούμε, φίλος μου έχει πιει ζελέ με καλαμάκι. Βαριόταν να περιμένει να πήξει. Γιατί ήθελε ζάχαρη και δεν υπήρχε στο σπίτι. Και κέικ μπορεί να κάνει έτσι. Να φτιάξει τη ζύμη για να το ρουφήξει. Ναι, αλλά το ζελέ είναι νερό και η σκόνη. Το κέικ έχει αυγά, έχει αλεύρι, έχει πράγματα. Λοιπόν, θες να διαβάσω μερικά πράγματα ναι, από ναι, εδώ. Ναι, και έχουμε να πούμε. Λοιπόν, ήμουν ένα χρόνο με ντουσιέρα, με χαλασμένο τηλέφωνο, κολλημένο με ταινία για χαρτόκουτα. Okay. Δυνατός. Έχουμε το ρίζινο πραγματικός θάνατος. Μπράβο. Έχω φάει δημητριακά μεγάλα σε χαρτοπετσέτα για να μην λερώσω τον μπολ. κάποιος βαθύς, απλά... Βαθύς άπιος, βαθύς τεμπέλης, βαθύς κυφίνας. Πολύ καλός και για 2 μήνες έπλαινα τα πιάτα στην πανιέρα, είχε βουλώσει ο σωλήνας στην νεροχύτη. Σωστός. Δεν μετανιώνω. Δυνατός. Ήταν σαν να κάνω κοιλιακούς. Ναι. Το πιάνω, μάλλον δεν έχει κάνει ποτέ κοιλιακούς, γιατί δεν βγάζει νόημα. Έχω πλύνει καθαρόλα μετά από 7 μήνες μακαρόνια, μετά από 3 μήνες μακαρόνια και την επόμενη φορά έμεινε άπλητη 7 μήνες και την πέταξα. Εντάξει, δυνατός. Πολύ καλό. Λεκάν νερό αντί για καζανάκια μόνιμα. Okay, ναι. Ναι. Been there, done that. Αυτό ήταν στο συμβόλαιο με το σπίτι. Ποιο? Ότι και δεν θα έχεις καζανάκι. Εννοείται δεν θα έχεις. Ωραία. Και επίσης εντάξει με αυτά που τρώγαμε, δηλαδή το καζανάκι τι να κάνει. Τι να κάνει και αυτό. Τι να κάνει και αυτό σε 4-19 χρόνους που καταναλώνουν σφολιάτες, ζύμες και γύρω στην Κοζάνη, ας πούμε. Δύσκολα. Εγώ από το chat έχω ξεχωρίσει τον άνθρωπό μου, ο οποίος πέταξε το μότο ζωή στο «Έλα μωρέ, δεν χαλάνε». Γιατί αυτή ήταν και η αντιμετώπιση των γονιών μου μεγαλώνοντας για το πότε λήγουν τα τρόφιμα. Κάποτε υπήρχε η ορολογία ανάλωση κατά προτίμηση πριν από... και όταν έγινε μετά η ημερομηνία λήξης, οι γονείς μου είχαν μείνει στο ότι εντάξει μωρέ τώρα, αυτό το λήξη είναι το παλιό κατά προτίμηση. Οπότε το παρατείνανε και τα 2 καλύτερα παραδείγματα που έχω είναι ότι έχουμε αλλάξει ψυγείο και μεταφέραμε λιγμένη σάλτσα σόγια από αυτά που λήγουν μετά την αποκάλυψη, δηλαδή που το αγοράζεις και λες θα έχω πεθάνει μέχρι, μέχρι να λήξει. Εμείς είχαμε ένα τέτοιο λιγμένο και το μεταφέραμε από παλιό ψυγείο σε καινούριο. Δυνατή. Εσύ μου είχες πει ότι δεν ήξερες, έχεις γράψει και κείμενο, δεν ήξερες ότι χαλάνε τα αυγά. Ακόμα δεν το πιστεύω. Δεν υπήρχε κανένα στο σπίτι να σου πει ότι χαλάνε τα αυγά. Ακόμα το πιστεύω ότι δεν χαλάνε τα αυγά. Δηλαδή αυτό που βάζουν πάνω και λένε, θεωρώ ότι άμα το ανοίξεις και δεν είναι κλούβιο, όλα τα άλλα τρώγονται. Υπάρχει και βέβαια χαλάει και μάλιστα είναι και πολύ επικίνδυνο και όταν χαλάει είναι κάτι μεταξύ, αρχίζει να γίνεται κοτόπουλο και ψοφίμι. Είναι επικίνδυνο. Μαγειρικές απόπειρες. Μαγειρικές απόπειρες, ναι. Ωραία. Επειδή ξέρω ότι εσύ μαγείρευες, εμείς δεν μαγειρεύαμε. Είχαμε αυτόν τον φίλο, όπως έλεγε ο φίλος Γαβρίλος Παγώνης, χαιρετίσματα, στη Ρόδο, που έλεγε, ήξερε να κάνει εκείνη τη μία μακαρονάδα, που ήταν βραστά μακαρόνια με σάλτσα ντομάτας που είχε μέσα αλάτι, πιπέρι, κρεμμύδι, πελτέ και τριμμένη ντομάτα. Και ο Μερακλής έβαζε και κανέλα. Αλλά ήταν το μόνο φαΐ που ήξερε να φτιάχνει. Και όταν το φτιάχνει, νιώθαμε, ξέρεις, ότι είμαστε κανονικοί. Είμαστε μεγάλοι. Ναι, μαγειρεύουμε και τρώμε εδώ πέρα. Ανοίξουμε και ένα κρασί σήμερα. Εγώ είχα φτιάξει. Εγώ είχα μάθει να μαγειρεύω από μικρός, οπότε δεν χρειάστηκε να κάνω τέτοιες ταρζανιές. Αλλά πάρα πολλά πράγματα τα έμαθα, ξέρεις, με δοκιμή και λάθος. Δηλαδή, κάποια στιγμή είχα φτιάξει ένα πολύ ωραίο φαΐ, το οποίο ήταν κάποιο κρέας με κάποιο ρύζι. Και μετά λέω, λες να του πάει βανίλια. Αλλά δεν το είπα. Λες να του πάει η ρέγκα. Όχι ότι με τρέλαινε η βανίλια. Απλά το είδα και λέω, εντάξει, νέος είμαι, θα πειραματιστώ. Και μετά τη βανίλια, και απλά χάλασα ένα φαΐ. Δηλαδή, δεν τρογότανε. Ενώ πήγαινε καλά δηλαδή. Ενώ... Όχι γαμό, ήταν περίπου ένα έτοιμο λεμονάτο. Και πέταξα μια βανίλια.
Το έφαγα. Δεν το άφησα. Δυνατός. Δεν είχα επιλογή. Εντάξει, πλήρωνα τα λάθη μου. Λοιπόν, να διαβάσω κάποια πράγματα. Έχω ξύσει μούχλα από ό,τι τρώγεται για να το φάω. Ωραίος. Δημητριακά με χυμό γιατί είχε τελειώσει το γάλα. Εννοείται. Γιατί χρειάζεσαι πάντα το υγρό στοιχείο. Εννοείται. Φραπέ με μακαρόνι χοντρό αντί για καλαμάκια. Αυτό κάποτε ήταν αστείο. Σιγά σιγά θα γίνει κανονικό. Θα σταματήσουμε το πλαστικό οπότε θα κυκλοφορούμε. Ναι, ναι. Και θα έχεις το δικό σου μακαρόνι. Δεν σου δίνει το μαγαζί. Κάποιος συμφωνεί μαζί μου, δεν χαλάνε τα αυγά. Και όμως χαλάνε. Ναι. Εδώ υπάρχει, ξέρεις, και όμως γυρίζει. Ναι. Φίλοι μου δεν ήξερα ότι χαλάνε ντομάτες. Και άλλοι που πιστεύουν ότι χαλάνε τα αυγά. Με τα αυγά έχει γίνει χαμός, συγγνώμη, γιατί ο άλλος λέει από πότε χαλάνε τα αυγά θα τρελαθώ. Ωραία, πάει πάρα πολύ ωραία το... Λοιπόν, ο διαχειριστής αυτά τα σπίτια πάντα ήταν ένας γέρος ή μια γριά που σε έπριζε. Εντάξει. Να πω γιατί. Ναι. Γιατί είσαι 19 και οτιδήποτε πάνω από 28 είναι γέρος. Ναι. Και επίσης είσαι 19 και δεν νιώθεις ότι δεν είναι σωστό να πετάς σκουπίδια στον ακάλυπτο. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνεις ότι το να πετάξεις κάτι στον ακάλυπτο είναι λάθος σε τόσα πολλά επίπεδα. Γιατί σκέφτεσαι, έλα μωρέ, θα τα μαζέψουν. Ποιοι. Αυτοί που είναι η δουλειά τους. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι εκτός από μένα. Μια πολύ ωραία φράση είναι ότι έχουν μείνει κάλτσες πίσω από καλοριφέρ. Γιατί τις βάζαμε να στεγνώσουν σε καλοριφέρ, οπότε έχουν χαθεί άπειρες πίσω από καλοριφέρ. Δηλαδή αυτό που τη μικρή σχισμή που κάνει μεταξύ σώματος και τείχου. Ναι, και για κάποιο λόγο δεν έχεις και τον μπλιμπλίκι που βάζεις μπροστά στη σκούπα που θα φτάσει μέχρι πίσω για να το σηκώσεις. Όχι, έχουν χαθεί, την έχασες. Δηλαδή την έβαλες να στεγνώσει και έπεσε πίσω κάτω και χάθηκε. Θα τη βρει ο επόμενος που θα βάψει στο σπίτι. Θα τη βρει ο επόμενος. Οι αφίσες ήταν πόστερ του Trainspotting, Never Mind the Bollocks, Dark Side of the Moon. Αυτό η πιο rock σχολή. Ναι. Αλλά λίγο πιο hippie και λίγο πιο trans θα είχες κρεμασμένο υφαντό. Ναι, άμα ήσουν ή τα άλλα με τους δύο κόσμους που είναι πάνω, που είναι κάτι σαν ένας πλανήτης που ύπταται και είναι ένας κόσμος από πάνω και ένας κατοπτρικά από κάτω. Ναι, αφήσεις αμόρφια και ηλεκτρονικής μουσικής full. Ο φίλος μου, ο Ανδρέας... από την Καλαμάτα. Που είναι στην Καλαμάτα, λέει Πειραιώτης, ήταν πορωμένος με Ινδιάνους, οπότε είχε όλο το σετ ονειροπαγίδα Ινδιάνος με λύκο αετό. Είχα ένα φίλο, θέλω να κάνω μια παρένθεση, είχα ένα φίλο του, μη θα τον ξαναφέρουμε μετά για άλλο λόγο, ο οποίος είχε πει κάποια στιγμή στην παρέα του ότι όταν σιγά σιγά είχαν ξεψαρώσει και κάποιοι σκεφτόντουσαν να κάνουν τατού μεγαλώνοντας, λέει όποιος από εσάς είναι τόσο γραφικός που θέλει να βαρέσει λύκο με Ινδιάνο, ναι, το πληρώνω. Δυνατό. Υπήρχαν φοβερές μπλούζες που είχαν λύκο αετό Ινδιάνο και από πάνω έπεφτε κεραυνός και έγραφε USA Thunder. ήταν όλα μέσα και είναι σαν αυτές που φτιάχνουν οι Κινέζοι που νομίζουν ότι έτσι είναι η δυτική, ρε παιδί μου, που δείχνουν το Sonic και γράφει από πάνω Obama. Πεθάει random στοιχεία δύσης. Λοιπόν, μπαίνει στο σπίτι, ο ένας κάθεται στο PC, ο άλλος στον καναπέ, στην πολυθρόνα λιπόθυμη μια κοπέλα, ρωτάς ποια είναι αυτή, πετάγεται ένας άλλος και σου λέει μέλους αμνηστή μου. Εντάξει, μια random εικόνα. Όταν έμπαινες απότομα σε κάποιο δωμάτιο, ειδικά σε αγορίστικο, πάντα η αντίδραση ήταν «έλα ρε μαλάκα, χτύπα πρώτα». Και όλοι ξέραμε, υπήρχε μια, ξέρεις, συνενοχή, ποτέ... Για κανένα λόγο δεν μπαίνεις απότομα στο δωμάτιο του άλλου. Ποτέ. Το οποίο θα πρέπει να το ξέρεις από πριν, η αλήθεια είναι. Εντάξει. Επίσης, συνήθως έξω από το σπίτι υπήρχε μια οικιακή συσκευή που βαρέθηκαν να πετάξουν. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Αυτό είναι εκπληκτικό. Στους δικούς μας. Εγώ είχα, που είναι πολύ μετά τη φοιτητική ζωή, ήτανε έξω από το σπίτι του φίλου μου του Μιχάλη, 3 χρόνια πλυντήριο που δούλευε. Το οποίο είχε έρθει... Ήτανε 3 όροφοι και είχε 1 πλυντήριο στον τρίτο, ο φίλος μου Μινάς, και όλοι βάζανε πλυντήριο σε αυτόν. Στον τέταρτο υπήρχε ένα πλυντήριο που το είχαν αφήσει, κάτι για κάποιο λόγο δεν τους πήγε, ρε παιδί μου. Δεν ασχοληθήκανε. Και το αφήσανε απ' έξω για να το πετάξουν. Το πιθανότερο μπορώ να σου πω τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Τους έλειπε κάτι.
λέει να το βάλουμε, να το συνδέσουμε. Και θα είπε κάποιος, δεν έχουμε το καλώδιο και το σωλήνα για να φεύγουν τα νερά. Ναι, ή ο Βασίλης είπε ότι δεν δουλεύει. Δεν μπήκε κανείς στον κόπο. Α, δεν το τσέκαρε κανείς. Όχι ρε, δούλευε μετά που το χρησιμοποιήσανε. Δούλευε κανονικά. Υπήρχε εκεί 3 χρόνια. Δεν είχανε πλυντήριο. Στα δωμάτια βρίσκεις παρατημένες κιθάρες ή μουσικά όργανα, ρε παιδί, που η χορδή έχει πιάσει μάκα 4 κιλά. Ναι, ή μία από τις 4 που έχει. Ναι. Στο μπολ, υπήρχε και αυτό, εντάξει, το γνωστό μπολ για ψηλά, εντάξει, που σε φοιτητόσπιτα σπάνια γέμιζε, αλλά πάντα, στην αυτό το μπολ που αφήνει στα κλειδιά, ας πούμε, ήταν πάντα γεμάτο 20 λεπτά, γιατί το σουβλάκι τότε είχε ένα 80. Οπότε πάντα έβγαινε. Με 9 τέτοια. Ναι, και περίσευε ένα 20 λεπτό. Είχες ένα συγκάτοικο, αλλά προφανώς ήταν 5. Ποτέ δεν έμεινε σε φοιτητικό σπιτό, ποτέ δεν έμειναν οι ενοικιαστές. Δηλαδή αυτό είναι ένας κανόνας, ότι όταν μένει κάποιος, συνήθως είναι 3,7 άτομα πλάς. Παραπάνω. Κάποια στιγμή είχα προσπαθήσει στο παλιό σπίτι που έμεινα με το συγκάτοικό μου, τον Βασίλη, είχα προσπαθήσει να μετρήσω πόσους ανθρώπους φιλοξενήσαμε εν γέννη. Mm. Και δεν μπορούσα να βρω. Δηλαδή σταμάτησα κάπου στο 45, νομίζω ήταν. Ερχόντουσαν άσχετοι άνθρωποι. Δηλαδή, έχω ξυπνήσει και έχω βρει διαφορετικούς από αυτούς που έχουν κοιμηθεί. Mm-hmm. Είχαμε κάνει τα πάρτι είναι πάρα πολύ ωραία σε αυτά τα σπίτια. Γιατί πάντα ξεκινάει κάποιο πάρτι σε αυτό το σπίτι που θα πει, μήπως να κάνουμε και ένα πάρτι χωρίς καμία αφορμή. Επειδή κάποιος παραδίπλα πήρε πτυχίο και κάνουν πάρτι, οι άλλοι γιορτάζουν το 37 μαθήματα για. Ναι, επειδή βρέθηκαν 2 μπουκάλια τσίπουρο γεμάτα μαζί, που αυτό είναι μια σοβαρή και υπολογίσιμη ποσότητα. Ναι, αυτό γιατί λες, μπορεί να μας βγάλει. Ναι. Έχει μείνει στο ψυγείο πιάτο με φακές 2 μήνες. Είχε γίνει πέτρα. Πετάξαν και το πιάτο, όπως είπε και ο φίλος. Μαραμένο λεμόνι, αυτό είναι το τέλειο. Ήταν το λεμόνι στο ψυγείο. Πάνε να γίνει και χρυμπάρι. Μαραίνεται. Γίνεται σαν ξυλόγλυπτο. Γίνεται αυτό. Και επίσης, δεν πρέπει να κάνεις το λάθος αυτά τα σπίτια, να σου κολλήσει χάρτινη σακούλα ή μαρούλι στο πίσω μέρος του ψυγείου. Γιατί γίνεται τα πετσαρία για πάντα. Γιατί δεν θα του κάνεις ποτέ απόψυξη, οπότε κολλάει αυτό και μετά πιάνει και μια κρούστα πάγου και το ξεχνάς. Και κάποια στιγμή αυτό θα σαπίσει. Γιατί κάποια στιγμή θα μείνεις από ρεύμα και δεν θα το καταλάβεις, γιατί θα λείπεις διακοπές. Θα γίνει κάτι, θα κλατάρει το ψυγείο, θα το βρεις. Θα σου βουλώσει το σωληνάκι που φεύγουν, θα γυρίσεις και μετά θα παίξεις το παιχνίδι. Ρε μαλάκα, διακοπές πήγαμε. Τώρα πες μου τι βρωμάει. Ναι, και επίσης αυτό το σωληνάκι ήταν φτιαγμένο για να βουλώνει. Δηλαδή ήταν αυτό που τραβούσε το νερό. Ναι. Έχει διάμετρο για να μπει μόνο νερό. Ναι, τίποτα. Ένα ρεβίθι να πέσει, τελείωσε. Τελείωσε, ναι. Δεν γινόταν. τα σπίτια αυτά δεν γινόταν να είναι ακατάστατα, γιατί δεν είχαν έπιπλα. Οι κούτες βρίσκονται ακόμα στο σαλόνι. Πολύ ωραίο. Τρίχες, αν κάποιος είχε σκυλί. Εντάξει, αυτό είναι το πάει άλλο level, ότι ήταν τόσο πολλές που γινόταν μέρος από τα τσάκρα σου. Και είχαν μαζευτεί, λέει φίλος, τόσες πολλές στο σοβατεπί, που είναι κάτω, που δεν έκανε πια γωνία, ήταν σαν τζουλήθρα. Περπατούσαμε, λέει, με κλειστά παπούτσια, γιατί υπήρχε κίνδυνος να βλεχτούν νύχια στα νύχια σου. Καλά, μη μου το κάνεις τώρα πως δεν. Τώρα κάνω πως δεν, ναι. Εννοείται, δηλαδή και εγώ είχα φίλο που έκοβε τα νύχια του και τα άφηνε στο χαλί. Γιατί είχε μάθει ότι θα τα μαζεύει η μάνα του. Δηλαδή είναι και μια περίεργη ηλικία που ενηλικιώνεσαι κάπως και μέχρι ένα χρόνο πριν. Και από κάποια σπίτια υπήρχε η φόρα ότι ακόμα είσαι το παιδί. Υπάρχει και πάρα πολύ ο θεσμός ότι η μαμά θα πάει να καθαρίσει το σπίτι του κανακάρι της, αν σπουδάζει στην επαρχία. Το οποίο ήταν εκπληκτικό από μια ιδέα. Πάντα πάρα πολύ εκνευριστικό. Και γι' αυτό ο άλλος μπορεί να φτάσει 30 χρονών και να μην μάθει πώς καθαρίζεται το σπίτι, μέχρι να προκύψει μια σοβαρή ανάγκη, όπως ξέρω εγώ, η βλενόρια ή τα χλαμίδια. Λοιπόν, θέλω όσο ψάχνω να βάλεις ένα τραγούδι. Θα βάλω ένα τραγούδι. Από τα δικά σου. Από αυτά τα μουσικά τραγούδια που ζήτησες προηγουμένως. Ναι. Λοιπόν, θα ακούσουμε μια διασκευή, γιατί πάντα οι διασκευές έχουν έτσι λίγο πλάκα ή λίγο χιούμορ, θα μπορούσε να πει κανείς. Η διασκευή που θα ακούσουμε είναι του Ryan Adams. Ryan Adams. Του Ryan Adams, ναι. Ναι, ναι.
Να τον βλέπω. Τον βλέπεις, τον βλέπω κι εγώ. Είναι διασκευή, πήρε όλο το δίσκο της Taylor Swift το 1989 και το έκανε remake και ακούγεται πάρα πάρα πολύ ωραίο. Χωστό. Το έχω. Πρώτα θέλω να σχολιάσω ότι ο Ryan Adams κατάφερε και έκανε καριέρα. Δηλαδή σκεφτούν να υπάρχει, υπήρχε ήδη ο Brian Adams, εσύ λέγεσαι Ryan Adams, λες θα ασχοληθώ με τη μουσική, δεν αλλάζεις τίποτα και τα καταφέρνεις. Η αντίστοιχη αναλογία, το πιο κοντινό που έχουμε εμείς είναι ότι είχαμε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, μάθαμε το Θανάση Παπακοσταντίνου, μετά τον είπαμε το Θανάση Παπακοσταντίνου για να τον ξεχωρίσουμε, τον είπαμε και το Θανάση. Και τον Βασίλη. Και μετά ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Και μετά θα με λέτε Βασίλη. Ναι. Αλλά η αναλογία που σκεφτόμουν είναι ότι είναι σαν να έχουμε το Σοκράτη Μάλαμα και να καταφέρει κάποιος να κάνει καριέρα με το όνομα Ο Κράτης Μάλαμας. Το οποίο είναι εκπληκτικό. Στο chat συνεχίζονται οι εκπληκτικές. Έτσι, εμπειρίες από τα φοιτητικά σπίτια και έχουμε και ένα πολύ ωραίο από το φίλο και συνάδελφο Δημήτρη Χριστοφορίδη. Όχι, που δεν θα άκουγε. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν άκουσε. Η Πεσκανδρίτσα. 50-50 είναι. Η πολεμική Πεσκανδρίτσα. Ένας φίλος του Χριστοφορίδη άφησε στον νηπτήρα πεπονόφλουδες, έβγαλε φυτό, του είπε ο Χριστοφορίδης να τα μαζέψει και αυτός άνοιξε τη βρύση και το πότισε. Δυνατός.
Δυνατός. Εκπληκτικός. Δυνατός. Συνεχίζοντας, λοιπόν, θα επανέλθουμε σίγουρα στα σπίτια, ενώ θα επανέλθουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Αλλά συνεχίσουμε και αυτή την εποπτεία και να μιλάμε για κωμικούς, για performance, γιατί ποτέ δεν θα τους πιάσουμε όλους. Πάντα θα είναι μια τελής απόπειρα έτσι να μιλάμε, θα αναφέρουμε ονόματα, κάποιος θα επανέρχεται, σε κάποιον θα λέμε κάποια περισσότερα, κάποια θα πούμε λιγότερα. Κάποια μαλακία μετά, θα πρέπει να τη διορθώσουμε. Σωστά. Θεωρώ ότι πρέπει τώρα να πάρουμε θέση, που είχαμε πάρει και προηγουμένως, για έναν κωμικό, ο οποίος είναι πάρα πολύ χαρισματικός. Είναι ως κωμική φύση, είναι ο Σεφερλής, που αναφέραμε και προηγουμένως. Δεν μου αρέσει, δεν με εκφράζει. Ιδιαίτερα η πορεία που πήρε τα επόμενα 33 χρόνια αφού ξεκίνησε. Παρ' όλα αυτά υπήρχε μια εκπομπή, ειδικά στην αρχή, στις αρχές, που ήταν το Ταξί. Και πολλοί ξέρουν για αυτήν, που τότε είχε μόλις πιάσει, είχε αρχίσει, είχε αυτή την εκπομπή ως κωμικός που έκανε τον οδηγό Ταξί. Ναι, ήταν μικρό σε διάρκεια, ναι, αυτό καλά. Ήτανε, και εκεί φαινόταν λοιπόν το πόσο χαρισματικός ως performer και ως... Εντάξει, το ταλέντο του, η ευστροφία του, η κωμική του, το κωμικό του ένστικτο κλπ. Είναι αδιαμφισβήτητα. Η αισθητική του είναι συζητήσιμη, οι επιλογές της καριέρας του επίσης. Δηλαδή τώρα το να... Εμένα μην είχε πειράξει. Όχι απλά συζητήσιμη, για μένα είναι και κατακριτέα. Όταν ξύλωσε και πήρε όλο το Fawlty Towers και το έκανε όπως το έκανε. Ναι, όπως επίσης όταν κάνει αυτές τις φοβερές παρενθέσεις στις παραστάσεις του, που βρίζει και τον ένα, κοροϊδεύει τον άνω, κοροϊδεύει τη χοντρή, κοροϊδεύει τον ένα και τον άλλο τάχα μου, επειδή γελάμε πολύ και σπάει η παράσταση, που είναι ένας μηχανισμός για να παράγεις γέλιο, αλλά είναι φεδρός και βασίζεται στο πώς ξεφτιλίζεις έναν άλλον. Επίσης, εντάξει, άπειρα ρατσιστικά αστεία. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για τα αυτονόητα. Αυτό που έχουμε να πούμε ότι έχει καθορίσει την ελληνική πραγματικότητα και το χιούμορ. Ναι, γιατί τώρα είναι κάτι το οποίο το κρίνουμε τώρα με τα μυαλά τα οποία έχουμε, αλλά νομίζω όταν ήμασταν 14-15, αν όχι απαραίτητα συγκεκριμένα εσύ ως Μιχάλης ή εγώ ως Βίρονας, αλλά γενικά συλλογικά η γενιά μας, ψιλοδιαλύθηκε στα γέλια. Όλοι είχαμε έναν φίλο που έλεγε ένα καλό ναι. Ή και ένα αχαχούχα. Εμείς είχαμε, ρε παιδί μου, τον Βασίλη τον Τριγύρη, καλά να είναι ο άνθρωπος, που τον λέγαμε ο αχαχούχας, που μας έλεγε βλακίες και γελούσαμε. Είναι επιρροή. Έχει να κάνει ότι υπήρχε. Υπήρχε όταν μεγαλώναμε, ήταν παρόν. Υπήρχαν αυτοί οι οποίοι δεν τους άρεσε τίποτα από το Σεφερλή, αλλά τρελνόντουσαν με τα λογοπαίγνια που έκανε για τις ταινίες. Ναι, καλά, αυτό και είναι. Τους άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραβηγμένο μια ταινία με πολύ. Ξέρεις ποιο είναι το θλιβερό? Ότι έκατσα και ψάχνα. Που είχε πει «Ο γύρος του Θανάσου, μια ταινία βολτά». Μπορεί να σε πιάσει νευρικό με τη μαλακία του πράγματος. Δηλαδή, είναι αστείο. Είναι η επιμονή και κάποια ήταν πραγματικά αστεία. Γι' αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Το τι χάρισμα έχει ένας άνθρωπος και το πόσο αστείος είναι. Και πώς το διαχειρίζεται. Και το πώς το διαχειρίζεται. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Εγώ ως επαγγελματίας, αλλά πιστεύω και οποιοδήποτε άνθρωπος, καλό είναι να έχει αυτή τη διάκριση. Δηλαδή, το πόσο αστείος είναι ένας άνθρωπος, δεν ξέρω τι. Μάλλον είναι δικό μου, δεν έχει κανένας άνθρωπος. Όχι, μιλάς και εξ ονόματός μου. Ναι, ναι. Το πόσο αστείος είναι ένα πράγμα και το τι εφόδια σου έχει δώσει η ίδια η φύση, χωρίς να έχεις κάνει γι' αυτό κάτι, γιατί είσαι χαρισματικός, και το πόσο διαχειρίζεσαι και το τι δρόμο παίρνεις, είναι μια εντελώς διαφορετική υπόθεση. Οπότε έχουμε ένα απόσπασμα από το Ταξί που πραγματικά θεωρώ ότι είναι πολύ αστείο. Έχω 6 παιδιά. 6 παιδιά έχεις. Μπράβο. Να σε ζήσω. Ευχαριστώ πολύ. Και με παράτησε η γυναίκα μου. Σε παράτησε γιατί. Με παράτησε. Και έχεις τα 6 τα παιδιά εσύ. Ναι. Εσύ τα έχεις. Δεν μπορούσε λέει να τα βγάλει πέρα με τα παιδιά μου. Γιατί μόνο δικά σου παιδιά ήταν. Ναι. Είναι από άλλο γάμο. Από άλλο γάμο. Αυτή είχε κάνει και άλλο γάμο. Α, αυτή είχε κάνει άλλο. Ναι, ναι, αυτό λέω. Αυτή είναι από άλλο γάμο και δεν δέχεται τα παιδιά τα δικά μου, τα οποία είναι από τον ίδιο γάμο που είχε κάνει αυτή με τον άλλον. Τα παιδιά είναι από τον άλλο το γάμο. Τα παιδιά είναι δικά μου. Α. Από το γάμο το δικό της. Ναι. Με τον άλλον. Απλά τα υιοθέτησα εγώ και τα θεωρώ σαν δικά μου. Δικά της παιδιά δηλαδή. Όχι, του αλλονού. Τα είχε τα παιδιά εκείνος. Όχι, τα έκανε με αυτήν. Με αυτή, αυτή η μάνα ήταν. Ναι, η μάνα. Η γυναίκα μου, η πρώην. Ναι. Είχε τα 6 παιδιά μαζί μου. Αλλά τα είχε κάνει με τον άλλον.
Και τώρα ποιος το κοιτάει. Ο άλλος. Τάξει σε σένα τα παιδιά και έφυγε. Τώρα εγώ συζώ με τον άλλον. Με τον άντρα της. Με τον άντρα της, τον κανονικό. Όχι, μην το πάτε στο πονηρό. Όχι, καλά. Απλά συζούμε σαν φίλες. Ναι, γιατί τα υιοθέτεις. Ναι, ναι, ναι. Έχει τρελάθηκα. Εν τω μεταξύ εγώ δεν μπορούσα να τραγουδήσω πολύ εύκολα, γιατί είχα βγει με κάτι φιλαράκια πριν. Είχαμε πάει σε ένα ταβερνάκι και είχαμε φάει κάτι γουρνόπουλα, κάτι γαλοπούλες, κάτι σε αργούς, κάτι σε γρήγορους, κάτι σε πολύ αργούς, κάτι σε πολύ γρήγορους. Μια ρώσικη, ένα τζατζίκι, μια τυροσαλάτα, μια κοπανιστή στον τοίχο ήταν αυτή αυτός. Κατά λάθος όπως τη χτύπαγε, του φεύγει η σαλάτα και πάει και κομπονάει στον τοίχο. Τιμ! Πάνω στον τοίχο. Και πάει, κυρία μου, τον είδα με τα μάτια μου, σας το λέω δηλαδή, και ανατριχιάζεται. Και την κατεβάζει από τον τοίχο όλη την κοπανιστή και τη βάζει στο πιάτο, και μας τη φέρνει. Και την τρώμε. Κάτι καραβίδες, κάτι γαρίδες, κάτι μπαϊδάκια, κάτι ψάρια. Κάτι μαρίδες, κάτι τσιπούρες, κάτι αθερίνες, κάτι... Πώς τα λένε και τα ψάρια τα μεγάλα. Καρχαρίες, κάτι καρχαρίες να έχει φέρει, ναι. Μια σαλάτα του σεφ. Μια σαλάτα του άλλου σεφ. Είχε δύο σεφ αυτός. Και ο καθένας έκανε τη δικιά του. Μια σαλάτα της γυναίκας του σεφ. Η οποία μαγείρισα. Ένα χέρι. Μιλάμε το τι φτιάχνει αυτή η γυναίκα, δεν μπορώ να καταλάβω. Μα δεν μπορώ, σας λέω. Να δείτε όταν βγαίνω και τραγουδάω του Μανώλη Αγγελόπουλου «Τα μαύρα μάτια σου». Τα μαύρα μάτια σου. Στο τέλος που κάνει να 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 να. Εκεί τραγουδάει όλο το μαγαζί μαζί μου. Αλλά αυτοί τι κάνουνε, αρχίζουν και μου τζώνουνε. Να 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 να. Εγώ επειδή έχω τα μάτια κλειστά, δεν έβλεπα στην αρχή. Και λέω όλο το μαγαζί, λέω για πάρτι μου τραγουδάει, και αυτό η να 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 να. Φοβερό πράγμα. Και εδώ στη Μούτζες, έτσι. Ναι, τίγκα στη Μούτζα. Βγαίνω μία φορά στο πρώτο πρόγραμμα, ελαφριά και τέτοια. Βγαίνω μία στο δεύτερο, λίγο πιο βαριά. Βγαίνω μία φορά στο τρίτο, τα πολύ βαριά. Και βγαίνω μία φορά και στο τέταρτο, τα ασήκωτα. Δηλαδή είμαι... αυτό το σκεφτούμε και είμαι ξαπλωμένος κάτω στην πίστα και τραγουδάω. Τόσο βαριά, δηλαδή ασήκωτα, γιατί είναι που χορεύουν οι μάγκες, το ξέρετε. Οι βαρύς και ασήκωτα. Ναι, οι βαρύς και ασήκωτα. Λέει... De la Mague de Botanique. Αλλά μιλάμε ξάπλα είμαι. Αλλά το μαγαζί... Έχει πλούσιο πρόγραμμα, 15 τραγουδιστές πήρε τηλέφωνο να έρθουνε, 2 ήρθαν τελικά. 20 μελές μπαλέτο δεν έχει. Λουλουδούδες κάργα, έχουν τα άλλα μαγαζιά, εμείς ούτε μία. Αλλά πάει καλά. Έχουμε 6 τραπέζια, κάθε βράδυ τα 2 τουλάχιστον είναι γεμάτα. Και μου έχει μείνει το γρανάζι τώρα αυτό στο λαιμό εδώ. Φτύνω κάτω γιατί τώρα που να ανοίγω παράθυρο. αυτός ήταν ο Μάρκος Εφερλής. Έχει σημασία να κρίνουμε κάποιον στην εποχή του. Τότε λοιπόν τα λογοπαίγνια και όλα αυτά που έκανε, είχανε κάτι, γιατί δεν υπήρχε, δεν ξέρανε, δεν υπήρχε η σκηνή των λογοπαιγνίων στην Ελλάδα. Δηλαδή τώρα κάποια πράγματα, πολλά, φαντάζουν παροχημένα. Αλλά αυτό ήταν early 90s, που η βλακεία του λογοπαιγνίου και αυτό το παράδοξο που έχει, που είναι ταυτόχρονα χάλια και σ' αρέσει, αυτή η ένοχη απόλαυση, τότε ήταν πρωτόγνωρο, δεν το είχε κάνει κανείς άλλος. Επίσης δεν υπήρχε και τέτοια παραγωγή λογοπαιγνίων. Δηλαδή ήταν τα λογοπαίγνια που φτιάχνανε, φαντάζομαι, οι αθλητικές εφημερίδες, με το Σκόντα Ξάνθη, σκόνταψε στην Ξάνθη και διάφορα τέτοια. Δηλαδή αυτό ήταν η μία πηγή ουσιαστικά λογοπαιγνίων, η άλλη ήταν ο Σεφελής. Δεν ήταν όπως τώρα, όπου στο Twitter, στο Facebook υπάρχουν συγκεκριμένες σελίδες, υπάρχουν, δεν ήταν τόσο διαδεδομένο. Ούτε ακόμα και στις αμερικάνικες σειρές που βλέπαμε παίζανε τόσο πολύ όλα τα λογοπαίγνια και όλες οι συντμήσεις που είδαμε, ξέρω εγώ, στο How I Met Your Mother ή σε άλλες κομικές σειρές αργότερα. Τέλος πάντων, η κωμωδία έχασε έναν ταλαντούχο άνθρωπο και η συντηρητική σκέψη κέρδισε έναν. Κρίμα. Ναι. Κρίμα. Αυτό έχω να πω. Και επανέρχομαι στα φοιτητικά σπίτια.
Σε αυτό το τεράστιο κεφάλαιο, στον ογκόλυφο. Σκέφτεσαι να μετακομίσεις. Όχι, δεν θέλω. Στο πίσω μπαλκόνι μάζευε τόσες πολλές κουτσουλιές από τα περιστέρια που για να βγεις ήθελες γεωλόγο, λένε. Παντού άπλυτα και μέσα σε σακούλες που για να τις ανοίξεις ήθελες ειδική άδεια από το Δήμο. Εντάξει, όντως με τα άπλυτα ήτανε... Τα άπλυτα απλώνονταν και όποιο μετά μύριζε λιγότερο το επαναφοριότανε. Και στη δεύτερη γύρα φαντάζομαι κάποιος δεν θα πλώνονταν. Ναι. Λοιπόν, έπαιζες... Κοίτα, είναι ένα σημαντικό πράγμα στο φοιτητικό σπίτι και κυρίως στο αγορίστικο, αλλά είναι κοινωνικό, δεν είναι σεξιστικό. Δηλαδή, κυρίως τα αγόρια ήμασταν gamers. Τώρα πια υπάρχουν και κορίτσια, εννοείται. Γιατί γελάς? Γιατί κάποιος που με ξέρει κάτι έγραψε. Προχωράμε. Ωραία. Υπήρχε... Όλο το σπίτι ήταν χάλια, ήταν γκρέμι, αλλά ο υπολογιστής ήταν γαμάτος. Ήτανε τελευταία λέξη, ό,τι λεφτά είχες, τα ρίχνες εκεί. Οπότε, όταν είχε συγκάτοικο... Και χωρίς σκόνη. Και χωρίς τίποτα. Γυαλίσανε, τα LED φωτίσανε... Δεν υπήρχαν LED τότε, ήτανε, ναι, είχες 486 και ψαρώναν όλοι. Το κλασικό όμως ήταν ότι αν είχε συγκάτοικο, και εγώ που το έκανα με φίλους μου, και είχε βγει ο MSN τότε, το θυμάσαι το Messenger, ήταν ο καθένας στο δωμάτιό του. Μπορεί να παίζαμε σε LAN first person shooter μαζί, γιατί τότε είχαμε ή την 128 την ISDN, που ήταν η διπλή ISDN. Ναι. Ή τις πρώτες, τις πρώιμες... Την πρώτη DSL. Πρώτη DSL που ήταν η 56 και μετά που βγήκε η 128. Εγώ πρόλαβα την πρώιμη, την 56, δηλαδή το τίποτα, ρε παιδί μου. Αλλά παίζαμε... Είχα να δω συγκάτοικο μέρες, γιατί ήμασταν επικοινωνούσαμε μέσω Messenger, γιατί ήτανε τόσο... βαριόμασταν να φωνάξουμε και να μιλήσουμε. Αν κατά λάθος συναντιόμασταν, θα ήταν στην τουαλέτα ή στην κουζίνα ή στην πόρτα, αν έχουμε παραγγείλει για να βρούμε τα λεφτά. Και το επίσης τέλειο ήταν τότε, δεν υπήρχαν νομίζω ακόμα ελληνικά στο Messenger και μιλούσαμε με τα Greeklish. Και το τι θα φάμε σήμερα, γιατί εννοείται ότι βαριόμασταν να γράψουμε, ήτανε... Και ο άλλος καταλάβαινε. Τι κάνεις, βλικ. Στα πλήκτρα, επίσης, υπήρχε αυτό το φωτοστέφανο βρώμας, που ήτανε... Άμα το γυρίσεις ανάποδα, ήταν 1,5 καπνός μέσα. 1,5 καπνός, ψίχουλο, αλεύρι... χαρτάκια. Ό,τι κόλλαγε ήταν από καρπούζι. Ναι. Δηλαδή είχε τάξει πάνω στα ζουμιά και είχε καρπούζι και σου είχε μείνει. Το πλήκτρο ήταν εντυπωσιακό το πώς βρώμιζε. Γιατί το σημείο που πάταγες, επειδή ίδρωναν και τα δάχτυλά σου από το gaming και από το γράψιμο, η βρώμα μαζευόταν περιμετρικά του πλήκτρου. Στο κεντρικό σημείο έκανε στην άκρη. Οπότε μέσα στο κέντρο του το πλήκτρο ήταν καθαρό και γύρω-γύρω, όπως είναι και σήμερα δηλαδή. Αλλά τότε τα πληκτρολόγια δεν ήταν και τόσο καλά, ρε παιδί μου. Ήθελε... Μια χαρά ήταν τα μηχανικά πληκτρολόγια. Ήθελε μπράτσα, ρε. Ήθελε γυμναστήριο για να πατήσει το Enter. Ναι, αλλά τα παλιά τα μηχανικά τα πληκτρολόγια είχαν πολύ πιο δυνατά ελαττήρια. Δεν ήταν αυτά τα smooth και backlit και το να τα λέω. Ήταν πληκτρολόγιο massive. Ωραία. Ναι, και είχε ελαττήρια και πλαστικά. Πάταγε και κανένα και ξανανέβαινε. Το οποίο σημαίνει ότι μπορούσε να αντέξει πολύ, πολύ περισσότερη γλίτσα και κοράτσα. Να μαζέψει... Και κακομεταχείριση, γροθιές όταν έχανες, δηλαδή. Ναι, οπότε μπορούσε να τα φάει όλα αυτά και ασχολιώσουν είτε άμα σου κόλλαγε το shift κάτω, το οποίο σου χαλούσε και λίγο το gaming κλπ, είτε άμα έφευγε. Αλλά εντάξει, αν είχανες κάνα control, κάνα alt, εντάξει. Τίποτα, και επίσης έχουν υπάρξει πολλά πληκτρολόγια που λείπανε 4 και 5 χαρακτήρες γιατί δεν χρειαζόντουσαν. Όχι λείπανε, δεν δουλεύανε καν. Και επίσης το πρώτο πράγμα που κατέστρεφε στο πληκτρολόγιο ήταν τα ποδαράκια που το κρατάνε λίγο ανυψωμένο. Νομοτελειακά ήταν το πρώτο πράγμα που χαλούσε και σε μένα ακόμα χαλάνε, γιατί αν ρίξεις μπουνιά, σπάνε αυτά, δεν είναι... Εγώ θεωρούσα ότι είχε σπάσει και δούλευε, απλά ήταν, ξέρω εγώ, για κάνα χρόνο το ένα ανοιγμένο. Και έλεγα, εντάξει, έχει σπάσει το άλλο. Ναι, ναι. Και δεν είχα κάνει καν την κίνηση να το γυρίσω ανάποδα να δω τι γίνεται. Και επίσης, εντάξει, το mouse με την πύλια είναι παροχημένο. Αυτό που έχουμε ξεχάσει είναι αυτά τα φίλτρα που λέγαμε τότε ότι έχει, η οθόνη έχει ραδιενέργεια, ότι έχει πετάνε εκτοξεύει. Επειδή είχαμε τις καθοδικού σωλήνα, τις CRT, τις παλιές οθόνες, που όντως όταν έπαιζες πολύ, ζαμπόνιαζες, δηλαδή
Πάθαινε... Εντάξει, άμα κάτσει 6 ώρες μπροστά από μια οθόνη, ό,τι οθόνη και να είναι, θα ζαμπονιάσει. Τότε πολύ... ήταν πολύ χειρότερο. Ήταν σαν να έχει μια τηλεόραση και βάζαμε αυτά τα φίλτρα που ήταν ένα τζάμι με ένα δαγκανάκι. Που αυτό ήταν τύπου γύρωση για να πιάνει τα ηλεκτρόνια που εκτοξεύει. Αυτό ήταν τηλεμάρκετινγκ, δεν νομίζω ότι λειτουργούσαν αυτά τα φίλτρα. Ναι. Κανονικά. Πάντως, εγώ έχω φίλο ο οποίος ακόμα χρησιμοποιεί υπολογιστή με γυαλιά. Και το ξέρεις και εσύ. Φοράει ειδικά γυαλιά κίτρινα για, ναι, να μην εκτίθεται στην ακτινοβολία. Λοιπόν, για να ακούσουμε ένα τραγούδι ή όχι. Ναι, ναι, μια χαρά. Τσοπαναρέιβ μου το είχα πει. Σχόλια στο chat. Ψάχνω να βρω το νούμερο να μου τηλεφωνήσω. Έτσι μια μέρα σπίτι μου με κάλεσα, μα δεν μου άνοιξα και έξω με περίμενα. Τι μου έχω κάνει και δεν με θέλω πια. Αυτή η εσωστρέφεια μας θέλει χωριστά. Μου το είχα πει, μου το είχα πει. Μου το είχα πει, μου το είχα πει. Μου το είχα πει, μου το είχα πει. Μου το είχα πει. Εγώ μαζί μου δεν μιλιόμαστε. Όποτε είμαι μαζί μου πάντα τσακωνόμαστε. Με πήρα στο τηλέφωνο και το κλείσα. Πήδα στον δρόμο, με φτύσα και με κλώτσισα. Μια μέρα μου τρυπήθηκα, φρικάρισα. Πήρα βελόνα και κλωστή και με μαντάρισα. Σε μια πορεία στην Αθήνα μέρος έλαβα. Μα ήμουν μέλος των ΕΚΑΜ και με συνέλαβα. Μου το είχα πει, μου το είχα πει. Μου το είχα πει, μου το είχα πει. Μου το είχα πει, μου το είχα πει. Μου το είχα πει, μα δεν με άκουγα. Μου το είχα πει. Πού το είχα πει, πού το είχα πει, πού το είχα πει, πού το είχα πει. Καλά με ήξερα, μα δεν με υπολόγισα. Στην προηγούμενη εκπομπή συζητούσαμε για ποιοι performance και ποιοι κονφερασιέ ήταν ουσιαστικά πρωτοπόροι του stand-up ή μπορούν να λειτουργήσουν σαν μια αναφορά για το stand-up στην Ελλάδα. Αναφέραμε κάποιους, ακούσαμε κάποια πράγματα, βάλαμε το Harry Klein και τον Jim Panucci. Μας είχε γράψει κάποιος στο chat και είναι μια εκκρεμότητα για τις κασέτες του Αγκόπ. Ο Αγκόπ είναι ένας χαρακτήρας του ενός ηθοποιού, του Φίλιου Φιλιππίδη. Μπορείτε να βρείτε ένα πολύ ωραίο βιογραφικό στη σελίδα του Σαν Σήμερα. Είχε φτιάξει το ρόλο του αφελή Αρμένη, του επαρχιώτη, ο οποίος έχει έρθει στην Αθήνα, και έναν αντίστοιχο λαϊκό ήρωα, τον Προκόπη, έναν άλλον χαρακτήρα. Και έκανε στο ραδιόφωνο, έκανε τον Αγκόπ δεκαετία του 50. Mm-hmm. Έκανε σε πάρα πολλές ταινίες μικρούς ρόλους. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το ακούσουμε. Για πάμε.
Γιάννη, Γιάννη! Τι είναι ακόμα? Σούστη, σούστη! Βάζ τα τσίχλες, βάζ τα τσίχλες! Γιατί? Παρακολουθισμένος γίνομαι. Σε παρακολουθεί η αστυνομία? Όχι, παιδί μου, εγώ κάνω παρακολουθισμένο. Ποιον παρακολουθείς? Τη γυναίκα μου. Γιατί? Θέλω να την πιάσω πάνω στο φόρο να με κάνει πατημένο, να πάρω το διανεζινιβίνιο. Θέλεις να χωρίσετε? Γιατί? Μάλιστα, θέλω να ορίσουμε, να ορίσουμε. Δεν είναι γυναίκα αυτή. 98 χρόνια προ-Χριστού γεννήθηκε. Ψαρόσκυλο είναι. Τότε γιατί την πήρες? Εδώ είναι ο κόλπος. Ο κόμπος. Μάλιστα, ο Κολόμπος εδώ είναι. Για εξήγησέ μου. Να στο ξυνήσω. Ένα βράδυ είχα πάει σε ένα ταβέρνα μέσα. Να πάρεις τα παλαμαράκια. Παλαμάκια. Μάλιστα, από αυτό που λες εσύ, ήρθε ο σερβίτορος, παρήγγειλα τα φαγητά μου, την ώρα που έτρωγα έπινα, βλέπω μια από μακριά με κοιτάζει και με κάνει φλιτ. Φλιτ. Μάλιστα, με το μάτι της, παιδί μου. Φλερτ λέγεται, αγόρι μου, φλερτ. Το ίδιο είναι, το ίδιο λέω κι εγώ. Εσύ το λες και καθαραιώς, εγώ το λέω δημαρχιακά. Και μη με επιδιορθώνεις, άντε γιατί, α! Με έκανε εκείνη φλιτ, της έκανα κι εγώ, ύστερα αυτή με το σερβίτορο, με στέλνει ένα ραβασαράκι. Ραβασάκι. Ραβασαράκι. Σημείωμα, ραβασάκι. Συνημινίωμα, μάλιστα, ραβασαράκι με το σερβίτορο. Μέσα στο σημείωμα έγραφε αυτή. Απ' την ώρα που σας είδα, ένιωσα μεγάλη αγάπη μέσα στην κοιλιά μου. Στην καρδιά μου. Απ' την καρδιά κατέβηκε στην κοιλιά της. Άμα τελειώσει το φαγητό σας, θα σας κατουρώξω στο στενό, με είπε. Σε καρτεράω έξω στο στενό. Μάλιστα, θα με κατουράλε όξω στο στενό, με είπε. Όταν βγήκα όμως όξω στο στενό, εγώ, τα φώσια σβησμένα ήταν. Το ρεύμα είχε συγκοπή καρδίας. Διακοπή είχε το ρεύμα. Συγκοπή λέγεται. Διακοπή λέγεται. Βρεσί, άμα σε πιάσει ένα συγκοπή, βλέπεις. Όχι. Άμα κοπεί το ρεύμα, βλέπεις. Όχι. Άντε να μάθεις ζωολογία. Δεν έβλεπα που λες Γιάννη με πού να πάω, αυτή φαίνεται με είχε δει και με φώναζε. Ψήστη, ψήστη με έλεγε. Ψήτη, ψήτη θα σου. Μάλιστα, πήγα κοντά της εγώ, αυτή έβγαλε μια ψηλή φωνή, τώρα από πού την έβγαλε δεν ξέρω. Και με λέει, αν δεν με πάρεις λέει, θα καταπιώ ένα λεωφορείο, είπε. Και εσύ τι έκανες? Εγώ λυπήθηκα τον εισπράκτορα, γνωστός μου ήτανε, και την πήρα, τι να κάνω, την πήρα. Αυτός ήταν ο λόγος που την πήρες? Όχι, κι ο άλλος. Ποιος άλλος? Είχε έναν αδερφό, είσαι με κι απάν 3 μέτρα γκρεμάνταλος. Κρεμανταλάς. Κρεμανταλάκιας, μάλιστα. Αυτός μου βάλε το μαχαίρι στο κρικλιάγκο μου. Και με στο λέει, καρύδι σου, στο καρύδι, ναι, καρύδι στην καρυδιά, λέει. Καρυδιά λέγεται. Καρύδι το στον κιλό, όλη ρίζα καρυδιά λέγεται. Και με λέει, να το πάρεις το κορίτσι, μην το πασπατεύεις, με είπε. Εγώ από το φόβο μου σκέφτηκα και την πήρα, τι να κάνω, την πήρα. Και δεν μου λες τώρα, αγκόπη μου, δεν φοβάσαι που θα χωρίσετε? Και αν έρθει πάλι ο αδερφός της και σου βάλει το μαχαίρι στο λαιμό, τι γίνεται? Για στάσου, βρε Γιάννη, άντρας δεν είναι αυτός. Άντρας κι εγώ, κι αρσενικός άντρας. Πόσα θα με βαρέσει αυτός? 1, 2, 3, 4. Δεν θα βαρέσω κι εγώ ένα. Ή τάξη ή επιταξανάμενος. Γιάννη μου, όχι να στο πενεύτω, εγώ άμα μαλώσω, μαλώνω εγώ. Μαλώνω, Γιάννη μου. Εμένα που με βλέπεις, ξέρεις τι ξύλο έχω φάει εγώ. Εμένα σε κάθε καυγά θα με βρεις από κάτω. Και πώς βγαίνεις? Δεν βγαίνω, έχει το πρώτος βοήθειος και με βγάζει. Αλλά αυτό θα του σπάσω τα μούτρα να έρθει τώρα, τώρα που είμαι ζεστός. Μπράβο, αγόπη μου. Έτσι σε θέλω. Έτσι, αυτόν να του σπάσεις τα μούτρα. Θα το σκίσω σαν φυρμίδα βρεμέ, να έρθει τώρα αυτό. Και πού είναι αυτός τώρα? Έχει πεθάνει, δεν είναι εδώ. Τι έχει κάνει? Αμάν, αμάν, Γιάννη μου, θα ροζοντάνεψε, βρικολάκιασε. Βάζ τα τσίχλες, Γιάννη μου! Κράτησέ το να με βαρέσει, να με βάζει το μαγέρι του κρυκλάκου! Έχω τα τσίχλες, πότε η φαντασία σου είναι! Βρε πάλι καρά μου, η φαντασία σου είναι! Λοιπόν, αυτός ήταν Αγκόπ, τουλάχιστον 50 χρόνια πριν. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο χαρακτήρας του ανθρώπου με την λυπή γνώση ελληνικών, σαν χαρακτήρας, είναι ένας μηχανισμός που βγάζει γέλιο. Το μη με επιδιορθώνεις ήταν ένα catchphrase, ένα running joke της εποχής. Ήταν μια ατάκα που τον συνόδευε. Και είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος επιβιώνει μέχρι και το καφέ της χαράς ο Φατσέας. Ουσιαστικά από αυτά τα υλικά είναι φτιαγμένος. Ξέρεις τι είναι αξιοσημείωτο? Ότι περνώντας τα χρόνια, κάτι που θεωρούν οι άνθρωποι αστείο, οι επόμενες γενιές δεν το θεωρούν καθόλου. Δηλαδή τώρα αν το ακούσει κάποιος, είναι χαριτωμένο. Σε ένα νέο άνθρωπο ακούγεται οδυνηρά γραφικό. Εντάξει, τα παλαμαλάκια είναι αστείο. Εντάξει, ναι. Αλλά δεν είναι ότι θα το βάλει κάποιος για να τα ακούσει. Όχι. Το χιούμορ δεν είναι μια σταθερή αξία. Δεν είναι, πώς να σου πω, δεν είναι σαν μια ιδέα που ενδεχομένως έχει μεγάλη διάρκεια ζωής στο χρόνο. Έχει κάτι εφήμερο, πιστεύω. Γιατί παγιδεύει το πνεύμα της εποχής του. Ναι, γιατί και ο χαρακτήρας που θα προκαλέσει το χιούμορ ή που θα δημιουργήσει το χιούμορ, είτε δέκτης είτε πομπός, θα είναι προϊόν αυτής της κοινωνίας. Δεν θα μπορεί να ξεφύγει πάρα πολύ. Ναι, ένας επαγγελματίας ενδεχομένως να μπορεί να καταλαβαίνει τις αλλαγές και να ανανεώνει, ας πούμε, το χιούμορ του και το ύφος του, αλλά είναι πολύ κλασικό να λέμε ότι οι γονείς μας, όταν πηγαίναμε σε τραπέζια, οι θείοι μας, ότι έχει αυτό το μπαμπαδίστικο χιούμορ ή του θείου, που είναι αυτό το πασέ των ντεμοντέ, που λένε μεταξύ τους πράγματα και εσύ ως μικρότερος τους κοιτάς και δεν καταλαβαίνεις γιατί γελάνε με αυτές τις αχλαμάρες.
Ναι, γιατί έχει γίνει κώδικας για αυτούς. Δηλαδή, φαντάζομαι όταν θα είμαστε εμείς 55, εκείνα της γραφικότητα. Βεβαίως. Και όχι απλά κώδικας. Έχει γίνει και βίωμα. Και όταν λέει κάποιος σε κάτι άλλο, σε έναν άλλον, σημαίνουν τόσα πολλά πράγματα ταυτόχρονα που ένας νεότερος άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει γιατί δεν ήταν εκεί να το ζήσει. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι πολύ λίγα πράγματα μπορούν να υπάρξουν, είναι διαχρονικά, είναι κρατάνε στο χρόνο. Ό,τι είναι αστείο πριν από 20 χρόνια, ό,τι ήταν αστείο πριν 30, μπορείς να δεις το Σαμάν, για παράδειγμα, που θα κάνουμε και μια κάτι εκτενέστερο, πράγματα που γελούσαμε πριν από 20 χρόνια, τώρα πια δεν είναι αστεία. Ναι, βέβαια, όμως μπορείς και να εκπλαγείς, γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι αστεία και ακριβώς επειδή έχεις την προδιάθεση στο κεφάλι σου ότι έλα μωρέ, κάτι πριν από 50 χρόνια δεν θα είναι αστείο. Με την ίδια λογική, πολλοί κόσμοι δεν βλέπουν μαυρόσπιστες ταινίες. Λέει, μωρέ, αυτή είναι παλιά, τι να μου πει. Έχω δει Born Identity εγώ, δεν μπορώ να δω κάτι του 40. Μπορείς να βρεις αστείο, μπορείς πραγματικά να βρεις μια πολύ καλή ατάκα. Έχω ένα παράδειγμα, γι' αυτό το λέω. Ναι, μπορείς να βρεις μια πολύ καλή ατάκα ή να βρεις κάτι που τότε τους ξέφυγε και το θεωρείς αστείο 20-25 χρόνια μετά. Εγώ μιλάω στο σύνολο. Στο σύνολο, εγώ θεωρώ ότι ας πούμε, τα βιβλία του Τσιφόρου επιβιώνουν 60 χρόνια μετά. Δηλαδή και οι σταυροφορίες, τα υπόλοιπα τα οποία έχει γράψει σαν ιστορικά ουσιαστικά. Δεν είναι παροχημένα. Ακόμα και τώρα. Δηλαδή, ανοίγεις τη φόρα και διαβάζεις και είναι full up to date. Ο ρυθμός του, εντάξει, η γλώσσα μπορεί να σε ξενήσει σε κάποια πράγματα, αλλά το ύφος, η ηρωνία, ο σαρκασμός, αυτό το παιχνίδισμα, αυτό το. Ένα, και μια πολύ zoom out προσέγγιση που έχει ο Τσιφόρος είναι εντυπωσιακό. Έφαγα το ίδιο σοκ όταν είδα πρώτη φορά Prior. Που τον διάβαζε στις λίστες και λοιπά και δεν τον είχα δει και κάποιος μου λέει κάτσε να δω το Richard Pryor αλλά είναι 70's, με την ίδια λογική είναι 70's, τώρα πόσο να είναι και εντάξει γαμούσε. Ναι, αλλά είναι εξαίρεση γιατί είναι ο Pryor. Αλλά είναι εξαίρεση γιατί είναι ο Pryor, είναι εξαίρεση γιατί είναι ο Τσιφόρος, συμφωνώ. Τελευταίο και κλείνουμε το κεφάλαιο φοιτητικά σπίτια για να τελειώσουμε με αυτό είναι ότι δεν συμπεριφερόμασταν στα παράθυρα ως παράθυρα. Είχαν τόσο πολύ βρώμα, ήταν ίδια με τον τοίχο. Μόνο κάδρο δεν έβαζες. Είχε τόσο πολύ βρώμα που δεν ήξερες ποιος είναι ο τοίχος και ποιο είναι το παράθυρο. Καθάριζες τον τοίχο δίπλα και περίμενες να δεις παράθυρο. Και βέβαια η γροθιά στο στομάχι, και πάλι αυτό ήταν κοινωνικό. Και νομίζω ότι με έναν τρόπο επιβιώνει και σήμερα. Αν πήγαινες σε κοριτσίστικο δωμάτιο, φοιτήτριας, ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, κανονικό σπίτι. Ήτανε κανονικό. Καταλάβαινες ότι είναι τα έπιπλα που είχαν πάρει από το δωμάτιο ή πιο φτηνά, αλλά είχαν φροντίσει να πάρουν μια κουρτίνα που ήταν πάνω από το κρεβάτι. Μια κουρτίνα, μην πας μακριά, μαξιλαροθήκη. Μαξιλαροθήκη, είχαν τσεπάκια, είχαν φωτογραφίες, μύριζε ωραία, ήταν καθαρό. Εγώ έχω ντραπεί. Έχω ντραπεί ότι έχω μπει, ρε παιδί μου, και ένιωσα ότι είμαι βρώμικος. Ότι εγώ εδώ δεν πρέπει να είμαι. Ένιωσα κατώτερος, δηλαδή, γιατί υπήρχε φροντίδα. Ενώ αν έβλεπες το δικό μου, δηλαδή υπήρχε ένα στρώμα και ένα καλοριφέρ. και συντή των Maiden. Θλίψη. Εγώ είχα πάει μια φορά είχαμε πάει μια μπάντα που παίζαμε όταν ήμασταν 19 και είχαμε πάει για μια συναυλία στο Ρέθυμνο. Και όπως μοιράστηκαν ανάλογα με τα παιδιά που οργανώνουν το φεστιβάλ και μοιράστηκαν οι διαμονές, εμένα έτυχε να μείνω σε κοριτσίστικο σπίτι. Ήταν δύο κοπέλες που μένανε, φύγανε από το σπίτι για να φιλοξενηθούμε και μείναμε δύο άτομα σε αυτό και ήταν ο παράδεισος. Και άλλοι μείνανε σε ένα σπίτι το οποίο ήταν ουσιαστικά ένας διάδρομος με πάρα, πάρα πολλά πράγματα. Μείνανε στο πάτωμα χωρίς sleeping bag με άμμο. Αλλά η διαρρύθμιση του σπιτιού ήταν από την ώρα που έβγαινες από το ασανσέρ μέχρι να βγεις στο μπαλκόνι του σπιτιού ήταν παραταγμένα αριστερά και δεξιά διαφόρων ειδών πράγματα. Από σακούλες και παλιά έπιπλα και παλιούς υπολογιστές μέχρι άπλυτα κλπ. Και όλο αυτό πασπαλισμένο με την άμμο του Ρεθύμνου. Γιατί οι φοιτητές στο Ρεθύμνο κάνανε και μπάνιο. Δυνατό. Και ένα τελευταίο. Υπήρχε μια αξία σε κάποια φοιτητικά σπίτια, όχι σε όλα, που ήταν η τηλεόραση. Που ακόμα κι αν έβριζες αυτούς που υπήρχαν στην τηλεόραση, δηλαδή τότε σε μένα υπήρχε New Channel ακόμα, που ήταν κάτι συχαμένα πρόσωπα, ρε παιδί μου, ήταν
ήταν εκείνη η εποχή, ήταν ένας ύμνος στο τρας. Δηλαδή ότι σκατήλα, συγγνώμη για την έκφραση, μας έχει βγάλει τηλεόραση, μας τα έβγαλε στο 90s και τα Zeros. Ήτανε, όχι ότι τώρα είναι καλή. Τότε όμως δεν υπήρχε και κάποιος να τους φρενάρει. Είχαμε την Πέπι Τσεσμελή, είχαμε το Ερωτοδικείο, είχαμε τον Αλέξανδρο, τον Μπιλντέρι στο New Channel που έπαιζε συνέχεια σκυλάδικα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή, λίγο διαφορετικός να σου να, ένιωθες ότι είσαι περικυκλωμένος από ένα σύστημα που θέλει να σε αφανίσει. Παρόλα αυτά, γιατί το λέω, γιατί εμείς ήμασταν τα παιδιά, ας πούμε, που ακούγαμε ροκ. Που θεωρούσαμε ότι είμαστε λίγο διαφορετικοί. Να κάνω μια παρένθεση. Υπάρχει μια διάκριση. Ότι σε εκείνα τα χρόνια υπήρχε μια σαφής διάκριση. Αν ο άλλος τι ακούς και απαντούσε ροκ, αυτομάτως ήξερες και μπορούσε να γίνεις φίλη. Άμα η απάντηση ήταν ό,τι να είναι, αυτομάτως υπήρχε μια απόσταση. Πολλά χρόνια αργότερα, τώρα νομίζω ότι ισχύει το ανάποδο. Δηλαδή, αν γνωρίσω κάποιον πίντα και ακούω ροκ. Και τέλος, δηλαδή τίποτα άλλο. Να βλέπεις ότι δεν υπάρχει περιθώριο συζήτησης. Ωραία, εκτιμάς την ειλικρίνεια και τη συνέπεια. Αλλά καλύτερα να πας σε κάποιον ο οποίος. Εντάξει, ακούω διάφορα πράγματα. Δηλαδή, ακούω και τρύπες, ακούω και Kendrick Lamar. Και κάπως λίγο να ξεκινήσει μια κουβέντα. Κοίτα, όταν υπάρχει ένα δράμα, όταν είσαι τουλάχιστον 90s, και το ζήσα εγώ, που ήμουν μεταλλάς και βρέθηκα, ας πούμε, σε επαρχία να σπουδάζω. Που τότε κυριαρχούσαν οι κομματικές παρατάξεις, δεν ήταν Αθήνα, ήταν οι κομματικές παρατάξεις ΠΑΣΠΔΑΠ και Σκυλάδικο, που τα έχει ισοπεδώσει όλα. Ναι, δεν επιβίωνε τίποτα. Οι μειονότητες, ξέρεις, ήταν τώρα τι άλλο υπήρχε, ρε παιδί μου, ήταν συγκλονιστικές μειονότητες. Και οποιοδήποτε τρόπος, δεν υπήρχε μαγαζί να παίζει ροκ. Καμία σχέση, δηλαδή. Ήσουνα συντριπτική μειονότητα, ένιωθες ότι ήσουν εσύ κι άλλος ένας από ένα άλλο έτος που τον έχεις δει να έχει μακριά μαλλιά. Ναι, και έβαζες μπλούζα μια φορά για σημαία, που λες και εσύ στη φυλακή, για να δείξεις ότι... Οπότε είχα... Και οι φίλοι μου δεν ακούγαν την ίδια μουσική με μένα, οπότε βγαίναμε σε μαγαζιά που παίζανε τα πάντα. Και θυμάμαι ότι είναι η μοναξιά που ενώ έχει παίξει, ρε παιδί μου, έπαιζε Καρά, έπαιζε Λεμπέση, Βανδύ, Βύση, όλη αυτή η δικτατορία της Μπίχλας, ξαφνικά κερνούσε και ένα λιωμένο παγωτό. Το πιο ακίνδυνο. Η όασή σου. Ναι, και ξαφνικά, που εγώ τώρα το λιωμένο παγωτό, πράγμα που τότε ως μεταλλάς έλεγα, τι είναι αυτά, ήταν ό,τι πιο κοντά υπήρχε στο σύμπαν μου. Κιθάρα με παραμόρφωση και μόνο. Ηλεκτρική κιθάρα, ρε παιδί μου, και λέει λιωμένο παγωτό, και έχει και ένα άλλο νόημα. Το τραγούδι, το εκτός αγαπώ, μ' αγαπάς. Αυτός μιλούσε για μια άλλη πραγματικότητα. Και ξαφνικά έμπαινα και έκανα σκιζοφρένεια. Και μετά μου λέγανε... Γιατί? Τι έπαθες. Και ήταν εξής, ένιωθες για μια στιγμή ότι κάποιος σε συμπεριλαμβάνει στον κόσμο του. Έστω και αν σου έδινε ένα μικρό τίποτα. Το τίποτα, ρε παιδί μου, το ψίχουλο. Ξέρεις, τουλάχιστον είναι, ξέρεις, η στιγμή μου. Τώρα θα λάμψω. Θλίψη καταραμένη. Η τηλεόραση, λοιπόν, και θα κλείσω για αυτά τα σπίτια, είναι ότι δεν έκλεινε ποτέ σε κάποια φοιτητόσπιτα. Έπρεπε να παίζει, να φας ζαμπονοτυρόπιτα με φραπέ και να δεις Μενεγάκη, για να βρήσεις ή για να δεις αυτά τα μοντέλα που παρουσίαζαν εσόρουχα. Νομίζω, αν θέλω να είμαι πολύ πιο σωστός, να το βάλουμε λίγο χρονικά, είναι ότι είχες κοιμηθεί με ζαμπονοτυρόπιτα στις 7 το πρωί βλέποντας Λίδη Οικονόμου. Ναι. Και μετά λίγο γλάρωνες με Νεγάκη και κάποια στιγμή έλεγες πρέπει να πάω στο κρεβάτι μου να κοιμηθώ σωστά, γιατί έχω να πάω 20 μέρες και πήγαινες. Όχι, εγώ δεν ήμουν να του καναπέ, εγώ πήγαινα κρεβάτι. Εγώ ξυπνούσα όμως μεσημέρι και έπαιζε ακόμα με Νεγάκη ή Κορομιλά και ήταν ή ζαμπονοτυρόπιτα από το βράδυ που έπεσα για ύπνο, την έτρωγα κρύα, εννοείται, ή ήταν κάτι για να υπάρχει πολλές φορές για να σου κρατάει παρέα. Και ήταν το μόνο που υπήρχε. Ξέρεις, κάτι που να υπάρχει ένα θόρυβο, δεν το πρόσεχες. Είναι πως κάνουν κάποιες μαμάδες που σιδερώνουν και απλά το βάζουν πίσω για να ακούς φασαρία ότι κάποιος είναι και σου μιλάει. Εντάξει, ότι είναι παρέα, το συζητάμε. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο και την προτιμούσες. Δηλαδή, έχεις μια συσκευή που ξερνάει εμετό 24 ώρες το 24ωρο. Γιατί να μην το. Γιατί μας κρατήσει παρέα αυτός ο βόθρος. Και σε ένα λοιπόν από αυτά, κάπως έτσι μας φέρνει και μια ωραία πάσα. Πάλι αμφιλεγόμενη και full controversial προσωπικότητα, πάλι θηλυκή, είναι η Ανίτα Πάνια. Όπου έχουν υπάρξει
Έχουν υποθεί πάρα πολλά. Έτυχε να δω και βίντεο νέα, ξέρεις που ήταν νέα πριν από 20-30 χρόνια. Ήταν πολύ ωραία μαλάκα. Ήταν ωραία γυναίκα. Δηλαδή είχε και αυτό, ήταν και λίγο τρελή, λίγο τσαμπουκαλεμένη. Είχε μια τόλμη και είχε πάλι αυτή την... Ήταν ετοιμόλογη, είχε την ατάκα. Το τρικάπακο, το δικάπακο. Το όφωνο, το όφωνο, το μετρέλα. Έμεινες μπουκάλα. Εντάξει, παρά ήταν τρας. Από τη δικιά μου την πλευρά ήταν πάρα πολύ τρας για να το παρακολουθήσω σοβαρά, όπως και τα προηγούμενα που ανέφερες. Και το ναι, αλλά όλοι έχουμε έναν φίλο όπου έχει, ξέρει ατάκες. Καλά, δεν είναι ότι δεν τις ήξερα. Δεν είναι ότι δεν τις ήξερα, δεν είναι ότι δεν... Γι' αυτό μιλάμε. Δεν είναι ότι το νομιμοποιούμε και όταν παρουσιάζουμε... Θα παρουσιαστούν διάφοροι άνθρωποι και διάφορες προσωπικότητες. Όχι, αλλά δεν, θα το κάνεις, δεν το κάνεις συνειδητά. Δηλαδή, δεν ήσουν 17 χρόνια και λέγεις να βάλω να δω αν τα πάνια. Όχι. Συνειδητά έβαζα, σε αυτή την ηλικία συνειδητά έβαζα να δω Βασίλη Τσιβιλίκα. Αν είχε θέατρο Τσιβιλίκα στην τηλεόραση για αν τα πάνια, πάντα θα επέλεγα τον Τσιβιλίκα. Δεν θα το έκανα ούτε για την πλάκα. Γιατί έπαιρνα πολύ στα σοβαρά τον εαυτό μου. Δηλαδή, δεν το έκανα και λίγο επιβεβλημένα. Mm-hmm. Αλλά ξέρεις το βάσ ο Παρασκευάς. Καλά, όλα τα ξέρω και το κάτω, τα θεατρικά ξέρω. Το κορμί του. Όχι, όχι, και... Και γιατί συνέβη. Ασυνικός παιδικός οικογένειας των Μπατζίδων, ενώ ότι τα έχω δει του... Εννοείται, γιατί υπήρχε ένα σύμπαν τηλεοπτικό που δεν σου άφηνε περιθώριο να μην το ακούσεις. Δηλαδή, μας το κάνανε ένεση στο κεφάλι. Είχαμε την επιλογή. Κλείσουμε την τηλεόραση. Ναι, εντάξει. Αυτό ήταν το... Σωστό. Αυτό που είναι ωραίο και αναφέρθηκε νομίζω και στο chat και ήθελα να το σχολιάσω, είναι ότι το 90's trash... Ως ανεξέλεγκτο και κάτι φευγαλαίο που ήταν τότε, γιατί δεν υπήρχε το YouTube. Από το YouTube και μετά, επειδή αρχείο υπήρχε, ανέβηκαν πάρα πολλά πράγματα από αυτά. Mm-hmm. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι που. Αυτό πάει και για την κουβέντα για το χιούμορ, αλλά πάει και για την κουβέντα για το τρας. Άνθρωποι που είναι πολύ πιο μικροί από εμάς έχουν τις ίδιες αναφορές. Ο εκπληκτικός κωμικός από Θεσσαλονίκη και πολύ καλός φίλος, ο Θανάσης ο Κάινος Σαμαράς. Mm-hmm. Όσοι τον ξέρετε, μπράβο σας, όσοι δεν τον ξέρετε μπορείτε να τον ψάξετε. Mm-hmm. Την πρώτη φορά που τον είχα γνωρίσει είχε έρθει σπίτι με το Τικόβ και τον Απόλλωνα και ήταν ένα παιδί το οποίο νομίζω του ρίχνω 10 χρόνια. Mm-hmm. Τουλάχιστον. Ναι, κάπου εκεί. Και νομίζω ότι και ο τύπος ήταν πιο ενημερωμένος από μένα για τον 90's trash από ότι εγώ. Mm. Ήταν εντυπωσιακό και λέει βάλε και αυτό, βάλε και εκείνο, βάλε και το άλλο, βάλε και το τρίτο. Και λέω, κάτσε αυτό από πού και ως πού, αποκλείεται. Να κάθισε να τα... Δεν είναι βίωμα, είναι... Το κατέβασε. Mm. Έγινε download στον εγκέφαλό του κάποια στιγμή μετά τα 15. Ναι, υπάρχουν πολλά να υποθούν για το τρας. Εμείς θα περάσουμε ξυστά από αυτό, γιατί πιστεύω, και το πιστεύεις κι εσύ, ότι αν αφιερώσεις χρόνο στην εκπομπή σου, θα τη χαρακτηρίσει. Δηλαδή δεν είναι, απλά περνάμε ξυστά. Γι' αυτό περνάμε ξυστά από Σεφερλή και... Από Ανίτα Πάνια για να πάμε μετά σε άλλα πράγματα. Σε ένα καλύτερο μέρος. Σε ένα καλύτερο μέρος. Θα περάσουμε λοιπόν ξυστά από Ανίτα Πάνια. Να σου πω κάτι φίλε. Μιζέρια μου βγάζεις πολύ. Μου βγάζεις μιζέρια, μου βγάζεις τσιγκέλι, μου βγάζεις ανυμπόρια, δεν μιλάς. Δεν μου είσαι επικοινωνιακός, εδώ ήρθες πριν με τρέλανες με τη λεπτομέρεια. Με τρέλανες τη λεπτομέρεια και στην παρένθεση. Και τώρα μας ξεκίνησαν οι γυναίκες να καλούν και μου είσαι δύσκολος και ξινός. Και θέλω να είσαι αληθινός. Τι ερωτήσεις θες να θέσεις, θα τις θέσεις. Για πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Ποια είστε? Η Ελένη από Γλυφάδα. Μάλιστα. Τι ηλικία έχετε, Ελένη μου? Α, είμαι πολύ μεγάλη από αυτό. Είμαι 60 ετών. Από Βραζιλία είμαι. Μάλιστα. Και είδε τον κύριο, τα άκουσα την ιστορία του και ενδιαφέρομαι. Ναι. Τώρα είμαι μεγάλη. Πάντα ο πρώτο μου άντρα ήταν 55, ο δεύτερο 58. Α, έχετε κάνει χιλιόμετρο πολύ. Για προχώρα ναι. Λίγο, Δημήτρη. Δεν σας ακούω. Τώρα θα ακούσετε. Μίλα. Ρώτα τι κάνει, με τι ασχολείται, πώς είναι η ζωή της. Με τι ασχολούσαστε? Είμαι μάγειρα. Μαγειρίτσα. Έχω βγάλει σχολή και εργάζομαι. Ωραία, ως μάγειρα. Μάλιστα. Θα πρωταγωνιστήσετε. Στην ταινία. Δεν έχω σπίτι δικό μου. Τα αρνιά ψήνονται μόνο. Δεν έχω τίποτα. Αλλά εντάξει.
Δεν υπάρχουν μου παιδιά. Μου άρεσε, εμφανισιακά μου άρεσε. Τώρα, ένα θα ρωτήσω, τι θα ρωτήσε. Είμαι καρκίνος. Αυτό. Ωχ, δεν το βιάζουμε. Ναι. Είμαι τροχός. Είναι μήπως είναι λίγο δύσκολο ζώδιο. Από εκεί χαλάει δηλαδή, όλα τα άλλα είναι οκ, ε. Το εγώ και ο Ταύρο και το Σκορπιό ταιριάζουν πολύ. Το καρκίνο είναι λίγο παραπονιάρι και δουλειάρι. Αφήστε το τότε καλύτερα. Αφήστε το, γιατί και εσείς είστε 60, μαγειρίτσα. Καταλαβαίνετε. Ναι, αλλά με γνωρίζει όμως το ξέρει θα πέσει κάτω. Αλλά λέμε ότι το ζώδιο δεν ταιριάζει. Είναι σοβαρό αυτό. Πολύ σοβαρό. Δεν μιλάμε τώρα για αστεία πράγματα. Είναι εκείνος καρκίνος και εσείς είστε υδροχός. Εσείς υδροχός είστε. Εγώ είμαι υδροχός. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Γιατί πού καλέ. Μα πού πάτε με τον καρκίνο, εσείς δεν είπατε ότι δεν ταιριάζετε. Λέω δεν ταιριάζετε, είναι λίγο παραπονιάρι. Ναι. Είναι ζηλιάρι. Εγώ δεν ξέρω αν δεν είναι ζηλιάρι. Ζηλιάρης, παραπονιάρης, κλαψιάρης, ατομιστής, εκδικητής, ακούνε, ζητάχει... Τι γλώσσα μιλάνε αυτοί. Έτσι λένε οι αστρολόγοι. Εγώ δεν δουλεύω. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Δεν δουλεύουνε. Συνήθως όταν γυναίκες με κοιτάνε όλοι και λέω, α, έτσι κοιτάνε, έτσι κάνουνε. Αυτό το πράγμα έτσι δεν είναι όμορφη. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Ωραία. Εγώ λέω τώρα να μιλήσετε με τους ανθρώπους στο control και να συνεχθούμε να βρεθούμε από κοντά, γιατί νομίζω ότι μπορείτε να έρθετε μια Κυριακή εδώ. Να γνωριστούμε. Εντάξει, ναι, ναι, πολύ ωραία. Ωραία. Και χάρηκα, Ανίτα, που μιλάω μαζί σου. Γεια σας, γεια σας. Ας το παρακολουθώ από τότε που ήταν με την άλλη, πώς το λέγανε, η άλλη κοπελιά. Ποια κοπελιά. Είναι η άλλη που σαρκές που μιλάγα, δουλεύατε μαζί. Με την Εβίτα, την Λιοπούλου, την Εβίτα λέτε, την αγαπημένη μου. Α, ναι, 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 η Εβίτα. Ναι. Ωραία. Ναι, ωραία. Από τότε σας παρακολουθώ και χαίρομαι πάρα πολύ την εκπομπή σου. Και εγώ, να είστε καλά. Για να αλλάξουμε κεφάλαιο, για να αλλάξουμε θέμα, οι Στερεονόβα λένε ξεκάθαρα να μην γελάμε με ηλίθια αστεία. Ελπίζουμε να είναι συνεπής η σύνδεση. Το δίκαιο μέσα από ένα στόχο στον αέρα θα είναι ίδιο όμως αργά. Γιατί θα έχουν κάτι τόσο από τη μόλυνση, από τη μόδα, από μια ισχυρή δόση. Από τον πάτο στην κορφή, από τη ζωή βρωμάει. Δεν ξέρω πώς να τη διώρω, γιατί έχω γίνει το μάρι. Κατάλαβε το μάνα. Δεν γυρίζω πίσω, δεν θα την άξω. Μα ούτε και έτσι θα τα αφήσω. Η οργή είναι ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Αυτές τις μέρες πρέπει να φωνάζει δυνατά. Μετά ήσουν βλακίες και περιμένουν να φωνέψω. Κοιτάζω τον κόσμο, δεν ξέρω τι να πιστέψω. Μα ο Θεός είναι δυνατός, μου ανοίγει τα μάτια να σ' αγαπώ πιο πολύ. Να σε φυλά από την κάκια, μην αφήσει τη ζωή να σε πάρει από κάτω. Τους φόβους σε τρέφουν να τους κάνεις κάτι άλλο, κάνε τους πίεση. Η μηχανήματα σπουδαία, μην κυρνάς την πλάτη. Μίσεις το ψέμα, πολέμησε το άδικο κάθε είδους βία. Σκέψου θετικά και μην γελάς με ηλίθια αστεία. Που είσαι. Να πας λίγο πιο πέρα θα είναι ίδιο όμως αργά. Γιατί θα έχεις διώξει άλλους από μια θέση στη ζωή, από τον πλανήτη Γη. Μια γελάδα σε μια φύσα, στέκει μολυσμένα τα ανακλάτε στα γυαλιά σου. Και μετά από λίγο φεύγεις. Ο χρόνος σου τελειώνει, λες εμένα σου τι πάει. Μα ο χρόνος επιστρέφει και εσύ λες τα ίδια πάλι. Λες τώρα μπορώ να αλλάξω, μα είναι ήδη αργά. Και αφήνεις τη ζωή σου να πνίγεις τα ρηχά. Οι πιο πολλοί αποφεύγουν να σε κοιτάξουν στα μάτια, στο πίσω κάθισμα ρηστρούν. Και πνίγουν τα δάκρυα, μην αφήσεις τη ζωή να σε πάρει από κάτω. Σφόβους σε τρέφουν να τους κάνεις κάτι άλλο, κάνε τους πίεση. Οι μηχανήματα σπουδαία, μην γυρνάς την πλάτη. Μίζε στο ψέμα, πολέμησε το άτομο κάθε είδους βία. Σκέψου θετικά και μη γελάς με ηλίθια αστεία. Δεν θα
αφήσω αυτές τις μέρες να με πάρουν από κάτω. Τους φόβους με τρέφουν, θα τους κάνω κάτι άλλο. Θα αλλάξω τη ζωή μου. Σε κάθε θετικό και κάθε άσχημη ενέργεια θα τη στείλω στο καλό. Θα δώσω σημασία σε αυτά που εσύ πετάς. Μιας και στο τίποτα μπορείς να βρεις αυτό που ζητάς. Τα σκουπίδια βρίσκουν, τα σκυλιά φαγητό. Τις περιοχές αυτές τις προστατεύει ο Θεός. Όπως τους άρρωστους, τους άστεγους και όσους γνωστό μέλος. Αυτούς που αγαπούν και πιστεύουν, φιλιά στέλνω. Τώρα που τα σύννεφα προς τα βορρά φεύγουν. Και χιλιάδες παιδιά σε αυτόν τον κόσμο μεγαλώνουν. Ρίχνοντας το βλέμμα τους σε πλαστικά καλώδια. Σε κτίρια σε φώτα, είσαι γυμνασμένα πόδια. Μην αφήσεις τη ζωή να σε πάρει από κάτω. Τις φόβους σε τρέχουν να τους κάνεις κάτι άλλο, κάνε τους πίεση. Οι μηχανήματα σπουδαία, μην γυρνάς την πλάτη. Μην ζεις το ψέμα, πολέμησε το άδικο κάθε είδους βία. Σκέψου θετικά και μην γελάς με ηλίθια αστεία. Που είναι ένα τεράστιο θέμα, θέλω να πω, γιατί από την άλλη υπάρχει μια δικτατορία. Υπάρχει αυτή η άποψη, ρε παιδί μου, ότι δεν γελάμε με βλακίες, γελάμε μόνο με έξυπνα αστεία, με έξυπνο χιούμορ. Δεν το πιστεύω. Το χιούμορ πιστεύω ότι πρέπει να περιέχει μεγάλες ποσότητες βλακίας και σαχλαμάρας. Το τι καθιστά ηλίθιο ένα αστείο είναι μια τεράστια, είναι μεγάλο θέμα. Διότι πώς να είναι σαχλό ή να είναι κούφιο και να είναι μια απλή μπαλαφάρα, μπορεί να παραμένει πάρα πολύ αστείο. Το ότι το καθιστά ηλίθιο λοιπόν έχει να κάνει πιο πολύ με το context, δηλαδή σε τι πλαίσιο λέγεται. Το ποιος, πού, γιατί, σε ποιον, όλα αυτά παίζουν. Ακριβώς, γιατί πάρα πολύ, πώς να σου πω ρε παιδί μου, έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ διαβασμένοι, έχουν μια πνευματικότητα και γελάνε με μπούρδες μεταξύ τους και το ευχαριστούνται γιατί υπάρχει αυτή η ένοχη απόλαυση και γιατί αυτή η σαχλαμάρα απελευθερώνει κάτι και τους εκτονώνει κάτι. Δηλαδή όταν ειδικά άνθρωποι οι οποίοι δίνουν πάρα πολύ κόπο και ενέργεια και καταβάλουν πάρα πολύ, προσπαθούν πολύ στη ζωή τους να σκέφτονται τα πράγματα και να τα φιλτράρουν, στη σαχλαμάρα νιώθουν πάρα πολύ, νιώθουν ότι ανακουφίζονται και ότι αποφορτίζεται κάτι. Έχει δηλαδή σημασία η σαχλαμάρα, δεν προσπαθώ να την νομιμοποιήσω και ότι όποιος λέει σαχλαμάρες είναι μια... Αλλά δεν χρησιμοποιείς σαν εργαλείο, δεν είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τα... Είναι. Στην κομική είναι. Φαρέτρα. Έχει δηλαδή σημασία τη σαχλαμάρα ποιος τη λέει, πότε και σε τι περιβάλλον λέγεται. Δεν νομιμοποιείται να τη λέει οποιοδήποτε. Και οπουδήποτε και να πει, είπαμε ναι, σαχλαμάρα, γιατί έτσι σαχλαμάρα. Είναι σαν να παίρνουμε αυτά που έχουμε πει προηγουμένως για τον Μάρκο πίσω. Ναι. Ή για το τραστ στη σπάνια ή για οτιδήποτε. Σαχλαμάρα είναι τρόπο ζωής και διάφορα. Ναι, δηλαδή. Δεν είναι ότι κάθεσαι στο τραστ. Γιατί όπως έχει πει πολύ σωστά και ο Αντώνης από το Μετέχνιο, ότι το τραστ που πάρα πολύ, που είτε στα τραγούδια είτε στο χιούμορ, έχει μια θαλπορή. Όπως έχει και το πορνό. Έχει μια ζεστασιά που πάρα πολύ κόσμος αγαπάει. Και πολλοί το κάνουν σημαία. Τουλάχιστον εγώ κατάλαβα από αυτό που έγραψε ο άνθρωπος και συμφωνώ. Άλλο να σ' αρέσει, άλλο να το νομιμοποιείς και άλλο να το κάνεις τρόπο αυτοέκφρασης και σημαία σου. Ναι. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Εγώ από την πλευρά μου πάντα θεωρούσα ότι το αστείο και το χιούμορ είναι μια διανοητική διαδικασία η οποία οφείλει να πηγαίνει λίγο προς τα πάνω, να οφείλει να δυσκολεύει, οφείλει να γίνεται μέτα και να εξελίσσεται. Η σαχλαμάρα δεν ήταν πολύ στο... Το έβαλα αυτό στον εαυτό μου σαν... σαν φορετό, σαν ένα χαρακτηριστικό ότι πρέπει να είμαι σοβαρός και να γελάω μόνο με καλά αστεία, μην κάνω βλάκα ή γελάει με την κάθε σαχλαμάρα. Mm-hmm. Οπότε καταπίεσα τον εαυτό μου και απελευθερώθηκα πολύ αργότερα.
Ποτέ δεν γέλαγα με το αν πέσει κάποιος. Ποτέ δεν μου φάνηκε αστείο να φάει κάποιος μια τούμπα. Που είναι κατά φυσφή, είναι ο ορισμός του αστείου. Η κλανιά για μένα. Αλλά... Η κλανιά και η τούμπα από μπανανόφλουδα, αυτό το γκάγ, είναι ο ορισμός του αστείου. Όχι, το πιάνω αργότερα, αλλά κάπως πίεζα τον εαυτό μου. Οπότε αντίστοιχα η ηλικιότητα στο αστείο της δίνω ένα πολύ μικρότερο χαρακτήρα. Μεγαλώνοντας το καταλαβαίνω και με την ανασχόληση και με τη αναστροφή με ανθρώπους που την εκτιμούν ή την εργαλειοποιούν παραπάνω. Αλλά δεν ήταν ποτέ στα πρώτα... Νομίζω ότι είναι υλικό που πρέπει να υπάρχει, που είναι καλό να υπάρχει, είναι ωραίο να υπάρχει κατ' εμέ σε μια, ξέρεις... Σε ένα κωμικό προϊόν, είτε αυτό είναι μονόλογος, είτε είναι ταινία, είτε είναι sitcom, είτε είναι οτιδήποτε, έχει τη θέση της. Δεν είναι τα πάντα, δεν μπορεί να καλύπτει τα πάντα και αν καλύπτει τα πάντα φαινομενικά, οφείλει να υπάρχει κάτι άλλο από κάτω, ένας εσωτερικός ιρμός που να υπάρχει πρόσχημα η σαχλαμάρα, αλλά από κάτω να υπάρχει κάτι άλλο. Θέλω να πω ακόμα και Monty Python που λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Λέγανε ότι θέλουν, σκοπός ήταν η σαχλαμάρα. Ήταν η σαχλαμάρα, παρόλα αυτά ήταν άνθρωποι με φοβερό επίπεδο. Ναι. Και φοβερή αντίληψη και φοβερή εξυπνάδα και φοβερές αναφορές στο χιούμορ που κάνανε. Οπότε η σαχλαμάρα νομιμοποιούνταν από τον πλούτο του έργου που παράγανε. Τον οποίο επίσης όμως χρησιμοποιούσαν στα σκέτς. Δηλαδή ήταν ταυτόχρονο υπήρχε μια ταυτόχρονη παρουσία και ένα πολύ ωραίο μίξινγκ ανάμεσα στη σαχλαμάρα που θέλουν να παράξει το αστείο, το μήνυμα που θέλουν να αναφέρει από κάτω και τη γενικότερη κουλτούρα τους και τη γενικότερη... Και σου λέω που οι συγκεκριμένοι είπαν ότι δεν θέλουν μήνυμα, αλλά... Πώς είπαμε, ρε παιδί μου. Όχι, αλλά κάνανε. Είχανε σκέτς που λεγόταν Summarize Proust Competition, δηλαδή διαγωνισμός ποιος θα κάνει περίληψη τους 13 τόμους του Αναζητώντας το χαμένο τον χρόνο του Proust. Mm-hmm. Και το σκέτς ήταν σαν reality στην τηλεόραση και κρατούσε 20 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι ένα inside λογοτεχνικό αστείο. Αν κάποιος δεν ξέρει τον Proust, δεν είναι τέτοιο. Αλλά η σαχλαμάρα του πώς προσπαθούσαν να το κάνουν είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μπορεί να συνεπάρχουν αυτά τα δύο στοιχεία. Ναι, αλλά υπήρχε. Σε αυτό το σκέτς υπήρχε Proust, υπήρχαν οι Monty Python και η ευφυΐα τους και υπήρχε η σαχλαμάρα και μια πολύ ωραία σκηνοθεσία. Ναι. Δηλαδή σε όλο αυτό το πράγμα η σαχλαμάρα έπαιζε το ρόλο της, αλλά δεν τα κάλυπτε όλα. Και επίσης ήταν από ευφυείς ανθρώπους και πιστεύω ότι η σαχλαμάρα από τον ευφυή άνθρωπο και η σαχλαμάρα από τον μέτρια ευφυή άνθρωπο ή από τον σαχλό έχει πολύ μεγάλη διαφορά και το τι αντιλαμβάνεται ο καθένας ως σαχλαμάρα και πώς την εκφράζει. Τέλος πάντων, αυτά είναι και πράγματα που λέμε τώρα έτσι και χανόμαστε λίγο σε αυτές τις κουβέντες. Περνάμε στο δεύτερο μέρος. Έτσι, εμείς την έχουμε χωρίσει την εκπομπή σε δύο μέρη. Το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με τη φάρσα. Είπαμε ότι θα επανερχόμαστε συνέχεια και στους performers και στις σειρές και στις ταινίες που θα μας απασχολήσουν στις επόμενες εκπομπές. Ήδη το chat είχε πιάσει κάποια πράγματα, δηλαδή κάποιοι ζήτησαν να μιλήσουμε για το Φουσέκη, κάποιοι άλλοι είπαν για τις φάρσες, κάποιοι ανέφεραν ότι για την κουλτούρα του εντιμότατη φίλη μου. Ναι, σπουδαίο. Οπότε μπορούμε να μπούμε στο... Νομίζω οι εντιμότατη φίλη μου κυκλώνουν πάρα πολύ ωραία αυτό το section που θέλουμε να πιάσουμε και το πώς το βλέπουμε. Ναι. Δηλαδή και το πώς τελειώνει ειδικά το εντιμότατη φίλη μου το ένα που τελειώνει με αυτόν τον άνθρωπο που πεθαίνει από καρδιά που λέει ήταν μια πολύ ωραία μέρα, ανόητη, ανέμελη, αστεία και πεθαίνει και είχαν κάνει τόσα και είχαν ξεγελάσει αυτόν τον κακό παππού. Πριν επεκταθούμε να πούμε ότι η εντιμότατη φίλη μου είναι μια σειρά ταινιών ιταλικής κομμωδίας. Βέβαια. Νομίζω τέλη δεκαετίας 70, αν δεν κάνω λάθος, είναι τρεις, η εντιμότατη φίλη μου ένα και μετά είναι το δύο. Και μετά είναι το 3. Το 1 είναι αριστούργημα. Είναι ένα μνημείο κωμωδίας. Οποιοςδήποτε ενδιαφέρεται κάπως σχετίζεται με την κωμωδία ή οτιδήποτε, θα έπρεπε να το δει και οποιοςδήποτε θέλει να δει μια πάρα πολύ καλή κωμωδία επίσης. Που είναι 4-5 φίλοι, οι οποίοι έχουν, long story short, αιμονή με τις φάρσες. Και να το να κάνουν πλάκες, οι οποίοι είναι πενιντάριδες, με παιδιά, με ζωές οι οποίες είναι πάρα πολύ κανονικές. Έχουμε αρχιτέκτονες μέσα, έχουμε γιατρούς, έχουμε δημοσιογράφους. Έχουμε έναν ο οποίος νομίζει ότι είναι πλούσιος, αλλά είναι πανφτωχός και έχει παρατήσει τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Δηλαδή έχει πάρα πολύ πόνο μέσα. Ναι, δεν ναι, ναι, έχει... ναι.
Σαν χαλαμάρα, γιατί η έξοδός τους είναι κάτι αντίστοιχο με το ας περιμένουν οι γυναίκες. Είναι να κάνουν βόλτες με τα μάξι και να κάνουν, φάρσεις. Είτε όλοι μαζί εναντίον κάποιον. Είτε είναι τουρίστες που τους βάζουν να κρατήσουν τον πύργο της Πίζας να μην πέσει. Είτε κάποιον που αντιπαθούν, που τον βλέπουν ότι πάει να χέσει στο δάσος και του κλέβουν τα σκατά. Και ο άλλος γυρνάει και δεν βρίσκει τα σκατά του μετά το χέσιμο. Ή που πηγαίνουν αυτή η κλασική σκηνή στο τρένο. Εντάξει, και ενώ οι άλλοι αποχαιρετούν τους φίλους, τους αγαπημένους, υπάρχουν από πίσω και τους κάνε σφαλιάρες. Και βέβαια τα ηχητικά εφέ των 70's είναι δύο. Είναι καραγκιόζ, είναι. Είναι αστείο. Εμείς θα ασχοληθούμε κυρίως με τις τηλεφωνικές και με τις φάρσες που κάναμε μεταξύ μας. Τηλεφωνικές μας γράψανε για το Φουσέκι. Πιστεύω ότι είναι τρεις οι ογκόληθοι. Άντε τέσσερις-πέντε. Αλλά οι πολύ βασικές αυτές που ακούγαμε εμείς ήταν τον Πατρινών. Ναι. Ο Λέντης. Ναι. Και αργότερα ήταν ο Φουσέκης, ήταν από την Ελληνοφρένεια. Ο Φουσέκης νομίζω είναι η κορυφή. Δηλαδή υπάρχουν και φάρσες από ανθρώπους που είναι δηλωμένο ότι κάνουν και ξέρουν ότι κάνουν. Δηλαδή είναι οι φάρσες του Πανούση που κάνει live, είναι οι φάρσες του Αποστόλη στην Ελληνοφρένεια, αλλά η διαφορά είναι ότι εκεί παίρνουν τηλέφωνο τον Αποστόλη. Υπήρχαν φάρσες και σε ένα ροκ σταθμό στην Αθήνα πιο παλιά. Ο Φερεντίνος έκανε φάρσες, υπήρχαν όλα αυτά τα practical jokes, τα τηλεοπτικά. Ναι, κάνανε. Ήταν και ο Φερεντίνος και ο Βλάσης Μπονάτσος που έχουν κάνει φάρσες. Επίσης δεν τρελαινόμουν με τη φάρσα. Με τις φάρσες αυτές τις τιμένες, ότι θα το δούμε με κάμερα και θα να δούμε την αντίδραση και όλο αυτό. Η φάρσα με τον Παϊτέρη που πετούσανε στη θάλασσα. Συγγνώμη που γελάω. Στη θάλασσα. Όποιον δεν είχε εισιτήριο. Και έρχονται και σε αυτόν και κάποιος φίλος του το έχει πάρει. Και ο άνθρωπος το έχει φάει, ή στον Πανταζή που του πετάξανε τη Mercedes. Είναι και πολλά. Και στον Τζάκον είχαν κάνει μία, αλλά ο Τζάκονας τότε είχε παθεί αμνησία. Α, ναι. Ναι, είχε γίνει ένα μπέρδεμα εκεί. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για τις τηλεοπτικές φάρσες, γιατί καταλαβαίνετε ότι η εικόνα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ήταν πάντως οι φάρσες τις είχαν. Ασχολήθηκε ο Μπονάτσος και ο Φερεντίνος κυρίως με αυτές. Ναι, εδώ μας γράφουν ότι στον Τζερόνιμο Γκρούβι είχαν κάνει φάρσες. Ωραίο. Σίγουρα ραδιοφωνική παραγωγή έχουν κάνει φάρσες, τις οποίες αγνοούμε. Ο Μητσικώστας έχει κάνει φάρσες. Ναι, βέβαια. Πάρα πολλές. Εμείς σε πολύ νεαρή ηλικία γουστάραμε Πατρινούς και το Λέντι. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Πατρινούς δεν θα βάλουμε καθόλου και από το Λέντι θα βάλουμε κάτι ελάχιστο. Γιατί το Μπινελίκι έπεφτε στο δευτερόλεπτο 2 και ήταν. Ναι, η κακοποίηση είναι άμεση. Είναι άμεσο γαμοσταυρίδι και εμείς γελούσαμε μόνο και μόνο με το Μπινελίκι. Νομίζω, πιστεύεις και τις καλύτερες φάρσες τις έχει κάνει ο Φουσέκης. Με διαφορά. Αλλάζει και λίγο η έννοια της φάρσης για τα υπόλοιπα, ήταν επιθετικά. Εντάξει, έχει κάτι παραβατικό, έχει κάτι επιθετικό. Σίγουρα, άμα είσαι ο δέκτης μιας φάρσας, δεν είναι καθόλου ωραίο, αλλά το συζητάμε περισσότερο σαν φαινόμενο, δεν είναι ότι προτρέπουμε κάποιον ωραία τώρα να γαμηθεί τις φάρσες. Αυτό που αλλάζει με το Φουσέκη και το έχει και ο Αποστόλης και το αναφέραμε πριν, είναι ότι ο Φουσέκης δέχεται τηλεφωνήματα και υπάρχει ήδη ένα backstory από πίσω. Ο Φουσέκης έχει δεχτεί τηλεφώνημα κάποιου που θέλει αποτελέσματα εξετάσεων. Το ξέρει αυτό. Δεν ξέρουμε πώς έχει γίνει. Νομίζω λίγο και πώς το έχει μεθοδεύσει. Ναι. Ναι, δεν έχω ιδέα πώς γίνεται. Και δεν με ενδιαφέρει κιόλας να μάθω. Δηλαδή, όσο έψαξε στο ίντερνετ, είναι ότι είναι κάποιος μύθος. Ή το γεγονός ότι πήρε σε ένα υποβρύχιο και ήξερε ότι είναι υποβρύχιο. Το οποίο εξακολουθεί να είναι. Ωραία. Θέλω να διαλέξεις. Θέλεις τον Άγγελο από τις Λιβανάτες. Θεωρώ ότι η φάρσα με τον Άγγελο από τις Λιβανάτες, ναι, είναι ποίηση. Ωραία. Γιατί δεν έχει σε κανένα σημείο κάτι κακοποιητικό και. Δεν βρίζει ποτέ. Δεν βρίζει καθόλου. Εντάξει, έχει κάποια στιγμή που λέει Αλφα Ρεγαβγάβα, αλλά. Υπάρχει μια δύσκολη συνεννόηση που προσπαθεί να γίνει. Η άλλη πλευρά, ο κύριος Άγγελος από τις Λιβανάτες, κάνει ό,τι μπορεί από την πλευρά του. Και η λύση της φάρσας, δηλαδή στο τέλος, είναι ό,τι πιο σουρεάλ μπορεί να ακούσει κανείς. Γιατί με κάποιο τρόπο, όποιος θέλει να το ακούσει με προσοχή, να προσέξει τα τελευταία 10-12 δευτερόλεπτα, γιατί κάτι θα ρωτήσει ο Φουσέκης, αν κάθεται ή αν είναι όρθιος, και ο άλλος καταλαβαίνει ότι όλο αυτό ήταν μια φάρσα, το οποίο δεν βγάζει νόημα από πουθενά. Λοιπόν, νομίζω να σας βάλουμε τη μνημειώδη φάρσα. Ένα, δύο.
Ναι, για πείτε μου. Ναι, γεια σας, ο Άγγελος είμαι από Λιβανάτες. Α, μάλιστα, τι κάνετε κύριε Άγγελε. Καλά είσαι. Μια χαρά. Πού βρίσκεται τώρα? Βρίσκεται μετά τη Λαμία, γύρω στα 15 χιλιόμετρα. Με τι είναι κανένα πρόβλημα σομπρέρο, με τι μου λέει το παιδί εκεί? Έχει πρόβλημα το λεωφορείο, την επίθεση σομπρέρο. Οι σομπρέρο είναι μύκητες οι οποίες έχουν έρθει με την κάθοδο των... γιατί έχει πάρα πολύ χιόνι. Δεν άκουσα. Έχει πάρα πολύ χιόνι. Ναι. Και έχουμε στείλει κάποιο σομπρέρο για να το απεγκλωβίσουν. Εδώ δεν έχει φύγει η Λαμία. Ναι, είναι έξω από τη Λαμία σας λέω. Θα πολύ ώρα λες, για να ξέρω τι ώρα καθίσει ο Κασίνο να τον περιμένω. Εξαρτάται, εσείς να σας πω κάτι, με σιραγκοειδή τον περιμένετε? Δεν σε ακούω καλά. Με σιραγκοειδή τον περιμένετε? Εγώ τον περιμένω στις Λιβανάτες, γιατί η γυναίκα μου έχει μέσα. Ναι, είναι, δεν ξέρουμε, γιατί κάποιος κουβαλάει κάποια ορτίκια ζωντανά και έχει δημιουργηθεί μεγάλος χαμός. Θα φάει πολύ ώρα λες στη Λαμία. Πρέπει να σφάξουν πρώτα τα ορτίκια. Τι λέει για το? Έχει γίνει μεγάλη ιστορία. Oh, oh. Τα ορτίκια πετάνε συνεχώς, τα έχει αφήσει ελεύθερα και πετάνε μέσα και έχουν τσιμπήσει κόσμο. Μέσω λεωφορείο? Ναι, 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 κυρία. Μα και πράγμα είναι, πράγματα αυτά. Ορτίκια και τσιτσιφιές. Για δεν το τηλέφωνο του κινητό του οδηγού, να δω τι θα περιμένω κάτω, μην ψάχω που σας ξαναπέρω πάλι. 094 094 52 Πώς 52 Ναι. 58 Ναι. 3 Αλφα. 1 Αλφα. 094 Ναι. 52-58 Ναι. 3 3 Αλφα. Τι αλφα? 1 Αλφα. Δεν υπάρχει αλφα. 52-58 31 τότε. Όχι, 3 αλφα. Να ακούσα. Αλφα. Πες μου καλά, 52-58. Να ρωτήσω, εσείς τι θέλετε, για τις τσιτσιφιές ή για τους μπάμπουρες? Και τις μπάμπουρες μου, τη γυναίκα περιμένω εγώ να δει. Τι μπάμπουρες μου. Τέλος πάντων, για δώστε μου το τηλέφωνο. Ποιο τηλέφωνο? Του κύριου Μαγρίδη. Δεν κατάλαβα τι είπες τώρα. Καβλωτικό. Όχι, okay, το τηλέφωνο του οδηγού θέλω εγώ να μου δώσεις. Ναι, τον έχει τσιμπήσει τσιτσιφιόκος και μπάμπουρας λέμε. Τον οδηγό? Ναι. Δεν είναι ο άλλος οδηγός, ο νύπης ποιος είναι μαζί? Ναι, είναι ανάπηρος. Ανάπηρος τι έχει? Ναι, δεν ξέρω, τον τσιμπήσει ο μπάμπουρας. Και τους δυο? Και τους δυο. Μπράβο. Πάμε καλά, εντάξει. Λοιπόν, το τηλέφωνο είπες είναι 52-58 3 αλφα. Αυτό το άλφα δεν καταλαβαίνω τι είναι. Με κουράζεις πολύ. Ναι, 52-58-30 Αλφα. Αλφα ρε γαβγαβ. Αλφα, τι λέμε ο ίδιος το αλφα? Κάθεσαι σε καρέκλα αυτή τη στιγμή? Όχι. Πού είσαι? Ξαπλωμένος. Ωραία, μπορείς να σκοφτείς λιγάκι. Λοιπόν, εντάξει. Έγινε, γεια χαρά. Το κατάλαβε στο τέλος, ε. Το κατάλαβε ο Μπάρμπας ότι του κάνει πλάκα. Εντάξει, αριστούργημα. Σπουδαία. Έχει φοβερή αυτοπεποίθηση. Μιλάει, λες και... σε πείθει. Είναι ο χρωματισμός της φωνής του, το timing, η ροή του λόγου του. Ακόμα και οι αλλαγές, οι οποίες μοιάζονται τελείως κοφτές, λειτουργούν. Ο άνθρωπος είναι... Την πρώτη φορά που άκουσα Φουσέκη, μετά φύγαμε τριήμερο με δύο φίλους, όπου ακούγαμε, πήγαμε από την Αθήνα μέχρι τη Ζάκυνθο με το αμάξι, ακούγαμε Φουσέκη στο πήγαινε στο Έλα, στο σπίτι, μόνο στην παραλία και στο φαΐ δεν ακούγαμε Φουσέκη. Όπου όταν δεν ακούγαμε Φουσέκη, απλά μιλάγαμε σαν το Φουσέκη. Α, πάθατε τσιόλι με Φουσέκη. Ναι. Καταλάβετε τι σας λέω, ναι, τι μου λέτε. Δηλαδή ήταν όλη την ώρα ένα τέτοιο... Γαβ με λέει ο Φουντούλης πολύ συχνά. Ή κάτι κάναμε και ήταν... Α, τι κάνετε κύριε Άγγελε. ο Φουντούλης τι σε λέει? Με λέει γαβγάβ μερικά. Α, ναι, από εκεί πρέπει να είναι. Ναι, ναι, σίγουρα είναι από εκεί. Φαντάζομαι. Είναι τιτάνιο το πώς καταφέρνει για 3,5 λεπτά να έχει τόσο γέλιο, να είναι τόσο αστείο, χωρίς να είναι προσβλητικό στην πραγματικότητα, και η λύση της φάρσας να είναι αυτό, νομίζω ότι είναι το... Πολύ ωραία. Και τελειώνει φάρσα, που είναι σπάνιο, σε ειρήνη.
με ειρήνη. Δηλαδή, ναι, συνήθως, με γέλιο για τους δύο. Συνήθως τελείωνε με δύο ανθρώπους που έβριζαν ο ένας με τον άλλον και έκλεινε το τηλέφωνο. Επίσης, στις φάρσες, βέβαια, έχουμε και τις φάρσες μεταξύ φίλων. Ναι. Δηλαδή, φάρσες που κάναμε ή κάνουμε ακόμα στους φίλους μας. Η πιο κλασική, λοιπόν, φάρσα που κάναμε όταν ήμασταν, ρε παιδί μου, στο Λύκειο, που είχαμε έναν φίλο, τον Μιχάλη τον Μπέτσα, να είναι καλά ο άνθρωπος, που έκανε ότι κλαίει ωραία, ότι στραβώνει ωραία. Είχε αυτό, ρε παιδί μου, το χάρισμα, ότι κάνει το στραβωμένο ωραία. Και ήταν η κλασική ερώτηση, και αν κάποιος ξέρει, ακροατής να μας πει, και άλλες, που πηγαίναμε και λέγαμε, ρε εσύ, βάζαμε συνήθως ένα κορίτσι. Φύση, υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία, εν πάση περιπτώσει. Και λέγαμε, ρε εσύ, πήγαινε στο Μιχάλη και ρώτα τον πόσα push-ups κάνει ο πατέρας του. Και πήγαινε η Μαριλένα και του λέει, ρε εσύ, Μιχάλη, πόσα push-ups κάνει ο πατέρας σου. Και αυτό σοβάρευε. Γυρνούσε και λέει, καλά, είστε τρελοί, ρε. Είστε σοβαροί, ρε. Ρε, με κοροϊδεύετε. Και βάζει τα κλάματα και έφευγε. Και μετά βάζαμε έναν άλλον να πάει στο κορίτσι τη Μαριλένα που είχαμε και λέει, ρε, είσαι σοβαρή, τι πας και του λες. Ο πατέρας του δεν έχει χέρια. Απέσιο. Αλλά μετά το κορίτσι το πιάνει ένα σοκ. Όποιον έχει. Και έχουμε, ξέρεις, ήταν σχεδόν κακοποιητικό για τον άλλον, γιατί έβαζε τα κλάματα. Δεν πέρασε 400 συγγνώμη. Συγκλονίζω. Καλά, το συγγνώμη δεν το συζητάμε. Που ήταν pure evil φάρσα και το κάναμε μόνο και μόνο για να φέρουμε τον άλλον σε αυτή τη δύσκολη θέση που σκέφτεται το πόσο κακό πράγμα έχει πει. Τώρα, φάρσες σοβαρές δεν ξέρω να κάναμε σοβαρέα. Κάτι μπούρδες είχαμε κάνει, ξέρεις, περίμενα όλες να φάσεις στο σπίτι, σου πετάξε κάτι αυγά, όπως έρχεσαι, κάτι... Εντάξει, έχει κάνει ο φίλος μας ο Ηλίας ο Φουντούλης. Εντάξει, θα αριστούργημα. Έχουν κάνει μια συγκλονιστική φάρσα. Θες να την πεις? Ναι, δεν τη θυμάμαι ακριβώς, αλλά η κεντρική ιστορία είναι ότι η παρέα θέλει να κάνει μια φάρσα σε έναν τύπο, ο οποίος φοβάται τους κλόουν. Τους κλόουν, πράγμα που είναι παιδικό τραύμα σε πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει μεγάλη μερίδα κόσμου που έχει φοβία με τους κλόουν, γιατί μικρή τους τρόμαξε πάρα πολύ ένας κλόουν. Ναι, γιατί ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα... Δεν είναι πολύ πουσαρισμένος τρόπος διασκέδασης ο κλόουν, αλλά κατάλαβες. Λοιπόν, και θέλουν να κάνουν τη φάρσα και έτσι όπως το στείλουν, νομίζω ότι θα βρεθούν στο Άστρος και ο ένας ο οποίος συμμετέχει στη φάρσα θα οδηγεί, αυτός ο οποίος θα υποστεί τη φάρσα θα είναι συνοδηγός και καθώς θα πηγαίνουν στο σπίτι που είναι να πάνε και θα έχουν έρθει από Αθήνα, ξέρουν ότι θα είναι βράδυ, ο άλλος θα επιλέξει κάποιο είδους χωματόδρομο για να είναι λίγο πιο ρουστική η εμπειρία. Ναι. Λένε ότι θα γίνει όλο αυτό και όπως έχει εκεί μια μεγάλη στροφή που θα μείνεις και πρέπει να την πάρεις με 3 χιλιόμετρα και αυτά, έχει μια φουρκέτα τέλος πάντων, και εκεί όπως γυρνάει αργά το αμάξι και θα το φωτίσουν τα φώτα, θα βάλουμε ένα κλόουν. Και ο ένας θα χεστεί και ο άλλος θα κάνει ότι δεν είδε τον κλόουν. Και θα το συνεχίσει μέχρι να πάει να βρει τους άλλους. Άλλος θα πει, μαλάκες, δεν το πιστεύετε, είδαμε ένα κλόουν, και θα συνεχίσουν όλοι ότι έλα, εντάξει, δεν υπάρχει κανένας κλόουν και κάτι συμβαίνει με σένα και τέτοια. Τώρα, το twist στην ιστορία, το οποίο την κάνει αριστουργηματική, είναι ότι εκτελέστηκε η φάρσα, αλλά με μια μικρή προσθήκη. Ο ένας από αυτούς που θα έκαναν τη φάρσα ήταν καθηγητής σε φροντιστήριο και σε κάποιο έτσι αναλαμπή διδακτικού έργου και τήρησης του διδακτικού συμβολέου, επέλεξε να πει στα παιδιά τι φάρσα θα κάνουν στο φίλο τους. Όπου όπως αφηγείται τη φάρσα πώς θα εκτεληθεί, ένας από τους μαθητές σηκώνει πολύ δειλά το χέρι του και λέει, κύριε, να ρωτήσω κάτι, ναι, γιατί όχι δύο κλόουν? Και εκεί βάλω στο παιχνίδι δεύτερο κλόουν 200 μέτρα παρακάτω. Στοιχείο που απογείωσε τη φάρσα. Πώς δεν τους έμεινε στα χέρια ο άλλος? Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Στοιχείο στον πρώτο κλόουν, αυτό που θυμάμαι από την αφήγηση του Ηλία, είναι ότι χέστηκε πάνω του. Ο άλλος έκανε ότι δεν πρόσεχε. Και εντάξει, κάπως πέρασε και στα 300 μέτρα μετρά ήταν κλόουν ολόσωμη μάσκα. Ολόσωμη, ναι, κατανοώ, full face. Και ο άλλος χέστηκε πάνω του. Γιατί η λεπτομέρεια του ότι μπήκε δεύτερος κλόουν, ότι κάποιος αφοσιώθηκε και έδωσε αυτή τη φροντίδα σε μια φάρσα, αρχίζει και φαντάζει παράλογη. Ναι, αρχίζει και γίνεται λίγο ταινία. Γίνεται σπούκι, δεύτερος κλόουν, σοβαρά. Δεύτερος, Γι' αυτό είναι τόσο καλή. Γι' αυτό ήταν τόσο καλή.
Εγώ με ένα φίλο μου, το Μίτσο, καλά να είναι, τον Κούρτη, έχουμε δύο... Πολλές φορές κάνουμε διακοπές μαζί, κάνουμε Χριστούγεννα, Πάσχα μαζί, πηγαίνουμε καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά άτομα, έχουμε μεγάλη παρέα και περνάμε μαζί τριήμερα, τετραήμερα, οπότε έχουμε ένα βίτσιο, ένας να τρομάζει τον άλλον. Αυτός φοβάται πάρα πολύ τα τρομάγματα και εγώ φοβάμαι τα εγκεφαλικά, δηλαδή όταν μου καλλιεργεί ένα μύθο ο άλλος. Οπότε μια μέρα που είχαμε πάει στη Μάνη, εγώ έμεινα 3/4 κρυμμένο σε μια ντουλάπα, είπα ότι πάω για ύπνο και μπήκα στην ντουλάπα και περίμενα 3/4, ενώ ήμουν 34, περιμένοντας το Μίτσο να πάει στο δωμάτιό του για να για να χεστεί πάνω του και εγώ να γελάω και να πάω να κοιμηθώ επειδή έκανα αυτό, και έχω κάτσει μία ώρα σε σκαλοπάτι, ξαπλωμένος παράλληλα με το σκαλοπάτι, ενώ ανεβαίνει να τον τρομάξω, όπου ο ίδιος για εκδίκηση άρχισε να μου λέει εκεί στον πύργο της Μάνης, είχε κατάφερε και έπεισε όλο τον κόσμο να μου πούν την ίδια ιστορία, ότι ήταν παλιός αρχοντικός πύργος και υπήρχε μια παραδουλεύτρα, μια ψυχοκόρη, η οποία κρεμάστηκε στον εκεί, πύργο εκεί που θα κοιμηθείς, και ότι τα βράδια εμφανίζεται. Εντάξει, και λέει άντρε μαλάκα, και αυτό μου το λέγαν όλοι. Και το βράδυ λοιπόν έβαλε το κορίτσι του, τη Μαριάνθη, να ρίξει τα μαλλιά της μπροστά, η οποία ήταν και αυτή 34, ναι, δεν ήταν... Τσαμάρα, πώς λέγονταν. Ναι, σαν το The Ring. Τύπο. Μπράβο, ναι. Με νυχτικό, και να έρθει, περπατώντας στο δωμάτιό μου μέσα, ξέρω, κάποιος, 4:30 το βράδυ. Όπου χέστηκα πάνω μου, και μετά φύγαν αυτοί τρέχοντας και τους άκουγα στο δωμάτιό τους να γελάνε ως ζευγάρι. Τον τρομάξαμε. Φαντάζομαι ότι κάνανε και σεξ μετά από αυτό. ότι με αυτό φτιάχνονται. Και από τότε μου έχει μείνει τρόμος, φοβάμαι να πάω διακοπές μαζί τους. Ναι, αλλά πήγαμε, την πρωτοχρονιά και σου κάνανε την πιο θλιβερή απόπειρα φάρσας. Τι κάνανε? Που αυτοί θα συνεχίζανε, θα πηγαίνανε βόλτα για περπάτημα στις 5 το πρωί και εσύ είπες, εγώ δεν έρχομαι, θα περπατήσω, πώς ήταν στο χωριό του Μίτσου στην Κορινθία. Και πριν φύγουνε, νομίζοντας ότι έχεις κοιμηθεί, είπανε να έρθουν να σου πούνε τα κάλαντα. Όχι, τι ήθελανε? Ήρθανε 10 άτομα. Εγώ είχα πέσει για ύπνο, δεν με έπαιρνε ο ύπνος, και αυτοί ήτανε εντελώς μεθυσμένοι, αν όχι κάτι χειρότερο, και προσπαθούσανε, ενώ μου λέγανε τα κάλαντα, να μου βάλουνε... Τι θέλα, κάτι θέλα σου... Έναν σοκολατένιο... Άγιο Βασίλη στον κόλο. Α, μπράβο, ναι. Οι οποίοι ήταν μεθυσμένοι. Εγώ είχα ξυπνήσει. Αυτοί που... Αλλά τους κοίταγες κανονικά. Τους κοίταγα. Δεν βρίσκανε ποπό. Δηλαδή είχα κάνει μαγκοκουβέρτη, είχα περικυκλωθεί και μου το κάναν στο γόνα και με κοιτούσαν ανέκφραστοι, γιατί ήταν πολύ μεθυσμένοι και ήταν κάτι πολύ θλιβερό. Αλλά ήρθαν και οι 10 μαζί. Λέγονται, εντάξει, αυτό δεν ήταν σπούκι. Ότι ήταν σπούκι, ήταν θλιβερό. Ήταν χάλια. Επόμενη μου φάρσα, και δεν θα σταθούμε πολύ, αλλά πρέπει... Εμείς, πολλοί πιτσιρικάδες, γελούσαμε με τις φάρσες του Λέντι, που ήταν πολύ καφρίλα, πολύ βρυσίδι. Αυτό το πιο αστείο πράγμα, εκτός από τις βρυσιές, γιατί ήμασταν ηλίθιοι και γελούσαμε επειδή κάποιος έβριζε κάποιον, και επειδή οι άλλοι τσιμπούσανε και απαντούσανε βέβαια, δηλαδή αλλιώς η φάρσα δεν έχει νόημα, ήτανε ότι προσπαθούσε... για να ξεκινήσει το Μινελίκι, δεν ήταν, ρε παιδί μου, γεια σας, αντιγαμίσουμε ριχοντρέλα, ενώ δεν ήταν τέτοιες φάρσες. Ήτανε, ναι, γεια σας, μου δίνετε τον Ανέστη. Για να ρωτήσω άλλος ποιον Ανέστη και να πει τη γνωστή ατάκα, τον τάδε, τον πυροσβέστη, και ο άλλος να ξεκινήσει να πει, που ήταν όμως γελίο. Το κάναν μόνο και μόνο από μεράκι, ρε παιδί μου. Δηλαδή να τον κάνω να πει αυτό, για να ξεκινήσει φάρσα με μια ομοιοκαταληξία. Γιατί αλλιώς δεν είχε κανένα νόημα. Και είναι λοιπόν μία που έχει και λίγο Μπινελίκη και ζητάμε συγγνώμη, όπου προσπαθεί ο άλλος να κάνει, να πει τον Ανέστη, και ο άλλος δεν καταλαβαίνει. Και λέει, ποιον τον Αλέξη. Βαθύ 90's, βαθιά μπίχλα, αλλά την αγαπήσαμε, να κάνουμε. Ναι, παρακαλώ, τον Ανέστη μου δίνετε. Τον καλέτε. Τον Ανέστη. Ποιος ο Αλέξης τώρα έχει τέτοια ώρα, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού, ποιος είναι ο Αλέξης, το παιδεύτε καλά Αλέξη. Τον Ανέστη. Σας παρακαλώ πολύ. Τον Ανέστη. Ξέρετε ποιον Ανέστη. Δεν έχουμε κανένα Αλέξη εδώ. Όχι τον Αλέξη, τον Ανέστη, ξέρετε ποιον Ανέστη. Δεν ξέρω κανένα, ξένοι εδώ πέρα. Ξενήσαστε.
Τι είσαστε? Ξένη, ξένη. Σ' αρχίδια μου, δεν μου το λες. Τι λέτε? Σ' αρχίδια μου λέω, δεν μου το λες που είσαι ξένη. Βασίδε. Σ' αρχίδια μου και δύο αυγατουργίες από Αραγιά Ερκόβορα. Το πιο ωραία διατυπωμένο αντιρατσιστικό επιχείρημα. Είμαι ξένη εδώ, στα αρχίδια μου που είσαι ξένη. Ήθελε ο άνθρωπος αυτή, μυρίζαν αίμα δηλαδή, παίρνανε. Εντάξει, η τηλεφωνική φάρσα πια έχει, δεν μπορεί να υπάρξει όπως ήταν κάποτε. Και καλώς νομίζω. Ναι, έχει πεθάνει. Εμείς είχαμε κάνει με την παρέα μου, είχαμε φίλο ηχολήπτη και είχαμε βγάλει από το τηλέφωνο το ακουστικό έχει τον μπομπό και το δέκτη. Από τον μπομπό λοιπόν, που είναι εκεί που μιλάς, το είχαμε βγάλει ψέματα από το δέκτη, εκεί που ακούς, το είχαμε βγάλει και το είχαμε συνδέσει με το ηχοσύστημα του σπιτιού. Οπότε είχαμε μαζευτεί καμιά δεκαριά άτομα και κάναμε, μιλούσαμε και ο καθηγητής μιλούσε και το ακούγαμε όλοι. Για να υπάρχει απόλαυση, αυτό το θρύλο ότι όταν κάνεις φάρσα χτυπάει η καρδιά σου, ρε παιδί, γιατί ξέρεις ότι κάνεις, είναι σαν να πας να αγοράσεις κοκαΐνη. Είναι κακό. Είναι κάνεις κάτι κακό. Παραβιάζεις την ιδιωτικότητα. Ο λόγος που πέσανε οι φάρσες και όσες επιβιώσαν ήταν είτε αυτοί που τηλεφωνούν στον Αποστόλη ή διασύμων στην τηλεόραση κλπ. Ήταν ακριβώς ότι βγήκε η αναγνώριση. Έμαθε ο κόσμος ότι είναι παράνομο, δηλαδή ότι δεν μπορείς να κάθεσαι τώρα να σε σπίτι σου να σε 50, 60, 70 χρονών και να σε πάρει κάποιος και να αρχίσει να σε βρίζει, ότι αυτό απαγορεύεται. Mm-hmm. Δεν είναι την πλάκα που έρχεται, ναι, παιδάκια ήταν. Ναι, δεν γίνεται. Άμα έχει κατεβάσει άλλα 40 καντήλια, είναι παράνομο. Οπότε και από φόβο νομίζω ότι πολλοί κόσμοι σταμάτησαν. Ήταν και δύσκολο κάποιες στιγμές σε φάρσα, έχουμε πέσει σε καλό άνθρωπο. Mm. Που είναι πολύ αμήχανο. Γιατί βρίζεις, του κατεβάζεις εσύ και σου λέει ο άλλος, γιατί είναι άνθρωπε του Θεού μου μιλάς έτσι. Και εκεί και εκεί είναι, εντάξει, εμείς ήμασταν κάφροι και το βρίζαμε ακόμα περισσότερο. Μπράβο. Για να υπερκαλύψουμε αυτή την, κάναμε υπεραναπλήρωση. Αυτό το κενό που σας δημιούργησε. Αυτό το κενό που μας αφήνει η καλοσύνη του άλλου. Και κάποιες φορές, και άμα ήταν εξής και με κορίτσι. Οχετό για την καλοσύνη του άλλου δηλαδή. Ναι. Βρίζαμε περισσότερο και πήγαινε σε πιο, πιάναμε και κουβέντα. Αν δεν είχαμε βρήσει για να μας το κλείσει στη μούρη. Λοιπόν, άλλη μια φάρσα που έχουμε, η οποία για μένα είναι θρυλική. Δεν τη θυμάμαι, έχω καιρό να την ακούσω. Δεν ξέρω πόσο. Αποδίδεται στο Φουσέκι, δεν είναι το Φουσέκι. Είναι με αυτόν τον τύπο ο οποίος προσπαθεί να πάρει μια γιαγιά, αλλά τελικά είναι από αυτά τα πράγματα που καταλήγει να είναι αυτός η φάρσα, γιατί η γιαγιά δεν καταλαβαίνει τίποτα. Του λέει όλη την ώρα λάθος και λάθος. Και ουσιαστικά αυτός, από εκεί που ήθελε αυτός να παράξει γέλιο, τελικά είναι αυτός το γελίο του πράγματος. Προσπαθεί να κάνει φάρσα σε κάποιον ο οποίος είναι αφάρσωτος, δεν ξέρω. Ναι. Επίσης ο κόσμος στο chat, για να κάνουμε τη σύνδεση, οι περισσότεροι δεν τρελάθηκαν με το Lady, πολύ περισσότεροι τρελάθηκαν με τις σύνθετες λέξεις που δημιουργεί, το μαγκοκουβέρτι δηλαδή. Υπάρχουν άνθρωποι που θα το πάρουν και θα το συνεχίσουν στη ζωή τους. Ναι, καλά. Άλλο. Τι θα ψηφίσετε φέτος? Λάθος. Γιατί λάθος? Λάθος. Γιατί λάθος? Λάθος. Με ποιο είναι το λάθος? Αθυμός. Όχι, δεν έκανα λάθος αριθμό. Λάθος. Μα δεν έκανα λάθος, σας ρωτάμε τι θα ψηφίσετε φέτος. Δεν ψηφίσετε. Ακούστε. Ναι. Είναι 67. 74, 4, 21. Ακούστε, ακούω. Είναι 67, είναι 14, 4, 21. Όχι, είναι 67, 74, 4, 21. Μάλιστα. Ναι, μπορείτε να μου απαντήσετε. Ακούστε. Ακούω. Όχι, ακούστε. Ναι, ακούω. Να σας πω. Για πείτε μου. Είναι 67, 67, 7, 44-21. Καλά, χαλαρώστε, μην πάρετε κανένα κεφαλικό τώρα. Ορίστε. Ορίστε. Είμαι ψυχικό. Ψυχικό. Κι εγώ βρυλίσια. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Α, βρυλίσια είστε. Βρυλίσια είμαι. Παρατηρούμε ότι ο τύπος δεν έχει σταυρώσει ατάκα. Δηλαδή το παλεύει και θα τον πάει έτσι για άλλο 1,5 λεπτό. Γιατί λάθος? Ακούστε. Ναι, αυτό είναι το τηλέφωνο μου εμένα. Κι εγώ αυτό πήρα. Αυτό πήρατε. Βεβαίως. Και εγώ τι έχω τότε? Το 67, 14, 4, 21. Α, μάλιστα.
Ακούστε. Ακούστε. Ναι, ακούω. Εγώ είχα πριν 68, 74. 421. Και έγινε 67-74. Και τώρα εγώ τι θα κάνω. Τίποτα να μην κάνετε, να μου απαντήσετε. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε τον ίδιο αριθμό. Ξέρω εγώ. Λάθος αυτό. Να έχουμε τον ίδιο αριθμό, λέει. Συγγνώμη. Συγγνώμη να τα μετρήσω. 2, 4. Περιμένετε. Περιμένω. 2, 4, 6, 7. 7 είναι και εμένα. 7 και εμένα. Λέτε να έχουμε τον ίδιο αριθμό. Θα έχουμε τον ίδιο αριθμό. Λέτε δηλαδή άμα παίρνουν εσάς να καλούν σε μένα και άμα παίρνουν εμένα να καλούν σε εσάς. Να σας πω, ναι. Δεν πειράζει γιατί εγώ είμαι νέο ψυχικό, στην Αγία Σοφία. Ναι, μάλιστα, ξέρω που είναι. Μάλιστα. Ναι, αλλά αν καλούν εμένα, ας πούμε, και χτυπάει σε εσάς. Συγγνώμη, και εμένα με καλούν, αλλά τους λέω λάθος. Α, δηλαδή αυτά πρέπει να είναι για μένα τα τηλέφωνα. Καταλάβατε, τους λέω λάθος. Λέτε... όταν μου χτυπάνε το τηλέφωνο. Λέτε να πάρουμε τον ΟΤΕ. Πάρτε τον ΟΤΕ εσείς. Γιατί εμένα δεν είναι ένας μήνας που μου το βάλανε. Ναι. Πάρτε τότε και εξηγηθείτε. Να εξηγηθώ φυστίκη. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, γεια σας. Γεια σας. Κανένα νόημα απολύτως. Φάρσα. Μια πολύ ωραία φάρσα που είχε γίνει σε κάμπινγκ με πενιντάριδες στο Λαγονίσι. Κάποιος είχε ρίξει ένα παραγάδι γύρω στα 20-25 μέτρα από την ακτή και οι φίλοι του δεν έπιανε τίποτα. Πήγανε και του βάλανε ένα κοτόπουλο. Τι είπε, μπαμπαδοφάρσες. Και αυτός έστελνε το γιο του, που ήταν έτσι και στρουμπουλούλης. Και του είπε, Τάκη, πήγαινε, δες αν έχει πιάσει το παραγάδι κάτι. Και λέει, μπαμπά, έχει πιάσει ένα κοτόπουλο. Και γελούσανε. Και... υπάρχει μια εκκρεμότητα, μας το έχουν από την προηγούμενη θεματική του προηγούμενου επεισοδίου που θέλω να το πω για να φύγει, να μην υπάρχει, τους urban legends που λέγαμε στην προηγούμενη εβδομάδα, που για αυτές τις ιστορίες που έχουν συμβεί σε φύλο και πάντα όποιος την αφηγείται ορκίζεται την αλήθεια και ότι έχει συμβεί σε φίλο, φίλου ή σε φίλο. Μία από αυτή την πάτησα κι εγώ. Την είχαμε πατήσει και εγώ και ο Ηλίας και εσύ νομίζω, που ήταν η ιστορία ενός φίλου μας που μας είχε πει τον... που μάθαμε μετά ότι είναι urban legend. Και είναι η εξής. Ότι υπάρχει μια οικογένεια 80's που πάει με ένα Fiat Panda, ένα παλιό ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν υπήρχε το Panda τότε, Fiat 126-127, τα πολύ παλιά, και πάνε οι γονείς αυτού του ανθρώπου, που είναι αρκετά μεγάλοι, στη Βουλγαρία, και οι γονείς έχουν και τη γιαγιά μαζί. Γιαγιά, γονείς, παιδί. Γιαγιά, γονείς, παιδί. Και πηγαίνοντας προς Βουλγαρία, η γιαγιά, ενώ φτάνουν στη Σόφια ας πούμε, η γιαγιά πεθαίνει. Είναι 94, πεθαίνει μέσα στο αμάξι. Και αυτοί δεν ξέρουν τι να κάνουν και τους λένε ότι υπάρχει ρε παιδί μου και πρέπει να τον δηλώσουν το θάνατο, αλλά η υπηρεσία είναι προφανώς και είναι εκτός Σόφιας και ξέρεις, πρέπει να πάνε έξω. Αλλά επειδή δεν μπορούν να κυκλοφορούν και επίσης δεν ξέρει κανένας αγγλικά ή βουλγάρικα, δεν ξέρει κανένας τίποτα, ξέρουν όμως ότι έχουν να πάνε εκεί. Κάπως το μαθαίνουν ότι είναι πολύ σημαντικό. Αλλά δεν μπορεί να έχουν μία σωρό, ένα πτώμα. Και καθόταν ανάμεσα σε δύο πίσω, ας πούμε. Και αποφασίζουν να τη βάλουν στο πορπαγκάζ. Και πηγαίνουν σε αυτό το κτίριο που είναι εκτός Σόφιας, βγαίνουν. Και ενώ πηγαίνουν πάνω για να μιλήσουν, και όλα ωραία, δείξτε μας σωρό, κατεβαίνουν κάτω και τους έχουν κλέψει το αμάξι. Με τη γιαγιά. Με τη γιαγιά στο πορπαγκάζ. Το πίστευα μέχρι και πέρυσι, μέχρι να μάθω ότι είναι urban legend κι αυτό. Φαντάσου το μούτρο που θα έχει ο κλέφτης όταν είδε ότι πήρε μαζί του και ένα πτώμα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα, ρε παιδί μου. Δεν ήταν... πιθανότατα απλά θα αφήσει το αυτοκίνητο για να το κλέψει κάποιος άλλος. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια άλλη λύση που να κάνεις εκεί.
Είναι μετά πρέπει να κάνεις εσύ τη διαδικασία. Ξέρεις, βρήκα μια γιαγιά, έκλεψα ένα αμάξι, αυτή τη δικιά μου γιαγιά, πρέπει να τη βάλετε, να ξαναπάει στο ίδιο κτίριο. Ναι. Ξανακλέπει το αμάξι. Τι έχουμε? Listen, young people, I'm 74 and I plan to live 60, you're 70 more. Yeah, I've been all around, I've done a few things, and I spent a few nights on the floor. Everything wrong, but I never got caught, so of course I would do it all over again. I surprised many people who'd written me off years ago, now they're way underground. Nobody asked me, but here's my advice to a young man or woman who's living this life in a world gone to hell. When nobody said, do not go quietly. Χαιρετισμού στο φαν που έστειλε μήνυμα. Έχουμε ίδιες τέντες από το story. Ευχαριστώ. Ακούσαμε Μορφίν, Do Not Go Quietly Unto Your Grave. Μια εκπληκτική μπάντα που αποτελείται από μπάσο, βαρύτερο, σαξόφωνο και drums. Βγάζει αυτό το πάρα πολύ ωραίο έτσι, dark, ένα πολύ ωραίο rock and roll vibe. Εκπληκτικός performer, καταπληκτική μπάντα. Και έχει και το ωραίο για κάποιους ή άσχημο. Δεν ξέρω και εγώ τι, πέθανε on stage σε παράσταση, σε συναυλία στην Ιταλία. Το τραγούδι λέει Do Not Go Quietly Onto Your Grave. Αυτός είπε θα φύγω επί σκηνής. Είναι σπάνιο αλλά συμβαίνει. Δεν ξέρω, θα ήθελες να πεθάνεις στη σκηνή? Δεν ξέρω, θα ήθελα να πεθάνω χωρίς πολύ πόνο. Ναι, εντάξει. Και δεν θα μ' άρεσε να πεθάνω σε νοσοκομείο, αλλά κυρίως οι άνθρωποι εκεί καταλήγουν, γιατί δεν μ' αρέσει δεν μ' αρέσουν τα νοσοκομεία και αυτή η μυρωδιά του αντισηπτικού ή αυτό που μυρίζει, δεν ξέρω τι μυρίζει. Εγώ δεν θα το πιστέψει τι γίνεται τον τελευταίο καιρό. Τι? Έχει παντού αντισηπτικά. Δεν είναι τέτοιο. Εγώ έχω ένα με άρωμα aloe vera. Λοιπόν, όσο ασχολούμαστε με τις φάρσες, έχω ένα μικρό κείμενο που δεν έγινε ποτέ κείμενο και ήταν και μια συζήτηση που είχα και μαζί σου και με μια φίλη με πράγματα που μπερδεύουμε και που μπερδεύω εγώ προσωπικά. Δηλαδή... Έχω και εγώ τέτοια. Ωραία.
πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο, αλλά για κάποιο λόγο κάνουν κλικ στον εγκέφαλό μου. Για παράδειγμα, αυτό είναι αρκετά classic, μπερδεύω τα πάντα με τα κοάλα. Δηλαδή, δεν είναι... Ακόμα όταν κάποιος μου λέει κοάλα, για κάποια στιγμή στο κεφάλι μου περνάει ένα πάντα μπροστά και μετά το σπρώχνει το κοάλα. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι διαφορετικό ζώο. Και επίσης, δεν ξέρω ποιο τρώει ευκάλυπτο και ποιο μπαμπού. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρω τη διαφορά, δηλαδή, γιατί και αυτά τα μπερδεύω. Δηλαδή, και να σου πω ότι το πάντα τρώει μπαμπού και το κοάλα τρώει ευκάλυπτο. Που αυτό είναι. Γιατί κανένα από τα τέσσερα αντικείμενα. Ναι, και παίζει να είπες το σωστό. Όχι, είπα το σωστό, το ξέρω. Ναι, δηλαδή, α, ωραία. Γιατί μου κάνει, αλλά αν μου λέγεις... Στην επόμενη εκπομπή θα σε εξετάσω, αυτό είναι, ναι, το... Ναι. Αλλά ότι είναι αυτά τα δύο αρκουδοειδή που τρώνε φυτά, για μένα είναι, και είναι αρκετά εξωτικά, μπερδεύονται συνέχεια. Επίσης, μπερδεύω τον Ταύρο, τον σταθμό του Ταύρου, με το Μοσχάτο. Ναι, αυτό βγάζει. Πάντα μπερδεύω, γιατί το Μοσχάτο μου θυμίζει τη λέξη μοσχάρι, που είναι αγελάδα. Και ο Ταύρος, και πάντα στο κεφάλι μου είχαν μια συγγένεια αυτά, ότι ο Ταύρος είναι ένα επιθετικό μοσχάτο, ας πούμε. Ναι, κατάλαβα. Κάψι μου. Μπερδεύω το καμάκι με το καϊμάκι. Βλακεία, αλλά όταν παλιά, ρε παιδί μου, λέγαμε πάμε να κάνουμε καμάκι για πλάκα, ρε παιδί, τις κάνανε καμάκι, εγώ σκεφτόμουν το παγωτό, ότι κάποιος ήρθε με το παγωτό μπροστά και λέει, φάει, μάνα μου, φάει, φάει. Και ότι με καϊμάκι γίνει. Ναι, ότι τις κάνανε καϊμάκι, αλλά είναι ωραίο, έχει, δεν ξέρω, μαχλέπι μέσα, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο. Μπερδεύω τον αριθμό 4 με τον αριθμό 7. Δεν τους μπερδεύω ότι... Δεν μπερδεύω, δηλαδή, να μου πεις 7, εγώ σκεφτώ 4, αλλά πιστεύω ότι το 4 με το 7 έχουν μια συγγένεια που ακόμα, και είσαι και μαθηματικός, θέλω, δεν μου την έχει αποκαλύψει κανείς. Αλλά αυτά τα δύο κάτι κάνουνε. Δεν ξέρω αν είναι αντρόγινο ή αν είναι αδέρφια, αλλά είναι ίδια φάση. Τόσο... Ρολάρουνε. Ναι, είναι... Μάλλον είναι αυτό η γραμμούλα που εξέχει και στέκονται στο ένα πόδι, ας πούμε, που δεν το έχει κάποιος άλλος αριθμός, που στέκονται κάθετα. Όπως το 9. Το 9 είναι, κάνει την... Το 6 την κάνει. Κερνάει λίγο τσουλήθρα. Το 6 είναι προς τα πάνω. Και το 9, το... η γραμμούλα προς τα κάτω έχει μια καμπύλη. Σαν βάση καμπύλα, ναι, και άμα το κάνεις με πιο τέτοιο, έχει γραμμή και άλλη μια οριζόντια κάτω. Ωραία, το δέχομαι. Πάντα πίστευα ότι υπάρχει μια σχέση βαθιά και ανομολόγητη από όλους τους μαθηματικούς του 4 με του 7 και του 7. Τι έχεις να μου πεις εσύ? Σαν μαθηματικός αυτό δεν έχει υπάρξει ποτέ. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση του 4 με του 7. Ωραία. Εγώ απευθύνομαι σε όλη την... Μπορείς να φτιάξεις μια θρησκεία που να βασίζεται. Απευθύνομαι στη μαθηματική κοινότητα να το ψάξετε. Νομίζω ότι θα σου απαντήσει η μαθηματική κοινότητα, θα απευθυνθεί στη μαθηματική κοινότητα και θα πει ψάξτε το εσείς. Γύρνα πίσω στον άβακα σου βλάχο, θα μου πουν. Λοιπόν, ναι, δηλαδή φαντάζομαι ότι το 7 είναι ο μεγάλος αδερφός του 4. Δηλαδή το 7 είναι Δευτέρα Λυκείου και το 4 είναι Τρίτη Γυμνασίου. Του δίνει καμιά μπλούζα. Ναι, και είναι αρκετά cool το 7, ρε παιδί μου. Το 7 είναι κοντά στους... στο 10, που είναι διψήφιος, ξέρεις, είναι προς τα πάνω. Είναι πάνω από τη βάση, καταρχάς, και είναι, κινείται προς τα πάνω. Το 4 παίζει με το 3 και το 2. Δηλαδή είναι... Η γειτονιά του είναι νιάνιαρα. Ναι, είναι. Δεν ασχολείσαι, ρε παιδί μου. Είναι, αφήστε με να μπω. Ναι. Το 10 ξέρει το 7. Το 10 το ξέρει το 7. Το 4 δεν έχει ιδέα. Ιδέα. Σωστό. Ναι. Επίσης, όταν μου λένε είδα μια ταινία με τη Μέρη Χρονοπούλου, σκέφτομαι τη Μάρο Κοντού. Legit, εντάξει. Ναι, μπορεί, δηλαδή, ότι γιατί είναι περίπου ίδιας ηλικίας η Κάζο, είναι από την ίδια εποχή του ελληνικού κινηματογράφου και είχαν κάπως το ίδιο μαλλί. Ήταν και ψηλόλιγνες. Και όταν μου λένε Μέρη Χρονοπούλου για να τη σκεφτώ, ότι μου το λένε και συνέχεια, μην φανταστείς, καταβάλω προσπάθεια. Δηλαδή, πάντα είναι η Μάρο Κοντού μπροστά μου και λέω εγώ είμαι. Και μου λες Κάζμα Σαντωνάκη και δεν μιλάει. Μπερδεύω πιγκουίνους με εσκιμώους.
Αυτό τώρα το είναι αρκετά λάθος. Ναι, εντάξει, είναι και προσβλητικό προς τους εσχημούς, αλλά είναι, ναι, όταν... Άλλος πόλος, έτσι, το ξέρεις. Όχι. Εσχημό επάνω, ναι. Πιγκουίν κάτω. Ναι, αλλά ζουν στο κρύο. Ναι, κρύο και οι δύο. Ωραία, αυτό, αρκετό είναι. Μπερδεύω υποπόταμο με ρινόκερο. Ναι. Έχει κανένας θεατής μπερδεύει κάτι. Φάσομα με φάσκιωμα είδα. Μπράβο. Σε στηρίζει ο κόσμος. Πες τα ματιουδάκι. Καλά, έχω φασκιώσει ένα μωρό. Τι άλλο. Αφήστε με να μπω, Αρίστο, σας αγαπώ. Δεν έχει πιγκουίνους πάνω, σε διορθώνουνε. Ναι. Κάποιοι ρωτάνε για το 8. Δεν έχουμε πολλά μπερδέματα ακόμα. Ή δεν παρακολουθώ καλά το chat. Αλλά στο 4 με το 7 κάπως... Συνδέθηκα, ωραία. Μπερδεύω... Μάλλον αποσυνδέθηκαν 80, απλά συνδέθηκαν. Ωραία. Μπερδεύω χαλάνδρι με χαϊδάρι. Ναι. Και κάπου εκεί υπάρχει και το γαλάτσι. Okay. Δηλαδή είναι αυτά τα «ι» και τα «α». Δηλαδή Με τα ίσια πώς είσαι. Τι? Με τα ίσια είσαι πιο... Ηλίσια, πατήσια. Εντάξει, είναι επίσης... Ηλίσια, πατήσια, βρυλίσια, μελίσια. Βρυλίσια, μελίσια, δεν ναι. Δεν έχεις ιδέα. Ξέρω γιατί έχουμε πάει και στα δύο. Ωραία. Και Ηλιούπολη με Αργυρούπολη και Πετρούπολη παίζει να είναι η ίδια περιοχή. Που όχι, απλά όταν έχει άσχημη διάθεση γίνεται Πετρούπολη ή Ηλιούπολη. Και όταν είναι άπλιστη γίνεται Αργυρούπολη. Δηλαδή... Φίλα Αργυρούπολη. Και χαλάνδρι με χαϊδάρι ήταν πάντα, επειδή μεγάλωσα Καλλιθέα, αρκετά μακριά και τα δύο. Και είχα μια θεία στο χαϊδάρι και στο χαλάνδρι έτσι. Και το γαλάτσι πάντα ερχόταν και έλεγε «Κι εγώ μοιάζω με αυτά, κι εγώ μοιάζω με αυτά, να συμπερδέψω». Adam Sandler με Ben Stiller. Μπράβο, πολύ δυνατό. Adam Sandler με Ben Stiller, μπράβο. Μπερδεύω το επίθετο Αθανασόπουλος με το επίθετο Αναστασόπουλος. Ναι, στο Αθανασακόπουλος φαντάζομαι διαλύεσαι. Και το επίθετο Αθανασίου με το Αναστασίου, σίγουρα. Μπερδεύω... Ποιον Αναστασίου. Τι? Ποιον Αναστασίου. Αυτόν που σε... Δεν θα το πούμε. Μπερδεύω Λεωνίδα με Μιλτιάδη. Νεροχύτη με νηπτήρα, κάποιος είναι ακόμα στην πρώτη ώρα. Μπράβο, μπράβο. Μπερδεύω Λεωνίδα με Μιλτιάδη. Μπερδεύω το όνομα Στράτος με το όνομα Σταύρος. Και έχω μια φίλη. Εντάξει, okay. Ναι, και προσπαθώ να πείσω τη φίλη μου ότι είναι το ίδιο όνομα. Γιατί λέω, τι κάνει ο Στράτος, και μου λέει Σταύρος. Γιατί λέω, ναι, εντάξει, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Θα καταλάβεις μεγαλώνοντας ότι είναι το ίδιο όνομα. Και ένα που μου έχεις πει εσύ, ότι η Κάριστος πιστεύω, και καλά έχεις δίκιο και εσύ το πιστεύω, ότι είναι νησί. Έχω βρει γιατί. Γιατί πας με πλοίο στην Κάριστο. Δηλαδή κάποιος σου πει φεύγω γιατί πρέπει να πάρω το πλοίο για την Κάριστο. Γιατί είναι μεν στην Εύβοια, αλλά οι περισσότεροι νομίζω πάνε στην Κάριστο με κάποιο πλοίο. Δεν πάνε οδικός και κατεβαίνουν. Είναι πολύ περισσότερη ώρα. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό σου έχει μείνει. Α, θα πάρω το πλοίο να πάω στην Κάριστο. Άρα τι είναι η Κάριστος? Ένα μικρό νησάκι, ξέρεις, όπως λέμε Κάρπαθος, όπως λέμε Σύκυνος και όλα αυτά. Mm-hmm. Εγώ πράγματα που μπέρδευα. Δεν είναι ακριβώς που μπέρδευα. Εντάξει, το ένα είναι που είχα μικρό ήταν ότι θεωρούσα ότι 25η Μαρτίου. Είναι η 20η ημέρα 5η του Μαρτίου. Επειδή δεν είχα καμία αίσθηση του χρόνου, νομίζω μέχρι να γίνω 10 χρόνια, δεν καταλάβαινα τις εποχές του οτιδήποτε, θεωρούσα ότι ο Μάρτιος, παρόλο που αν με ρώταγες, ήξερα να σου πω ότι ο Μάρτιος έχει 31 μέρες. Ναι. Αλλά για κάποιο λόγο θεωρούσα ότι μέσα αυτές τις 31 μέρες ναι. Χωράνε καμιά τριανταριά πέμπτες, την 20η από αυτές, ναι. Τι γιορτάζουμε. Δυνατό. Είχα αυτό. Είχα δύο... Με το σεξ, το ένα ήταν, όχι, δεν ήταν ακριβώς με το ίδιο σεξ, ότι η λέξη πίδημα δεν αντιπροσωπεύει την ίδια πράξη. Ότι το πίδημα είναι η αρχή όπου, κατά την οποία αγκαλιάζονται και πηδάνε στο κρεβάτι, ότι αυτό για κάποιο λόγο έχει σημασία. Okay, είναι κάτι δηλαδή αντίστοιχα δηλαδή, κάναμε σεξ, με το φάσωμα. Όχι, ναι, ήταν ότι κάναμε σεξ, αλλά το πηδηχτήκαμε. Ήταν ότι πριν κάνουμε σεξ, απλά αγκαλιαστήκαμε και πηδήξαμε στο κρεβάτι για να ξεκινήσει η διαδικασία. Τι έγινε με τη Μαρία, τίποτα. Απλά πηδηχτήκαμε. Και την πρώτη φορά που άκουσα προκτικό σεξ, η πρώτη μου σκέψη ήταν ακουμπιού τυποποί. Τώρα, ας σκεφτούμε πόσο άβολο είναι η χειραψία να πάει λάθος
και συζητήσουμε την περίπτωση που δύο άνθρωποι ακούμπαν τους ποπούς ανάμεταξύ των, χωρίς να γίνεται τίποτα. Εντάξει, ωραίο. Ωραίο. Επίσης μπέρδευα πελαργό με πελεκάνο. Πάλι πιστεύω. Είναι το ίδιο ζώο. Ότι είναι το ίδιο ζώο. Και ότι το ένα έχει φάει ραδιενέργεια, το άλλο όχι. Αυτή είναι η διαφορά νομίζω. Γιατί? Το ένα είναι πιο μεγάλο. Που πήρε ραδιενέργεια. Όχι, ο πελεκάνος δεν έχει και αυτό το ούλτρα προγούλι. Ενώ ο πελαργός είναι το. Ήταν πελαργός, πέρασε πάνω από το Τσέρνομπιλ. Λες. Ναι. Εντάξει. Άρα ναι, είναι το ίδιο ζώο. Σε στηρίζω 100%. Περίμενα να δω το chat γιατί νομίζω θα έχει ψωμάκι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά το πιστεύω ότι είναι κάποια πράγματα πρέπει να τελειώνουμε. Δηλαδή, όποιος λέγεται Σταύρος ή Στράτος, ας διαλέξει η κοινότητα να το πούνε ένα όνομα να τελειώνουμε, ρε παιδί μου. Και οι Μιλτιάδηζες. Κάποιοι δεν μας πιστεύουν και γκουγκλάρουν την Κάριστο. Ναι. Πιστεύουν τι, ότι όντως είναι νησί. Το γκουγκλάρουν, δεν είναι σίγουροι. Εδώ ναι. Από πολλοί απορούν, δεν είναι νησί η Κάριστος. Ναι, ναι. Θα γαμίσει να είναι νησί. Εντάξει, θέλω. Δεν είναι. Άλλο. Α, ένας φαίνεται μωρά, ο άλλος πάει Μύκονο, πελαργός και πελεκάνος, για να, αν θες ένα μνημονικό κανόνα. Ναι, ναι. Εντάξει, κορονοϊός με κορονοϊός. Σέργιος και Στέργιος, ίδιο πρόσωπο. Σέργιος και Στέργιος. Άλλο ένα όνομα που πρέπει να γίνει ένα. Εγώ έχω πιστέψει. Σαν τους Δήμους, ρε παιδί μου. Πρέπει να τελειώνουμε. Σέργιος, Στέργιος. Όντω, μπράβο. Δεν ξέρω ποιος είναι. Εγώ νομίζω θα πρέπει να απορροφήσω τους Μύρονες. Τι? Εγώ θα πρέπει να απορροφήσω τους Μύρονες. Υπάρχει Μύρονας, Βύρονας. Οπότε θα πρέπει να διαλέξουμε ένα. Ναι. Αυτό το οποίο ακουμπάει λίγο στη φάρσα και ακουμπάει και λίγο στα πράγματα που πιστεύεις και δεν είναι, είναι η πλάκα που με έκανε ένας πολύ, έτσι, πάρα πολύ κοντινός μου φίλος, από τους καλύτερους φίλους που έχω και μεγαλώσαμε μαζί. Αυτός είχε πάρει δίπλωμα οδήγησης, εγώ άργησα πάρα πολλά χρόνια να πάρω δίπλωμα οδήγησης και κάποια στιγμή τον είχα ρωτήσει, τότε που έδινε αυτός για δίπλωμα, του λέω εσύ, έχεις καταλάβει πώς λαδώνουν στο δίπλωμα. Γιατί δεν ήξερα, δεν είχα κάνει μαθήματα, δεν ήξερα πώς είναι η εξέταση, ήξερα ότι λαδώνουν για το δίπλωμα. Και μου λέει, ναι, εσύ είναι πάρα πολύ απλό. Είσαι εσύ και οδηγείς και δίπλα είναι ο δάσκαλος και πίσω κάθονται οι δύο εξεταστές. Και όπως εσύ, όπως οδηγείς και κοιτάς μπροστά, κάθε φορά που κάνεις ένα λάθος, δεν άναψες ένα φλάσι ή κάτι, σταμάτησε ένα τέτοιο, ο δάσκαλος από δίπλα διακριτικά πετάει ένα πεντοχίλιαρο πίσω. Και επειδή έρχονταν από έναν άνθρωπο που αγαπά πάρα πολύ και με αγαπάει και αυτός, θεωρείς ότι είναι ένα safe place, ότι είμαι ασφαλής εδώ πέρα, δεν με κοροϊδέψει κανείς, ότι δεν με κάνει καμία φάρσα. Οπότε τύπου το λέει πάρα πολύ σοβαρά και λέω αλήθεια και μετά ακόμα με κοροϊδεύουν ότι το πίστεψε αυτό. Εντάξει. Είμαι και λίγο περήφανος, να σου πω. Εντάξει. Επίσης, μπερδεύω Σταμάτης και Γρηγόρης. Εντάξει. Και δεν είναι από. Παίζει να μου έχει κάνει το κακό τα φανάρια. Ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης. Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να αποφασίσουν ότι είναι ένα όνομα. Ότι είναι το ίδιο και μας μπερδεύουν. Ναι, ότι κάθε Γρηγόρης μέσα του έχει ένα Σταμάτη και ναι, τον άλλο. Ναι, ότι όχι, είναι ένα Σταμάτης, είναι Γρηγόρης. Ότι είναι, δηλαδή, αν σε λένε Γρηγόρη και σε πω Σταμάτη, μην απορρίσεις. Είναι σωστά σε είπα. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι δεν θυμάσαι ονόματα, οπότε είναι. Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι. Θα βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, και κυρίως τις κοινότητες αυτών των ανθρώπων που μπερδεύουμε τα ονόματά τους. Αυτό. Θέλω πάρα πολύ να. Α, υπάρχει ένα το οποίο είναι εκπληκτικό και ναι. Το συνιστώ στον καθένα. Παρανόηση στίχων, που είναι επίσης κάτι σχετικά κοντινό. Είναι το. Στην άβρα του Δημήτρη Παναγόπουλου. Κάνεις αέρας που περνά. Ναι. Ωραία, κάποια στιγμή λέει και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν και κάποιος γράψει στο YouTube ότι και κάνει τάκλιν στα παράθυρα. Μα αυτό και λέει. Από τότε δεν το έχω ακούσει ποτέ διαφορετικά. Μα αυτό λέει. Αυτός ο άνθρωπος απλά αποκάλυψε την αλήθεια. Πολύ ωραία. Από Φουσέκη, εμένα η αγαπημένη μου φάρσα είναι στο υποβρύχιο. Δεν είναι από τις Λιβανάτες. Θέλεις να την ακούσουμε. Ναι, θέλω να την ακούσουμε. Για να σχεδιάσουμε την υπόλοιπη μας εκπομπή που σιγά σιγά οδεύει και προς το τέλος της. Λίγος κούκος, συνέστερα με το K12, μιλάω από VHF 216 Beer Tone. Λάθος κάνετε, Τρίτον. Τρίτον, ναι, το ξέρω, Τρίτον. Ναι. Συνέδικα με το κέντρο, μιλάω από VHF. Ναι. Συνέστερα με το K12-216, Νίκος Κούκος. Τι ακριβώς θέλετε. Μιλάω με κεντρικό κόμβο, αρχιμποπλίαρχο, με τι μιλάω. Συνοφόρος Τριτσίδης. Συνοφόρος, Νίκος Κούγκος, ειδικός επιστελέξε εκ του διαθαλασσέως. Ναι, ναι.
Λοιπόν, συνδέστε με το, με το τρίτον. Τρίτον εγώ, ο Αλφα είναι. Ο Αλφα είναι, είσαι. Ναι, ναι. Ωραία, για, το, για στείλε μου δύο καπαρό από το ραντάρ 216. Δύο καπαρό θέλετε. Δεν σ' ακούω καλά, μιλάω από VHF κάτω από πιλωτική διάβαση. Ναι, τι θέλετε ακριβώς. Θέλω δύο KH σε τριγωνικό ραντάρ. Τι ακριβώς είναι αυτό. Δώσε μου κάποιον τεχνικό, αγόρι μου, δεν μπορώ να παίξω. Σου είπα Νίκος Κούκος, είμαι επιτελέσεις διαθαρασέως. Μισό λεπτό. Ωραία, λέγεται. Ναι, Νίκος Κούκος. Όχι, δεν είμαι ο Νίκος Κούκος. Όχι, εγώ είμαι ο Νίκος ο Κούκος, αγόρι μου. Ωραία. Είπα να μιλήσω με κάποιον τσακάλι, να μου δώσει 216 τριγωνικό ραντάρ. Τριγωνικό ραντάρ. Δεν ξέρω από αυτό, τι να δεις. Μήπως έχετε πάρει τίποτα λάθος. Εδώ όχι, είναι τρίτον, τρίτον. Ναι. Ωραία. Θα μου σε παίρνω από Λάρη, σας είπα. VHF, βρίσκομαι 12 μέτρα κάτω από τη γη με τον υποπλοίαρχο K12. Βρίσκεσαι πόσα μέτρα? Ω, κύριε Μαρκόπουλε, κάτι γίνεται εδώ πέρα, τα παιδιά είναι όλοι άσχετοι εδώ πέρα, δεν μπορώ να μιλήσω με κανέναν. Από πού παίρνετε, κύριε, τηλέφωνο? Κύριε, σας είπα, παίρνω από τη Λάρισα. Ναι, από ποιο, τι, ναι, ωραία. Από το 217SP. Από 217SP, ναι, ωραία, παράγα. Το γνωρίζετε? Εμείς εδώ είμαστε υποβρύχιο. Το γνωρίζετε εσείς αυτό? Και βέβαια το γνωρίζουμε ότι είσαι υποβρύχιο. Από εμάς, πείτε μας να κάνουμε. Ωραία, θα κινηθείτε 217 μοίρες προς ΣΤΑΒ 12 ζώνη 15. Είμαστε δεμένοι εμείς στη Σαλαμίνα, στον Άρθα. Τι να κινηθούμε, πώς να κινηθούμε, αυτό που ζητάτε είναι... Δεν ξέρω, εντολή δεν πήρατε από τον ΚΑΠΑ 12 συνταγματάρχη Πυρό? Δεν πήραμε εμείς από κανέναν εντολή, ούτε υποβρύχιο, είμαστε πλοίο, πολεμικό σκάφος. Ναι, το τι είσαστε το ξέρω καλά, εγώ θα θες ότι σε... Μένει στον άσταθμο Σαλαμίνας. Ναι, ναι, μισό λεπτάκι, εγώ θα... Μας βλέπετε στο ραντάρ, σε... Ναι. Στο 215, με κόμβο 3 προς 4 προς τα λάθος ή 216 στον άσταθμο Σαλαμίνας. Στον άσταθμο Σαλαμίνας είμαστε, ναι. Ωραία, σας βλέπω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα κινηθείτε με, με πιλωτική διάβαση 217. Ναι. Με ακτίνα 2 χειρό. Και τι θέλετε από εμάς τώρα, ναι. Την κίνηση αυτή θέλω να κάνετε. Πώς να την κάνουμε αυτή την κίνηση? Συγγνώμη, ποιος είναι εκεί πέρα ο υπεύθυνος, ο καπετάνιος, και ποιος είναι? Είναι ο σωματικός φυλακής εδώ πέρα. Ωραία, δώσε τον μου. Δεν με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Είμαστε ΕΚΑ. ΕΚΑ δεν είσαστε? Ναι. Ωραία. ΕΚΑ είσαστε, έτσι? Ναι, ναι. Ωραία. Επιβεβαιώνουμε την κίνηση 216 προς Πυρώνα, σταθμολογική διάσπαση 2 προς 1. Επιβεβαιώστε. Τι ακριβώς θέλετε να κάνω για αυτό, γιατί δεν το γνωρίζω. Να ρωτήσω, πείτε μου λιγάκι, δεν γίνεται. Θα κύριο εδώ πέρα, δε, πείτε μου το όνομά σας, κύριε. Σημειοφόρος Τριπτήδης. Μάλιστα, εντάξει. Τι ακριβώς θέλετε να κάνω. Σας είπα, θα κάνετε διαγνωμική διάσπαση στο ραντάρ 3 προς 1. Καταλαβαίνετε τι λέμε, κύριε. Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω, εντάξει. Ποιον... Εντάξει κύριε, εντάξει. Κύριε Μαρκόπουλε, για πείτε μου ξανά το όνομα σας. Σημεοφόρος Τριπτήδης. Σημεοφόρος Τριπτήδης, είναι και δεν μπορεί να κάνει ούτε μια κίνηση στο 316 πυρό. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, ορίστε. Θέλετε να κάνω κάποια άλλη ενέργεια. Θα σου πω όταν θα χάσει θέση. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε στο chat, πολλοί κόσμος μπερδεύει το αριστερά με το δεξιά, την Πλώρη με την Πρίμνη. Ναι. Εγώ μπέρδευα. Επίσης τον Νίκος με τον Γιώργος. Είναι κάτι που πρέπει να τελειώνουμε. Εσύ όσα χρόνια σε ξέρω δεν έχεις πετύχει όνομα ούτε με αίτηση. Ναι. Ποτέ. Ένας λέει ότι μπερδεύει εγγονή με ανιψή. Ναι, μας χαιρέτησε από την Αλαμπάμα. Ναι. Α, όχι, ο άλλος είναι μπερδεύει τη γυναίκα του με την αδερφή του. Ναι. Επίσης... Εντάξει. Κάποιος μπερδεύει το Φουσέκι με το Φουντούλι. Δυνατός. Δεν έχω κάτι άλλο. Δεν έχω κάτι άλλο που μπερδεύω. Νομίζω ότι το έχω εξαντλήσει. Δηλαδή είναι αρκετά τακτοποιημένο το κεφάλι σου. Ναι, αυτό έχει καταλάβει. Και το chat δηλαδή αναρωτήθηκε. Λέει πώς ζει ο Μαθιουδάκης. Πώς ζω... Φαντάζομαι με αυτές τις γνώσεις το κεφάλι σου, ναι, πώς ακριβώς έχεις επιβιώσει και να είσαι 38 Μαΐων. Όταν κάποιος μου λέει ότι είναι Γιώργος ή Νίκος, το καταχωρώ μέσα μου. Και την επόμενη φορά που τον βλέπω, λέω Κώστας. Δηλαδή το χάνω εντελώς. Νομίζω πάντως ότι αυτό που προτείνω με τα ονόματα να τελειώνουμε θα γίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο defrag
στη συλλογική μνήμη της ελληνικής κοινότητας. Δηλαδή θα χαρεμιστούν πάρα πολύ λιγότεροι πόροι εγκεφαλικοί για να κατοχωρηθούν αυτά τα ονόματα. Κοίτα, αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα έχει αλλάξει λίγο. Αρχίζουν και τα ονόματα είναι όλο και πιο περίεργα. Ναι. Νομίζω εσύ μου το λέγεις. Κάποιος φίλος σου έχει το παιδί του είναι σε τμήμα με 4 Maximus. 3 Maximus. Είναι, νομίζω είναι Maximus το Maximum. Και ο Κουραφέλκυθρας το είπε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή είχε μια... Είχε ένας, το ξαναείδα σήμερα, το είχε στο Instagram ή χθες, που είχε αυτή την παλιά διαφήμιση του Χάρη Κλίν που λέγε «Μιχαλάκη, όχι στα καμβαθιά παιδί μου, ναι μαμά». Και γι' αυτό και τον έσωζε. Ενώ τώρα είχε, ξέρω εγώ, Βλαδίμηρε, Δευκαλίωνα, Ιχεστίωνα, Μάξιμε, όχι, και λέει γάμα το, θα πάρω το λιμενικό. Κάποιος μου που τη άκουσε στον δρόμο, Οκεανέ πρόσεχε. Οκεανό, έβγαλε το παιδί ωκεανό. Οκεανέ πρόσεχε, το οποίο είναι φοβερό. Δηλαδή φαντάζομαι ότι σε κάποια φάση η κουβέντα στην παιδική χαρά θα είναι πώς το βγάλετε το παιδί Μαρία. Μαρία, πολύ ωραίο. Πού το είχατε στην οικογένεια ή... Εγώ μικρός ήθελα να βγάλω την κόρη μου αν κάνω Χαβάη. Τι? Χαβάη Μαθιουδάκη. Χαβάη Μαθιουδάκη. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο. Ποιος θα την έφερνε? Ο φίλος μου Δημήτρης βγάζει πάρα πολλά τέτοια. Δηλαδή... Πρόσφατα πρότεινε το Ολυμπία ψυχραιμία. Ολυμπία το όνομα, ψυχραιμία το επίθετο. Όχι, δύο ονόματα. Ολυμπία ψυχραιμία, Μαθιουδάκη. Έχει προτείνει το Τίνα από το Κουρτίνα. Ναι. Ή από το Κασετίνα, Μαθιουδάκη. Και να βάζεις μετά όσα θες. Το θηλυκό όνομα έχει πάρα πολλά. Μια χαρά. Μια χαρά. Να σας ακούσουμε. Σας αφήσουμε τα ψέματα και να ακούσουμε Πλασίμπο. Παράστασή μας σε όσα παιδιά διαβάζουν για τις Πανελλήνιες και μια συμβουλή, διαβάστε, μη μας ακούτε. If you deny this, then it's your fault. The God's in crisis, he's over. It's in your reach. Χαιρετισμούς σε αυτόν που έστειλε, πες το. Τι Πλασίμπο ρε παιδιά, καλά δεν περνούσαμε. Every time I rise up.
Πολύ ωραία. Κάποιος ρώτησε και αυτή που δίνεται εξεταστική επίσης. Μπορείτε να διαβάσετε αντί να ακούτε τον Μιχάλη Ματιουδάκη και εμένα. Πράγματα τα οποία μπερδεύονται. Συνεχίζει ο κόσμος και μπερδεύει πράγματα. Για πες, είναι... για πες. Κάποιος θεωρεί ότι θα έπρεπε και οι δύο να λεγόμαστε Ματιουδάκης. Εμφανισιακά. Αυτό ότι μας μπερδεύουν. Το σόβρακο με τη γραβάτα μπερδεύει κάποιος. Αυτό από μόνο του είναι. Και μετά λένε για μένα ρε μαλάκα. Μπερδεύει το σόβρακο με τη γραβάτα. Δεν μπορεί να, να φορέσει γραβάτα για σόβρακο άνθρωπο. Δεν ξέρω ποιο είναι πιο αστείο. Να σκάσει το γραφείο αντί για γραβάτα με ένα σόβρακο εδώ. Να σκάσει το γάμο σου. Ή να σκάσει ή να χδυθεί και να έχει μια γραβάτα τυλιγμένη γύρω του γογό σου. Εξαρτάται. Έχει περάσει πολύ ωραία. Επίσης έχουμε μια σοβαρή ερώτηση. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι ερώτηση που την κάνουν για το τώρα. Τους βγάλαμε δηλαδή κάποιο άγχος ή αν είναι γενικότερη έτσι βαθύτερη. Κάποιος ρωτάει αν μας έχει πιάσει το άγχος αν θα είμαστε αστείοι. Θα σταματήσουμε να είμαστε αστείοι. Είναι όμορφα διατυπωμένη ερώτηση. Δεν ξέρω αν είναι για το τώρα. Ο ίδιος αναρωτιέται, μας θεωρεί αστείους. Έτσι όπως είναι διατυπωμένο είναι πολύ ωραίο, γιατί είναι ότι αν μας έχει πιάσει το άγχος θα σταματήσουμε να είμαστε αστείοι. Αυτό σημαίνει ότι για αυτόν θεωρεί ότι εμείς νομίζουμε ότι είμαστε αστείοι. Μπορεί και για αυτόν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μας πιάνει ένα άγχος. Εμένα ναι. Βέβαια. Εμένα με απασχολεί, εφόσον έχει γίνει δουλειά, σε σημείο που πλέον είναι βεβαιότητα. Οπότε κάπως αυτό με ανακουφίζει. Μπορεί να παραμείνουμε αστείοι για τους φίλους μας, αλλά επειδή το να είσαι αστείος έχει σημασία και με το πώς, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, δηλαδή πόσο συμπλέεις με το πνεύμα της εποχής σου και το πόσο relevant είσαι, και το τι αναφορές σκαλίζει στα μυαλά των ανθρώπων, σίγουρα ακόμα και γρήγορα να σκέφτεσαι και έξυπνος και αστείος να είσαι, όπως εμείς, αυτά που λες πάβουν να αφορούν τους νέους ανθρώπους. Ήδη υπάρχει ένα gap τώρα που είμαι εγώ στα 40 μου και εσύ στα 36 σου με ένα παιδί 19 χρονών. Πόσο μάλλον όταν θα είμαστε 60-65. Μπορεί να είμαστε αστείοι να μας εκτιμάει μια άλλη γενιά ανθρώπων, οι 50-άριδες, οι 55-άριδες. Οι νέοι άνθρωποι θα έχουν κάτι άλλο. Έτσι πιστεύω. Ή, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η νόρμα και είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για έναν κωμικό να μπορεί να παραμείνει relevant ενώ μεγαλώνει και σε νεότερες ηλικίες. Και χωρίς να είναι αγγυλωμένος σε μια σημαία, γιατί αυτό είναι τεράστιο θέμα. Το ένα το οποίο φοβάμαι ουσιαστικά είναι μυστερέψεις. Δηλαδή μην αρχίσεις να κοιτάς μέσα σου και τελικά δεν μπορείς να βγάλεις άλλα αστεία. Αυτό είναι ο ένας φόβος, ότι έβγαλες ό,τι ήταν να βγάλεις ή ότι δεν ήσουν αρκετά αληθινός για να βγάλεις αυτά τα οποία τους έχεις μέσα σου. Να κοιτάς μέσα σου, να έχεις πράγματα μέσα σου, αλλά μην θες να τα βγάλεις ή να μην κοιτάς σωστά. Οπότε αυτό είναι περισσότερο το υπαρξιακό κομμάτι του κατά πόσο θα σταματήσει να είσαι αστείος ή τέλος πάντων να εντριγκάρουν το μυαλό σου διάφορες έτσι μικρά πράγματα κλπ. Με αυτά που ασχολούμαστε στην κωμωδία ή και μεγαλύτερα. Και το δεύτερο κομμάτι είναι το κομμάτι της τεχνικής. Το κομμάτι του κατά πόσο θα μπορείς να, σαν κωμικός επαγγελματίας ή οτιδήποτε, να αφομοιώσεις καινούργιες και διαφορετικές τεχνικές στο πώς να παράξεις ένα αστείο. Ήδη τα memes μου φαίνονται αρκετά μακριά. Δηλαδή σε 15 χρόνια μπορεί και τίποτα να μην είναι relevant. Οπότε είναι δύο πράγματα τα οποία θεωρητικά πρέπει να κυνηγάς. Και αν σε ενδιαφέρει. Γιατί παίζει και κάτι... Δηλαδή πώς ξεκινάει κάποιος να είναι αστείος. Δηλαδή υπάρχει... Συνήθως όταν είναι κωμικός υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο εσωτερικό αίτημα να φανώ. Δηλαδή να κάνω μια επίδειξη της εξυπνάδας μου και το να είσαι αστείος είναι το πρώτο πράγμα. Δηλαδή με το να είσαι αστείος σε αποδέχονται οι φίλοι σου, σε αποδέχονται αντροπαρές, κοριτσοπαρές. Είναι ένα πολύτιμο εισιτήριο για να αποκτήσεις ταυτότητα και να δείξεις κάποια πράγματα για το χαρακτήρα σου. Αυτό μεγαλώνοντας και ας πούμε ότι τακτοποιείται η ζωή σου με την καλή έννοια. Δηλαδή βρίσκεις μια ηρεμία, έχεις μια προσωπική αναζήτηση, ξέρεις, κάνεις μια οικογένεια και αποκτάς άλλες προτεραιότητες. Μπορεί να πάψει να είναι τόσο ισχυρό. Και να, όπως ένας μποξέρ που λέει είναι δύσκολο, το έλεγε
ένας πρωταθλητής, ο Πρινς Χαμέντ, Νασίμ Χαμέντ, που ήταν φοβερός, ότι είναι δύσκολο να παραμείνεις πρωταθλητής ενώ κοιμάσαι σε μεταξωτά σεντόνια. Δηλαδή, αυτός ξεκίνησε από ένα πολύ σκληρό και κακοποιητικό περιβάλλον, αγωνίστηκε να γίνει πρωταθλητής, μετά έμεινε κάποια χρόνια και μετά είχε μια άλλη ζωή, πολύ καλύτερη από αυτή που ξεκίνησε. Οπότε το αίτημά του να είναι ο καλύτερος σταμάτησε. Ναι, αλλά εντάξει, εμείς δεν συζητάμε το... Αυτό έχει να κάνει και λίγο... από το να είσαι αστείος δεν έχει να κάνει μόνο με την ιδιοσυγκρασία σου και το χάρισμά σου, όπως λέγαμε προηγουμένως για τον Σεφερλή. Έχει να κάνει και με την αναζήτηση που έχει στην προσωπική σου αναζήτηση, με το πόσο είσαι διατεθειμένος να σκαλίσεις και να ψάξεις την εποχή που ζεις. Γιατί θέλει δουλειά. Όχι, εύκολο δεν είναι. Ναι. Και υπάρχουν κάποιες συνταγές που δουλεύουν, υπάρχουν κάποιες συνταγές που δεν δουλεύουν. Οπότε, μεγαλώνοντας, είναι και ένα σημάδι, δηλαδή δεν είναι κακό. Είναι σαν να σου λέει και η φύση ότι, φίλε, σιγά-σιγά απομακρύνεσαι και μιλάς όλο και πιο αραιά. Αλλά θέλει και διπλάσιο κόπο από ένα σημείο και πέρα. Δηλαδή, θέλει και το σώμα σου να σε ακολουθήσει. Δηλαδή, όπως... Ναι, βέβαια, έχεις τεχνική και εμπειρία, οπότε... Μειώνεται ο κόπος. Ισοσκελίζεις κάποια πράγματα, γλιτώνεις, αλλά δεν πάβει να πρέπει να είσαι ειλικρινής, relevant και... Και επίσης είναι και αυτό το νομοτελειακό, ότι πρέπει να υπάρχει χώρος και για τους νέους ανθρώπους. Οπότε κάποια στιγμή είναι και, θεωρώ ότι είναι καλό και φρόνιμο. Κανείς δεν θέλει να ασχολείται με ένα μπάρμπα που μιλάει και θέλει να τους κάνει να γελάνε. Δηλαδή, τους αγαπάμε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά δεν θα ξεκινήσεις εσύ για να πας για καφέ. Είναι ένας χορός, ναι, για νέους. Όπως είναι και η μουσική ή όπως είναι κάποια πράγματα, όπως είναι και η μουσική. Ξοφλήσαμε δηλαδή αυτή την κουβέντα κάνουμε. Όχι, δεν λέω ότι είναι ok και είναι απολύτως νόμιμο και έχουν το χώρο τους όλοι. Και φτάνεις σε ένα πικ ή φτάνεις όπου μπορείς να φτάσεις για τα προσωπικά σου, για τα δεδομένα σου. Και μετά σιγά σιγά αποσύρεσαι και ασχολείσαι με τη μουσμουλιά που έχεις στο σπίτι σου, με τη σκιά σου, παίζεις χαρτιά με τον κολλητό σου, βλέπεις τα παιδιά σου να μεγαλώνουν ή και όχι, ενώ ανάλογα τι αποφάσεις έχεις πάρει. Και μιλάς λιγότερο. Μιλάς λιγότερο, καλό είναι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε για μένα εσύ και ο Φουντούλης, ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις κάποιον όταν το χάσεις να σε μαζεύει. Ναι, εντάξει, αυτό τώρα δεν το έχεις χάσει. Ναι, το λέτε για. Ναι, αλλά. Εγώ το λέω με βάση αυτή ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις ανθρώπους όπου όταν το μυαλό ρετάρει, σαν μης που δεν δουλεύει άλλο, σε κάποια ηλικία, σε κάποιους ρετάρει στα 70, σε κάποιους στα 60, σε κάποιους στα 85. Όταν ρετάρεις και αρχίσεις και λες σαχλαμάρες... Πρέπει να σε μαζέψει η αγέλη, ναι. Να έχεις κάποιους ανθρώπους που έχεις χτίσει μια σχέση στη ζωή σου και σε αγαπάνε και σε μαζεύουν. Ότι εντάξει. Και ζαλίζεις αυτούς. Ένα πολύ ευχάριστο μήνυμα. Ευχάριστο, δεν το λέω ειρωνικά, το λέω όντως ότι... Δεν είναι, okay. Είναι okay. Είναι νόμος της φύσης. Εγώ το βλέπω από την ώρα που... Δηλαδή έχω την αγωνία του ότι θα ξεπεραστεί το οτιδήποτε κάνουμε από πολύ μικρή ηλικία και σίγουρα σαν κωμικός από την αρχή. Γιατί κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι αυτό το πράγμα όπου και να δεις, είτε δεις μποξέρ, είτε δεις κακιστές, είτε δεις αθλητές, θα σου πει η πτώση είναι αναπόφευκτη, έρχεται πολύ γρήγορα και δεν μπορείς να το διανοηθείς. Πάντως, η χρυσή εποχή, ρε παιδί μου, στους κωμικούς, τουλάχιστον αυτό που έχουμε δει στο εξωτερικό, είναι 40-50. Έχουμε κάτι να ελπίζουμε. Οπότε, ναι, έχουμε κάτι να ελπίζουμε, γιατί ο Louis C.K., ο Ζερβές και πόσοι ακόμα, κάνουν πιο σύνθετη τη δημιουργία τους και φύγαν μόνο από το stand-up σε αυτή την ηλικία. Ναι. Οπότε, εντάξει, έχουμε χρόνο. Αλλά είναι ok και μπορούμε να αγκαλιάσουμε το γεγονός ότι μια μέρα θα φθήνουμε, ότι θα... δεν ξέρω ελληνικά. Δεν θα φθήνουμε μια μέρα, θα φθήνουμε για πάρα πολλές μέρες. Ότι θα φθήνουμε μέρα με τη μέρα και θα ξεπεραστούμε. Εντάξει, μια χαρά. Είναι φανερό στον Μπάσα ένα απλό, δεν είναι το πρόβλημα, το πρόβλημα είναι μέγα. Στα λόγια λέμε τόσα,
τόσα κι άλλα τόσα. Μα για να δούμε όταν σου πουν κι αυτά που έχεις δώστα. Στα λόγια τι παπάς, η πάπας και τη δεσπότης. Μα είναι πράγμα εκ Θεού μια τέτοια δαϊσότης. Στα λόγια της καφιάς, της καφιάς τι επιστάτης. Μα όμοιολα σπινά γυρνάς κι όμοιονα διατάζεις. Εμείς θα σας καληνυχτήσουμε. Καληνύχτα από εμάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Έχουν μείνει δύο ακόμα σίγουρες. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όσοι συμμετείχατε στο chat. Τους 600 περίπου που ήταν, που μείνανε μέχρι το τέλος. Τους 600 IPs αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που δώσατε το χρόνο σας και την προσοχή σας σε αυτά που νομίζαμε ότι θέλαμε να πούμε. Ναι, ευχαριστούμε το Σάμανο Radio και το Θείο Λεωνίδα που μας έδωσε το βήμα και μας παρότρινε με τον ενθουσιασμό του. Καλό βράδυ, καλή επιτυχία σε όσους διαβάζουν και όσους γράφουν. Έτσι, θα επανέλθουμε την επόμενη εβδομάδα ίσως με τηλεοπτικές σειρές και ίσως με τραγουδιστές που έχουν στο σύμπαν τους το χιούμορ. Αλλά αυτό θα μας απασχολήσει, είναι το αντικείμενο της έρευνάς μας για την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα σας πούμε. Θα δούμε. Όλα είναι στον αέρα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλώς σας βράδυ. Από κοντά ο μικρόαστος την κλάβα του κουνούσε. Μα ο προλετάριος κι αυτός με όσα έχει δύο φτωχός, με όσα έχει δύο φτωχός, πικρά χαμογελούσε. Γιατί και τ' άλλο το αλλιώς που βλέπε κάποτε για πως, που βλέπε κάποτε για πως, κάπως του τα γυρνούσε.